Καλησπέρα και πάλι. Ξεκίνησα μόλις και την μαγνητοσκόπηση της σημερινής διαδικτυακής συζήτησης για να είναι διαθέσιμη στη συνέχεια για όσους φίλους, για όσες φίλες δεν κατάφεραν να είναι σήμερα μαζί μας. Μπορείτε να έχετε ανοιχτή ή κλειστή την κάμερά σας. Σας καλωσορίζουμε σε κάθε περίπτωση. Είμαι η Άννη Μητροπούλου, είμαι εκτελεστική διευθύντρια του Κυκλάδες Preservation Fund. Είμαι σήμερα εδώ χαρούμενη μαζί με αξιόλογους συναδέλφους και συνεργάτες από άλλους οργανισμούς και φορείς με τους οποίους κολυμπάμε μαζί στα βαθιά νερά εδώ και στα όμορφα νερά των Κυκλάδων. Η σημερινή διαδικτυακή εκδήλωση έχει τίτλο «Η θάλασσα των Κυκλάδων και εμείς». Είναι πραγματικά εμπνευσμένη από το γεγονός ότι η πανέμορφη αυτή θάλασσα, ο προορισμός, ο απόλυτος προορισμός για εκατομμύρια ανθρώπους κρύβει μαγικούς θησαυρούς, αλλά αλληλεπιδρά ταυτόχρονα και με την ανθρώπινη παρουσία, και αυτό είναι εμφανές σε όλα τα επίπεδα. Το σίγκλα της Preservation Fund, το CPF, για όσους δεν μας γνωρίζουν, είναι ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται εδώ και περίπου 5 χρόνια, τώρα βρισκόμαστε στον 6ο χρόνο λειτουργίας, στην περιοχή των Κυκλάδων. Το Κυκλάδες Preservation Fund είναι στην πραγματικότητα ένα ταμείο για την προστασία και ανάδειξη, ένα μικρό ίδρυμα, ένας μικρός οργανισμός για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος των Κυκλάδων, του χερσαίου και θαλασσίου φυσικού περιβάλλοντος. Στα 5-7 χρόνια λειτουργίας μας, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι σαν ένα μικρό ίδρυμα που σας είπα και πριν, να βοηθούμε με τεχνογνωσία, πόρους, τους φορείς, τις συλλογικότητες των νησιών που δραστηριοποιούνται στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος με κάθε δυνατό τρόπο, αλλά βεβαίως και να συνεργαστόμαστε με ευρύτερους φορείς και μεγαλύτερους φορείς και εθνικούς φορείς, οι οποίοι έχουν αναπτυγμένη ήδη τεχνογνωσία και εξειδίκευση και μπορούν να έρθουν να συνδράμουν στην προστασία του περιβάλλοντος των Κυκλάδων, πάλι σε συνεργασία με τους τοπικούς εταίρους τους οποίους θέλουμε να ενισχύσουμε. Στο πλαίσιο των δράσεων του CPF τα τελευταία αυτά 5 χρόνια, αν ασχοληθούμε μόνο με τα θέματα τα θαλασσινά, που είναι το αντικείμενο της σημερινής μας συζήτησης, μπορώ να αναφέρω ενδεικτικά έτσι, αρκετά παραδείγματα προγραμμάτων τα οποία έχουμε βοηθήσει και υποστηρίξει να υλοποιηθούν, είτε αφορούν προγράμματα ενημέρωση, ευαισθητοποίησης για είδη, θαλάσσια είδη, για τις θάλασσες χελώνες, για την μεσογειακή φώκια, για τα θαλάσσια θηλαστικά, είτε είναι προγράμματα τα οποία αφορούν στα θέματα της πλαστικής ρύπανσης και ευρύτερα της διαχείρισης των απορριμμάτων και πώς αυτά σχετίζονται ως μία από τις μεγάλες απειλές για τις θάλασσες των Κυκλάδων, με προγράμματα που έχουν να κάνουν με καινοτομία. Έχουμε εισαγάγει τεχνολογίες που έχουμε βρει και εμείς στο εξωτερικό, όπως το περίφημο Σιμπίν, ένα μηχάνημα το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο μικρό λιμανάκι της Νάουσας της Πάρου, και άλλο ένα τοποθετημένο στην Αμοργό. Θα σας δείξουμε στη συνέχεια και διάφορες φωτογραφίες τις οποίες μπορείτε να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε, το οποίο στην πραγματικότητα λειτουργεί με έναν αυτόματο τρόπο και τραβάει τα πλαστικά και τα μικροπλαστικά από τα επιφανειακά απορρίμματα, λειτουργώντας ταυτόχρονα με διπλό σκοπό, από τη μία όντως να απομακρύνει τα απορρίμματα από τις ακτές, από τη θάλασσα, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί και ως ένα νομίζω ισχυρό εργαλείο κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης του κόσμου, συνειδητοποιώντας σε μια περιοχή, μικρή περιοχή, σε μικρά λιμανάκια, τον όγκο των σκουπιδιών και κυρίως των μικροπλαστικών που βρίσκονται εκεί. Υπάρχουν και άλλα θαλασσινά προγράμματα που έχουμε υποστηρίξει όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε τη χαρά και την τιμή κάποια από αυτά να είναι σήμερα εδώ και συνεργάτες μας που τα υλοποιούν, όπως ο Νίκος Οδούμπας από την περιβαλλοντική οργάνωση IC, η Μαρία Ισαλομίδη από το ΕΛΚΕΘΕ, η Σοφία Λουκροπούλου από το Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής, ο Βαγγέλης Παράβας, ο συνεργάτης μας, ο βιολόγος, θα κάνει το συντονισμό της σημερινής συζήτησης. Να πω μονάχα ότι διοργανώνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μας From Movies to the Cycladic Movement. Το CPF τους τελευταίους μήνες διοργανώνει μια σειρά διαδικτυακών συζητήσεων, ακριβώς για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τη γνώση που υπάρχει από την περιοχή στους επισκέπτες αλλά και στους κατοίκους των Κυκλάδων. Έχουν προηγηθεί προηγούμενα
σεμινάρια, εκπαιδεύσεις που ήταν στα αγγλικά, ακριβώς γιατί οι Κυκλάδες είναι ο απόλυτος προορισμός πολλών τουριστών και ανθρώπων οι οποίοι έξπατσε, ανθρώπων οι οποίοι ζουν στα νησιά. Αυτή είναι μια σειρά εκπαιδεύσεων που γίνεται στα ελληνικά. Θα ακολουθήσουν κι άλλες. Έχει προηγηθεί στα ελληνικά και μια εκπαίδευση για την άγρια ζωή στις Κυκλάδες και την λειτουργία και οργάνωση σταθμών πρώτων βοηθειών. Η σημερινή συζήτηση εστιάζει, όπως είπαμε και πάλι, στα θέματα των ειδών και των οικοτόπων, αλλά κυρίως, νομίζω, η προστιθέμενη αξία δεν είναι μόνο η γνώση των απειλών και της ανάγκης προστασίας των ειδών και των οικοτόπων, αλλά και οι απλοί τρόποι με τους οποίους καθένας από εμάς μπορεί να συμβάλλει στην προστασία τους. Δεν θέλω λοιπόν άλλο να μακρηγορήσω. Ευχαριστώ και πάλι όλους και όλες για τη συμμετοχή σας. Δίνω το λόγο στον συνάδελφο τον Βαγγέλη τον Παράβα και απλά να πω ότι να παρακαλέσω να έχετε κλειστά τα μικρόφωνά σας. Θα έχουμε ειδικές ενότητες για να ανοίγετε τα μικρόφωνα, να θέτετε τα ερωτήματά σας είτε μέσω του chat είτε σηκώνοντας το χέρι. Θα έχουμε και κάποιες διακοπές για διαλύματα και ελπίζουμε και ευελπιστούμε να έχουμε μια όμορφη και δημιουργική συζήτηση για όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, Άννη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση να συντονίσω όπως μπορώ και εγώ αυτή την πολύ ωραία δουλειά. Η προηγούμενη που κάναμε πριν από 1-1,5 μήνα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ήταν στα αγγλικά, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία και για το κοινό το οποίο παρακολούθησε και γιατί μεταξύ μας μεταφορά όλες αυτές τις γνώσεις που υπάρχει για το θαλάσσιο περιβάλλον, όχι μονάχα στις Κυκλάδες γενικότερα, αλλά οι Κυκλάδες είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω και την IC και το Naxos Wildlife Protection, καθώς και το ΕΛΚΕΘΕ βέβαια που είναι μαζί μας και θα μας μεταφέρουν, θα μας παρουσιάσουν όλες αυτές τις ωραίες δουλειές που κάνουν με πολλά είδη και ενδιαιτήματα τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά, αλλά μπορεί να μην γνωρίζουμε αρκετά πράγματα γι' αυτά. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα να μπούμε σε πιο ουσιαστικά θέματα και να μάθουμε ακριβώς, για παράδειγμα, για τις λεγόμενες φυκιάδες, που όλοι τις λέμε φυκιάδες, αλλά δεν είναι ακριβώς φύκια, και τη σημασία τους στο θαλάσσιο περιβάλλον, ή πάλι για τα ξενικά είδη ψαριών και άλλων ειδών που έρχονται και έχουν εγκατασταθεί πλέον στις θάλασσές μας και τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Η IC είναι μια οργάνωση με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει δουλέψει πολύ εντατικά και εκτεταμένα, όχι μονάχα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στις Κυκλάδες εδώ για πολλά χρόνια και πραγματοποιεί πολύ ωραίες δράσεις συνεργασία με το CPF. Και παράλληλα, με το Naxos Wildlife Protection θα μάθουμε πολλά άλλα πράγματα, ειδικά για τις θαλάσσιες χελώνες. Εντάξει, αυτά που θα ήθελα να πω λίγο παραπάνω είναι για το. Μέχρι να ξεκινήσει και η πρώτη παρουσίαση της Μαρίας Σαλομίδη από το ΕΛΚΕΘΕ, είναι λίγο για το θαλάσσιο περιβάλλον των Κυκλάδων. Οι Κυκλάδες είναι, όπως γνωρίζουμε, το αρχιπέλαγος των Κυκλάδων, του Αιγαίου, νησιά τα οποία είναι πολύ κοντινά και τα γνωρίζουμε ίσως όλοι από την πλευρά της τη Χερσαία περισσότερο και όχι τόσο τη Θαλασσινή. Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι πιέσεις και οι εντάσεις και οι απειλές στη θάλασσα όλο και αυξάνονται, το οποίο έχει να κάνει κυρίως με ανθρώπινες δραστηριότητες και με τον τρόπο που ουσιαστικά εκμεταλλευόμαστε το θαλάσσιο και το χερσαίο περιβάλλον. Η αλλαγή στα θαλάσσια οικοσυστήματα είναι τεράστια και δραματική πάρα πολλές φορές και πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά τα οποία βλέπουμε χρόνο με το χρόνο αλλάζουν δραματικά και δυστυχώς προς το χειρότερο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από δράσεις οι οποίες γίνονται σε πιο ευρύ και, ας πούμε, επιστημονικό επίπεδο, να έχουμε όλη μια εικόνα για το πώς μπορούμε να συμβάλλουμε και να προστατεύσουμε ή να βοηθήσουμε σε δράσεις διατήρησης, προστασίας και αποκατάστασης ακόμα, σε κάποιες περιπτώσεις, των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και χαρισματικών ειδών που ζουν σε αυτά. Θα έχουμε την ευκαιρία και για ερωτήσεις μετά τις παρουσιάσεις, οπότε νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για όλους μας να μάθουμε και να συζητήσουμε πολλά πράγματα. Θα ξεκινήσω με το να ζητήσω από τη Δόκτωρ Μαρία Σαλομίδη από το ΕΛΚΕΘΕ, από το Ινστιτούτο Γεωγραφίας, να ξεκινήσει την παρουσίασή της. Πριν ξεκινήσεις, πες μας και μερικά πράγματα, Μαρία, έτσι, και για σένα και για το ΕΛΚΕΘΕ, γιατί μεταξύ μας γνωριζόμαστε, αλλά ο κόσμος ίσως να μην ξέρει ακριβώς τι κάνει ο καθένας και ποιος είναι.
Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όσους είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Με λένε Μαρία Σερνομιδή, είμαι ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών είναι, δεν ξέρω, σίγουρα ο μεγαλύτερος φορέας για την υλοποίηση της θαλάσσιας έρευνας στη χώρα μας σήμερα. Διαθέτει πάρα πολλούς τομείς και Ινστιτούτα, ασχολείται με πάρα πολλές εκφάσεις στη μελέτη του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ένα από αυτά στο οποίο και εγώ ανήκω είναι η έρευνα για την κατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, δηλαδή όλων των ζωντανών οργανισμών οι οποίοι υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες σήμερα. Προσπαθώ τώρα να κάνω την παρουσίασή μου full screen, δώστε μου λίγο. Φυσικά τα οικοσυστήματα τα οποία υπάρχουν στη θάλασσα είναι πολλά. Δεν υπάρχει βυθός που δεν είναι ζωή. Στην ουσία δεν υπάρχει νερό στη θάλασσα που δεν είναι ζωή. Δεν υπάρχει άμμος που δεν είναι ζωή. Δεν υπάρχει πέτρα που δεν είναι ζωή. Τα πάντα στη θάλασσα είναι ζωή ούτως ή άλλως. Απλά κάπως πρέπει να προτεραιοποιήσουμε τα πράγματα και με την εκατονταετή, γιατί βέβαια η θαλάσσια έρευνα δεν έχει και πάρα πολύ ζωή. Στην πραγματικότητα στη θάλασσα υστερούμε πάρα πολύ σε σχέση με τη στεριά. Γνωρίζουμε πλέον ότι κάποια οικοσυστήματα μπορούμε να πούμε ότι είναι λίγο πιο... τώρα φοβάμαι να χρησιμοποιήσω λέξεις για να μην αδικήσω κανέναν, αλλά κάποια οικοσυστήματα συνεισφέρουν λίγο παραπάνω στη βιοποικιλότητα, στην υγεία και τη λειτουργικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και μεταξύ αυτών έχουμε και τα θαλάσσια λιβάδια της Ποσειδονίας για τα οποία ήθελα να σας μιλήσω σήμερα. Θαλάσσια λιβάδια Ποσειδονίας λοιπόν, Ποσειδόνια Οσιάνικα στα ελληνικά και όχι λατινικά, είναι στην πραγματικότητα ελληνικό. Σημασία απειλές και προστασία, θα πούμε κάποια πράγματα. Ας ξεκινήσουμε κάποια βασικά δεδομένα. Ο κόσμος γενικά, δηλαδή αν σας πω θα μιλήσουμε για τις φυκιάδες, μπορεί να με καταλάβετε καλύτερα. Θα μιλήσουμε για αυτό που ο κόσμος, οι ψαράδες και οι άνθρωποι νησιώτες αποκαλούν φυκιάδα. Απλά έχει ενδιαφέρον, πιστεύω, να πούμε ότι δεν είναι φύκος. Τα φύκια βιολογικά είναι διαφορετικοί οργανισμοί. Πρόκειται για ένα θαλάσσιο φυτό. Πρόκειται για ένα φυτό το οποίο ήταν κάποτε χερσαίο και για τον λόγο αυτό έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μοιράζεται με τους χερσαίους συγγενείς του και σταδιακά μετακόμισε και εγκαταστάθηκε στη θάλασσα και πλέον ζει μόνο μέσα στη θάλασσα. Υπάρχουν αρκετά είδη θαλάσσιων βασιδιών. Το είδος της Ποσειδονίας, Ποσειδόνια Οσιάνικα, υπάρχει μόνο στη Μεσόγειο και πουθενά άλλου στον κόσμο. Υπάρχουν και άλλα είδη Ποσειδονία στην Αυστραλία, αλλά η Ποσειδονία Οσιάνικα είναι μόνο στη Μεσόγειο και πουθενά αλλού. Λέμε λοιπόν ότι είναι ενδυμικό είδος της Μεσογείου. Είναι ένα είδος το οποίο που έχει καλές ευνοϊκές συνθήκες. Αναπτύσσεται σε εκτεταμένα υποβρύχια λιβάδια. Συνήθως προτιμάει προφυλαγμένους ορμούς, γιατί ο δυνατός καιρός το δυσκολεύει. Δυνατά κύματα μπορεί να το ξεριζώνουν και να μην το αφήνουν να επιβιώσει, οπότε συνήθως προτιμάει προφυλαγμένες περιοχές. Θέλει καθαρά νερά και όπως θα δούμε συνεισφέρει και πάρα πολύ στην καθαρότητα των υδάτων και το βάθος το οποίο θα εξαπλωθεί μπορεί να είναι από πολύ ρηχά μέχρι εκεί όπου του επιτρέπει η διάβγεια της υδάτινης στήλης. Και ακριβώς επειδή στην Ελλάδα και ειδικά στις θάλασσες των Κυκλάδων έχουμε τρομερή διάβγεια στα νερά μας, κατά επτοπλίστο, έτσι, μπορούμε να το δούμε να φτάνει ακόμα και στα 45 μέτρα βάθος, το οποίο είναι πραγματικά ρεκόρ για τέτοια είδη. Λέμε ότι είναι ένα στενό άλλο και στενό θερμοείδος, δηλαδή θέλει πολύ συγκεκριμένες συνθήκες αλατότητας και θερμοκρασίας. Γι' αυτό το λόγο δεν θα το δείτε να αναπτύσσετε κοντά σε περιοχές εκβολών, εκεί που η αλατότητα είναι χαμηλή, έχει πρόβλημα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν, για παράδειγμα, σχεδιάζονται αφαλατώσεις ή όταν εκβάλλουμε αγωγούς σε περιοχές. Εκεί πέρα, λοιπόν, επειδή παίζουμε μεταξύ άλλων
και με την αλατότητα του νερού. Ξέρουμε κατευθείαν ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι βλαβερό για το είδος. Αυτό το οποίο λοιπόν είναι το πιο σημαντικό, δεν μιλάμε για ένα είδος εδώ πέρα, όταν αναπτύσσεται αυτό το φυτό σε αυτά τα εκτεταμένα λιβάδια, δημιουργεί έναν βιότοπο, να σαν να λέμε ένα αντίστοιχο ενός δάσους, σε κάθαρα ένα αντίστοιχο ενός δάσους. Εντάξει, το λέμε λιβάδι γιατί έχει επικρατήσει αυτό, αλλά μπορεί οποιοδήποτε να το παραλληλήσει με ένα δάσος. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μια τεράστια βιοποικιλότητα και όλο αυτό το σύστημα παρέχει πλήθος, όπως λέμε, οικοσυστημικών υπηρεσιών, θα πω και περισσότερα στη συνέχεια, και υποδηλώνει η παρουσία του και συνεισφέρει στην καλή οικολογική κατάσταση των παράκτων υδάτων. Και για όλους αυτούς τους λόγους, γενικότερα τα θαλάσσια γρασίδια και οπωσδήποτε η Ποσειδονία, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά, αναγνωρίζονται ως ένα από τα παραγωγικότερα οικοσυστήματα παγκοσμίως. Μιλάμε δηλαδή δίπλα-δίπλα με, ξέρω εγώ, τα τροπικά δάση, με τους υγρότοπους, με τους κορολογινείς υφάλους, εκεί βρίσκονται και προστατεύονται από την εθνική, την κοινοτική και τη διεθνή νομοθεσία. Εδώ μάλλον δεν φαίνεται πολύ καλά το slide μου, αλλά είναι λοιπόν ένα αυστηρά προστατευόμενο είδος σύμφωνα με το πρώτο παράρτημα της Συνθήκης της Βέρνης, είναι προστατευόμενο διέτοιμα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Συνθήκης της Βαρκελόνης, είναι τύπος οικοτόπου προτεραιότητας διατήρησης σύμφωνα με την οδηγία των οικοτόπων, η οποία αποτελεί την εφαρμογή του, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, το δίκτυο Natura των προστατευόμενων περιοχών, βασίζεται σε αυτή την οδηγία. Και επίσης είναι και ευαίσθητο ενδιέτημα που χρήζει προστασία σύμφωνα με τον Μεσογειακό Κανονισμό Αλίας. Βλέπουμε λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο νομικό πλέγμα, το οποίο θέλει και αναγνωρίζει ότι η Ποσειδονία είναι τόπος ο οποίος πρέπει να προστατεύεται. Πάμε λοιπόν αυτά που σας έλεγα να δούμε λίγα και κάποιες διαφορές. Τα φύκη λοιπόν είναι πιο αρχαίγονοι οργανισμοί, πρόδρομοι θα λέγαμε εξελικτικά. Όλη η ζωή ξεκινάει από τη θάλασσα. Πώς λέμε ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε από την Αφρική η καταγωγή μας, έτσι και όλη η ζωή έρχεται από τη θάλασσα ή τουλάχιστον έτσι μας λέει μέχρι τώρα η επιστήμη. Τα φύκη λοιπόν εξελικτικά είναι πολύ πιο αρχαίγονοι και σχετικά πιο απλοϊκοί οργανισμοί. Αναπτύχθηκαν μέσα στη θάλασσα. Πολλά από αυτά παραμένουν αναλύωτα για εκατομμύρια χρόνια. Είναι οργανισμοί οι οποίοι μπορεί να, όλη τους η επιφάνεια, μπορεί να παραγεί σπόρια, μπορεί να φωτοσυνθέτει, δηλαδή δεν έχουν τόση εξειδίκευση και τόσο όργανα. Ενώ ένα χερσαίο φυτό, το οποίο είναι πολύ μεταγενέστερο εξελικτικά και το οποίο καλείται να αντεπεξέλθει στις πιο, δεν είναι, όχι τόσο εξομαλυμένες όπως στη θάλασσα συνθήκες της χέρσου, έχει εξειδικευτεί πολύ περισσότερο, έχει φύλλα για να κάνει τη φωτοσύνθεσή του, έχει ρίζες για να προσλαμβάνει τα θρεπτικά του, έχει μάνθη και άνθη και καρπούς για την αναπαραγωγή του. Αυτά λοιπόν είναι και αυτά που χαρακτηρίζουν τα θαλάσσια γρασίδια και τη δική μας Ποσειδονία. Εδώ έτσι γιατί είναι ωραίο και γιατί όταν υποψιάζεις κάποιον μετά αρχίζει να τον βλέπει ενώ πιο πριν μπορεί να πάει τελείως απαρατήρητο. Αν περνάμε από ένα λιβάδι Νοέμβρη μήνα, τα άνθη του είναι κάπως έτσι, δεν κάνει έτσι πολύ φανταχτερά άνθη, γιατί δεν χρειάζεται επικονιαστές, δεν χρειάζεται να προσελκύσει κανέναν. Η επικονίαση θα γίνει με τα ρεύματα του βυθού, με την κίνηση του θαλάσσιου νερού, οπότε κάνει ένα απλό διακριτικό ανθάκι. Και όταν καρπίσει, που φέτος ήταν χρονιά που άνθησε η Ποσειδονία και που κάρπισε η Ποσειδονία και παίρνουμε από παντού τέτοιες αναφορές, μοιάζει πάρα πολύ με τον μελιά. Αυτό θα μεταφερθεί με τα θαλάσσια ρεύματα. Κάποια στιγμή θα βουλιάξει και ένα νέο φυτό θα βλαστήσει. Αν οι συνθήκες είναι καλές, μπορεί ένα καινούριο λιβάδι να ξεκινήσει στην περιοχή αυτή. Εδώ έτσι μια εικόνα για την αντιπαράθεση. Ένα θαλάσσιο λιβάδι θα ξεκινήσει πάνω σε έναν αμμώδη βυθό, ο οποίος δεν είναι ακριβώς χωρίς ζωή έτσι, αλλά οπωσδήποτε άλλη διάσταση όταν θα μπει ένα λιβάδι εκεί πάνω, τελείως πολλές άλλες διαστάσεις, δημιουργείται μια τελείως διαφορετική τάξη πλέον στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Τεράστια ποικιλία των οργανισμών που συντηρεί
Έχει όλες τις θέσεις, έχει όλες για όλες τις απαιτήσεις. Θες σκιά, θα είσαι κάπου στα ριζώματα, κάπου ανάμεσα στα φύλλα. Θέλεις φως, θα βγεις κάπου πάνω προς τα φύλλα. Ή στα ξέφωτα της Ποσειδονίας. Εδώ πέρα θα έρθουν ψάρια και πολλά άλλα σπόνδυλα για να γεννήσουν, για να προφυλάξουν, για να αφήσουν τα αυγά, να αφήσουν τα αυγά τους, για να βρουν τέρι στην αναπαραγωγή τους, για να αναζητήσουν την τροφή τους. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ ζωντανό και πολύ, όπως είπαμε, παραγωγικό σύστημα. Πάνω από 1.200 είδη έχουν καταγραφεί μέσα στα λιβάδια αυτά. Και έχει υπολογιστεί ότι ένα εκτάριο μπορεί να φιλοξενεί μια ζωική βιομάζα της τάξης των 15 τόνων ξηρού βάρους. Τεράστια παραγωγικότητα. Πάρα πολύ σημαντικό και για πολλά είδη τα οποία αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε σαν σημαντικά, όπως είναι η χελώνα, για παράδειγμα, πολύ κλασικές συναντήσεις, γιατί η χελώνα έρχεται συχνά με στα λιβάδια για να αναζητήσει την τροφή της. Είδη όπως η υπόκαμπη, η πείνα, την πείνα πάντα την αναφέρω και επίσης θέλω να σας πω ότι έχουμε πρόβλημα, χάνουμε τις πείνες, υπάρχει μια ασθένεια η οποία της έχει αφανίσει μαζικά στη Μεσόγειο. Παλιά λέγαμε άμα βρείτε νεκρά άτομα να μας πείτε, πλέον ζητάμε αν δείτε ζωντανά άτομα κάπου, μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι παρατηρήσεις σας. Λέμε λοιπόν ότι τα λιβάδια της Ποσειδονίας διασφαλίζουν την ποιότητα του θαλασσινού νερού, λειτουργούν σαν φίλτρα τα οποία παγιδεύουν σωματίδια και άλλα αιωρούμενα στερεά, ρήπους δηλαδή σε στήλη του νερού. Παράγουν οξυγόνο, όπως κάθε φυτό, πάρα πολύ σημαντικά για την οξυγόνωση των υδάτων. Και μάλιστα ξέρουμε πλέον ότι αφαιρούν ακόμη και τα παθογόνα βακτήρια από τη στήλη του νερού. Για να καταλάβουν δηλαδή ότι πόσο φίλοι μας είναι τα λιβάδια και πόσο προτιμάμε να κολυμπάμε δίπλα τους. Χτίζει φάλους κυριολεκτικά, η Ποσειδονία, ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται. Εμείς βλέπουμε συνήθως το από πάνω. Εδώ συμβαίνει να είναι εκτεθειμένο ένα κομμάτι της τεράστιας αποθήκης οργανικού άνθρακα, η οποία στην ουσία κρύβεται θαμένη κάτω από το λιβάδι. Αυτό λέγεται και μπλε άνθρακας, ο άνθρακας που κατακρατείται από θαλάσσια οικοσυστήματα και η Ποσειδονία συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο σημαντικά οικοσυστήματα μπλε άνθρακα, ακριβώς γιατί κάνει αυτή τη δουλειά και δεσμεύει και αποθηκεύει, θάβει κάτω από τον πυθμένα και με αυτόν τον τρόπο είναι πολύτιμος σύμμαχος για την απομάκρυνση του διοξιδίου του άνθρακα και ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Και βέβαια, επειδή πόσο άμεση είναι η σχέση της Ποσειδονίας και με τις παραλίες και τις ακτές μας, είναι κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο αντιληπτό. Είναι ένας κυματοθράφστης, ένα λιβάδι πάντα λειτουργεί σαν ένας φυσικός κυματοθράφστης, ο οποίος είναι ο πρώτος που δέχεται τον κυματισμό, τον έντονο κυματισμό. Σκεφτείτε έτσι φουσκοθαλασσιές, χειμωνιάτικες θαλασσοπαραχές. Το λιβάδι είναι το πρώτο το οποίο δέχεται και αποσωβεί έτσι με τη φυσική του παρουσία, ας πούμε, τον καιρό, τη θάλασσα και το κύμα. Οπότε αυτό που τελικά φτάνει στην ακτή είναι πολύ πιο ήπιο. Και είναι και αυτό ο πολύ ωραίος έμεσος τρόπος. Το λιβάδι παράγει συνεχώς καινούργια φύλλα και όπως και τα δέντρα που γνωρίζουμε, ρίχνει τα γυρεότερα, έτσι, ρίχνει τα γυρεότερα, βγαίνουν συνεχώς καινούργια. Καθώς τα γυρεότερα πέφτουν, μαραίνονται, πέφτουν, θα έχετε δει ίσως μαύρα τενιόμορφα φύλλα να παρασύρονται στο βυθό. Είναι τα μαραμένα φύλλα της Ποσειδονίας, δεν είναι πρόβλημα, είναι εντελώς φυσικό, κανένα πρόβλημα. Αυτά λοιπόν, με το καιρό μπορεί να μεταφερθούν οπουδήποτε, μπορεί να πάνε προς τα βαθύτερα, μπορούν να βγουν προς τα έξω. Όταν όμως βγαίνουν προς τα έξω, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ανάλογα με τον προσανατολισμό της ακτής που μπορεί να τα πακετάρει σε τεράστιες ποσότητες και να καλύψουν μια παραλία ολόκληρη. Αυτό γενικά έχει επικρατήσει να φαίνεται σαν μια βρωμιά, σαν κάτι το οποίο είναι αντιαισθητικό κτλ. Αλλά ας το δούμε λιγάκι ας του ρίξουμε μια πιο οικοσυστημική ματιά, να το εκτιμήσουμε λίγο καλύτερα. Στην ουσία αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι ένα πακετάρισμα της παραλίας μας με τρόπο που ό,τι καιρό και να κάνει τώρα πάνω από αυτό εδώ το σχηματισμό, δεν πρόκειται να φύγει κόκκος άμμο από την παραλία μας. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι που εμείς θέλουμε. Μιλάμε για τη διάβαση των ακτών μας, χάνουμε τις παραλίες μας.
Συνήθως βέβαια έχουμε βάλει το χεράκι μας για να γίνει αυτό. Αλλά κοιτάξτε εδώ λοιπόν πώς, χωρίς να κάνουμε τίποτα, απλά αφήνοντας αυτό το ωραίο μαξιλαράκι στην παραλία, μπορεί η παραλία μας όλο το χειμώνα να φάει απίστευτο καιρό και να μην χάσουμε κοκοά. Εδώ έτσι και σχηματικά βλέπετε το πώς το λιβάδι λειτουργεί σαν φραγμός, δημιουργεί πίσω του πιο προστατευμένες συνθήκες. Μπορούμε να δούμε και τελείως διαφορετικές βιοκοινωνίες, οι οποίες είναι σαν να λέμε πιο λιμνοθαλάσσια οικοσυστήματα. Και βέβαια και οι θυμώνες, όπως λέμε Ποσειδονίας, που είναι τα μαραμένα φύλλα που έχουν συγκεντρωθεί στην ακτή. Αυτοί οι θυμώνες, λοιπόν, παίζουν τεράστιο ρόλο. Καταρχάς, όπως είπαμε, πολύ απλά συγκρατούν τους κόκκους της άμμου και άρα την παραλία μας. Αλλά πέραν αυτού, όχι απλά συγκρατούν, χτίζουν την παραλία. Δηλαδή, μπορεί κανένας να δει, και είμαι σίγουρη ότι τώρα που σας το λέω με τη νέα ματιά στις επόμενες παραλίες και ειδικά στις Κυκλάδες, γιατί έχει καταπληκτικά τέτοια μέρη, θα το δείτε σε πολλές περιπτώσεις, ότι πολλές φορές βλέπεις στρώσεις, συγγνώμη, στρώσεις από φύλλα από Σιδωνία ανάμεικτα με άμμο και περισσότερες παραλίες των Κυκλάδων είναι μιλφέιλ, ας πούμε, που είναι μια στρώση άμμου, μια στρώση αυτό. Και όχι μόνο, ακόμη και η άμμος που υπάρχει, βλέπετε πόσο βιογενές, λέμε, υλικό έχει, πόσα κοχυλάκια. Όλα αυτά είναι κοχυλάκια από την θαλάσσια βλάση της υποβρυχίας που ζουν μέσα σε αυτά τα λιβάδια, δηλαδή συνεισφέρει και με τα φύλλα και με τα ασβεστοληθικά θράψματα και λύφη από οργανισμούς που ζουν ανάμεσά τους. Η Ποσειδονία χτίζει τις πιο όμορφες παραλίες. Δείτε εδώ, ας πούμε, αυτό που σας έλεγα. Στρώσεις κανονικά, αυτό μετά θα θαυτεί. Και τι σημαίνει αυτό, ότι όσο το αφήνουμε αυτό να εξελίσσεται, η παραλία μας όλο και μεγαλώνει, όλο και εμπλουτίζεται. Αυτό εδώ είναι θρεπτικό υλικό, έτσι, είναι θρεπτικό υλικό. Θα τροφοδοτήσει αμμοθυμική βλάστηση, βλάστηση πάνω στην άμμο. Η άμμος από μόνη της είναι στήρα, είναι άνυδρη, είναι άγωνη, δεν μπορεί να δώσει τίποτα, αλλά καθώς εμπλουτίζεται με αυτό το καταπληκτικό υλικό, αρχίζει και, δηλαδή, έχεις τα κρίνα, ας πούμε, στην παραλία, μέχρι και κέδρα, όλα αυτά, στην ουσία ενισχύονται από το τάισμα της Ποσειδονίας με τα μαραμένα και ξεβρασμένα φύλλα της. Μια εικόνα έτσι από ψηλά. Δεν ξέρω τώρα, φαντάζομαι ότι όσοι είναι εδώ είναι φίλοι, αλλά στην πραγματικότητα ο μέσος κόσμος βλέπει αυτή τη μαυρίλα στη θάλασσα φρικάρει, βλέπει αυτό το πράγμα εδώ πέρα τις αποθέσεις των φίλων στην ακτή φρικάρει και είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε όσο το καταλαβαίνουμε, να εξηγήσουμε στους ανθρώπους ότι είναι εντελώς το ανάποδο. Είναι εντελώς το ανάποδο. Βλέπουμε αυτό και καταλαβαίνουμε εδώ η υγιής και καλή θάλασσα. Βλέπουμε αυτό και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει Ποσειδονία στη θάλασσα και άρα εδώ πέρα είναι ασφάλεια και είναι η καλύτερη μου, ό,τι καλύτερο να επιλέξω για να πάω για μπάνιο, ας πούμε, τα παιδιά μου. Έτσι. Θα έπρεπε να είναι εντελώς ανάποδα από αυτό που είναι. Ξέρουμε δυστυχώς ότι υπάρχει πρόβλημα, έχουμε δουλέψει σε ένα πρόγραμμα και με ερωτηματολόγια και συνεδέξεις στον κόσμο στις παραλίες. Οι Έλληνες ήταν από τους πιο προκατηλημένους, δηλαδή οριακά λίγο μπροστά από τους Γάλλους, ας πούμε, οι οποίοι μας λέγανε, τους δείχναμε τις εικόνες με τις αποθέσεις των φύλων των ακτών και μας λέγανε αλλάζω παραλία και φεύγω τώρα με το που βλέπανε αυτή την εικόνα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε περισσότερο να ανατρέψουμε αυτές τις λαθεμένες αντιλήψεις, διότι βέβαια δεν είναι χωρίς κόστος. Αυτές οι αντιλήψεις έχουν φοβερές συνέπειες, διότι παρακινούμενοι από αυτή την, αντιπάθεια, οι λουόμενοι πιάνουν τους δήμους, πιάνουν τους διαχειριστές των ακτών, τους ιδιοκτήτες των beach bar και τους ξενοδόχους κλπ. Και τους αναγκάζουν να προβούν σε κινήσεις καθαρισμού που συνήθως γίνονται και με πάρα πολύ επιλεκτικό τρόπο. Έτσι. Ένα το ότι αυτό το υλικό δεν θα έπρεπε να φεύγει από την παραλία εξ αρχής, κανονικά θα έπρεπε να το αφήνουμε και να μην τα κουμπάμε καθόλου. Δεν πάω στον δάσος βόλτα και απαιτώ να έρθει μπουντόζα και να μαζέψει τα μαραμένα φύλλα. Οπότε μιλάμε για κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο με κάθε τρόπο. Αυτό όμως συμβαίνει στις ακτές μας κάθε καλοκαίρι, όπου μπαίνουν οι μπουντόζες, μπαίνουν τα φορτηγά, φορτώνουμε
την παραλία μας και την πετάμε στη χωματερή και πληρώνουμε. Πληρώνουμε δεκάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο για να το κάνουμε αυτό. Αυτά όλα είναι αποτελέσματα και εμπειρία που έχουμε συγκεντρώσει και μέσω των προγραμμάτων POSBEMED και POSBEMED 2 σε δύο κύκλους. Έχουν βγει και κάποια φυσάκια παραλίας που είναι διαθέσιμα και online. Αν τυχόν θεωρείτε ότι θα μπορούσατε με κάποιο τρόπο να τα εκμεταλλευτείτε και να τα διαδώσετε, διότι είναι πολύ σημαντική η άποψη και η κατανόηση του κόσμου. Και πάμε, γιατί τώρα δεν ξέρω και με το χρόνο πώς τα έχω πάει, να περάσουμε λιγάκι στο ποιες είναι οι κύριες απειλές, τι είναι αυτό που απειλεί τα λιβάδια μας. Ναι, το πιο σημαντικό είναι να πούμε ότι κάτι έχω κάνει με τις διαφάνειές μου και έχω φάει τις μισές, ότι σήμερα εκτιμάται ότι το πάνω από το 1/3 των λιβαδιών έχει πλέον χαθεί υπό την πίεση διαφόρων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων από τη Μεσόγειο, το 1/3 των λιβαδιών. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Κάποια από αυτά έχουμε ξεκινήσει και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε, κάποια άλλα μένουν ακόμα εντελώς στο έλεος. Ρύπανση, λοιπόν. Ρύπανση σημαίνει οτιδήποτε πέφτει μέσα στο νερό και μπορεί να αλλοιώσει είτε τη χημική είτε τη φυσική σύστασή του. Δηλαδή μπορεί να είναι χημική ρύπανση, μπορεί να είναι τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια είναι μόνο ένα είδος ρύπανσης, έτσι μπορεί να έχουμε πάρα πολλές. Μπορεί να έχουμε απόβλητα από νοσοκομεία, ρύπανση μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα. Ό,τι αλλοιώνει λοιπόν τη σύσταση του νερού, αλλά και κάποιες φυσικές ιδιότητες όπως η διάβγεια. Οτιδήποτε λοιπόν προκαλέσει σκίαση ή αυξήσει τη διαλυμένη ποσότητα θρεπτικών ουσιών, σαν να λέμε οτιδήποτε λειτουργεί σαν λίπασμα και το πετάμε μέσα στη θάλασσα, είναι ενάντια στα λιβάδια κατεξοχήν. Αυτά μπορεί να είναι ένας, όπως είπαμε, αγωγοί που εκβάλλουν στη θάλασσα, ιχθυοκαλλιέργειες, ρύπανση από σκάφη, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Είναι μόνο πρόβλημα για τα λιβάδια. Έχει διακριτή σαφή υποβάθμιση και μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε πότε ένα λιβάδι απειλείται από αυτό. Μηχανική διατάραξη είναι επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα, δεδομένου ότι πάρα πολλά παράκτια έργα που γίνονται στη χώρα μας εδώ και δεκαετίες δεν λαμβάνουν ποτέ υπόψη τα βιωτικά στοιχεία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και πάρα πολλά λιμάνια και άλλα παράκτια έργα έχουν γίνει εις βάρος των λιβαδιών. Σειρώμενα αλλιευτικά εργαλεία, εννοείται, τεράστιο πρόβλημα. Οτιδήποτε λοιπόν προκαλεί μηχανική διατάραξη και υποβαθμίζει το λιβάδι σε πρώτο επίπεδο. Ας πούμε ότι αυτά έχουν αρχίσει πλέον να υφίστανται μια κάποια διαχείριση. Πλέον σιγά σιγά γνωρίζουμε λίγο πολύ, υπάρχουν κάποια δεδομένα κατανομής των λιβαδιών και όσοι κάνουν τέτοια έργα ή αντίστοιχα για την Πραταλία θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη κατανομή των λιβαδιών. Ας πούμε ότι έχουμε αρχίσει αυτά να τα αντιμετωπίζουμε. Παραμένει τεράστιο πρόβλημα ωστόσο το θέμα της αγκυροβολίας των σκαφών, διότι είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί, είναι παντού. Απειλεί ξεκάθαρα τόσο προστατευόμενες όσο και μη προστατευόμενες περιοχές και ειδικά τα καλοκαίρια σε παραλίες οι οποίες συγκεντρώνουν τεράστιο αριθμό σκαφών μπορεί να είναι νούμερο ένα κίνδυνος για τα λιβάδια. Τεράστιες εκτάσεις απειλούνται κάθε χρόνο λόγω της ανεξέλεκτης αγκυροβολίας. Αυτός είναι και ο λόγος διοργανώθηκε μια ημερίδα συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου κλήθηκαν όλες οι χώρες της Μεσογείου προσπαθώντας να δώσουν μια λύση και να προτείνουν τρόπους για το πώς να τα διαχειριστούμε. Και ξεκινώντας από όλη αυτή την αφετηρία, είμαστε πλέον σε συνεργασία με το Cyclades Preservation Fund. Έχουμε ξεκινήσει να κοιτάμε κάποιες περιοχές, να προσπαθούμε να εντοπίσουμε ποια είναι τα hot spots των πιέσεων. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά, προσπαθούμε να προτεραιοποιήσουμε. Καταστραμμένα λιβάδια παντού, έτσι, τραγικές εικόνες, στα πιο ειδηλιακά μας μέρη, στις πιο όμορφες παραλίες μας.
Και το σχέδιο είναι ότι θα προσπαθήσουμε πλέον να φέρουμε στη συνείδηση του Ναυσιπλού τη νέα ιδέα του αντί να γυροβολώ οπουδήποτε ανεξέλεκτα, να προσπαθώ να χρησιμοποιώ φιλικά προς το περιβάλλον με γυροβόλια, μόνιμα ανάβδετα. Ενώ επίσης σε κάποιες άλλες περιοχές θα εγκατασταθούν αφίσες οι οποίες θα σημαίνουν ότι εδώ υπάρχει λιβάδι Ποσειδονίας και παρακαλούμε να αποφύγετε την αγκυροβολία. Και βρισκόμαστε λοιπόν σε συνεργασία προς το σκοπό αυτό. Αυτά νομίζω ήταν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα είμαι στη διάθεσή σας αργότερα για ερωτήσεις. Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν προχωρήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις, ήδη έχουμε μία και στο chat. Έχουμε ένα βίντεο να σας δείξουμε για την Ποσειδονία, το οποίο είναι πολύ μικρό και θα το βρείτε νομίζω και πολύ ενδιαφέρον. Οπότε, Ντόροθι, μήπως να το βάλουμε να παίξει. Πολύ ωραίο το βιντεάκι και η παρουσίαση νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Νομίζω ότι αυτό που έτσι ανέδειξε και η Μαρία πολύ σαφώς είναι ότι η Ποσειδονία δεν αποτελεί μονάχα τις φυκιάδες που βλέπουμε και φοβόμαστε ως μαύρα μέρη στη θάλασσα, αλλά αποτελούν ένα ευρύτερο σύστημα, το οποίο επί της ουσίας προστατεύει τις ακτές από τη διάβρωση, αποτελεί την για την παραλία, επηρεάζει ένα πολύ μεγάλο μέρος του παράκτιου και του περιβάλλοντος, το οποίο είναι μεταξύ θάλασσας και ξηράς. Και είναι πάρα πολλά πράγματα αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε για να, και για να την προστατεύσουμε και για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Μία ερώτηση η οποία γράφτηκε στο chat αφορούσε κάτι στο οποίο και η Μαρία αναφέρθηκε,
την συνήθι και παράνομη πρακτική το να μπαίνουν μεγάλα μηχανήματα μέσα στις παραλίες με σκοπό να καθαρίσουν, να τις καθαρίσουν, απομακρύνοντας βέβαια την Ποσειδονία, τα ξερά φύλλα της δηλαδή, τα οποία πολλοί θεωρούν, όπως φαίνεται ειδικά περισσότερο στην Ελλάδα, σαν βρωμιά, σκουπίδια, οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων. Αυτή η πρακτική, ναι, είναι παράνομη και είναι πολύ σημαντικό να αλλάξουν νοοτροπίες και συνειδήσεις για να αλλάξει και αυτή. Χρειάζεται επικοινωνία με το Δήμο, νομίζω. Μαρία, θες να μας πεις μερικά πράγματα γι' αυτό λίγο παραπάνω? Άνοιξε το μικρόφωνο σου μόνο γιατί είναι κλειστό. Μα ακούτε τώρα. Ναι, είναι δύσκολο θέμα. Εμείς έχουμε προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να επικοινωνήσουμε με δήμους, με αρχές. Είναι κατεξοχήν παράνομο τους ή άλλες να κυκλοφορούν τροχοφόρα οχήματα στην παραλία, έτσι. Αυτό το ξέρουμε και όλοι εμείς που μπορεί να θέλουμε να κατέβουμε το αυτοκίνητό μας μια βόλτα. Είναι παράνομο. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει πολύ περάσει το μήνυμα το γιατί δεν πρέπει να πατάς αμοθενική βλάστηση. Είναι ευαίσθητη οικότοπη όλα αυτά, έτσι, δεν είναι δρόμοι. Με το ίδιο σκεπτικό λοιπόν που εμείς οι ίδιοι δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε τα οχήματά μας για να κατεβάζουμε στις παραλίες, πόσο μάλλον ο Δήμος να κατεβάζει βαριά τροχοφόρα οχήματα και να ξυλώνει ό,τι υπάρχει από φυσικά στοιχεία της παραλίας. Απαγορεύεται κανονικά. Το θέμα είναι ότι, ναι, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνεται. Να γίνονται καταγγελίες. Κανονικά θα πρέπει να γίνονται καταγγελίες. Αρμόδιο είναι στο βαθμό που γνωρίζω το λιμενικό σε περίπτωση που κινούνται οχήματα. Οπότε δεν γνωρίζω ακριβώς πώς μπορεί να εξελιχθεί όλο αυτό, γιατί ξέρω ότι και το θέμα της καταγγελίας δεν είναι το πιο ευχάριστο. Θα έπρεπε ίσως να υπάρχει κάποιος θεσμός, κάποια οργάνωση, κάποιος που να μπορούσε να αναλάβει τέτοιες καταγγελίες, να τις προωθεί, γιατί καταλαβαίνω ότι συχνά για τον κάθε άνθρωπο μπορεί να είναι δύσκολο όλο αυτό, αλλά είναι κάτι που πρέπει επιτέλους να κάπως να οργανωθούμε και να καταφέρουμε να το πάμε λίγο παραπέρα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν απόψεις από τους υπόλοιπους εδώ. Εντάξει, νομίζω ότι το κομμάτι της, του να, νομίζω όλοι έχουμε βρεθεί σε μια πολύ ωραία παραλία, αμοθηνική, με Ποσειδονία ή χωρίς, ή με άλλη βλάστηση, η οποία είναι όντως πάρα πολύ σημαντική. Αυτή η αμοθενική βλάστηση είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ουσιαστικά κρατάει την παραλία, έτσι, και γι' αυτό πρέπει να την προστατεύουμε. Που κάποιος με το όχημά του έχει φτάσει, έχει μπει μέσα στην παραλία και είναι πολύ δύσκολο μερικές φορές να του εξηγήσεις γιατί αυτό που κάνει αφενός μεν είναι παράνομο, αλλά το βασικό δεν είναι ότι είναι παράνομο. Το βασικό είναι να καταλάβει κάποιος γιατί αυτό δεν πρέπει να γίνεται, γιατί δεν πρέπει να μπαίνουμε με ένα τροχοφόρο μέσα στην παραλία και μέσα στην άμμο. Οπότε θεωρώ πολύ σημαντικό, όσο μπορούμε και ο καθένας, να το μεταφέρει αυτό με έναν τρόπο αυτόν που έχει απέναντί του. Πολλές φορές αυτό μπορεί να μην είναι κατανοητό και να είναι πολύ δύσκολο να το κάνει κανείς. Και όντως χρειάζεται και μια άλλη προσέγγιση, όπως είναι η καταγγελία, ειδικά σε περιπτώσεις όπου μακρύνεται η Ποσειδονία ή τα σκουπίδια από μια παραλία με μηχανοκίνητα μέσα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες σκέψεις σε αυτό. Να προχωρήσω και σε μια άλλη ερώτηση που ίσως έχει έτσι ενδιαφέρον, γιατί είναι πάλι πολύ σαφές από την παρουσίαση της Μαρίας ότι η αγκυροβολία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες απειλές για την Ποσειδονία, ότι καταστρέφει σε μεγάλο βαθμό τα λιβάδια εκεί όπου είναι ανεξέλεγκτη και γίνεται τελείως χύμα. Οπότε, και ακριβώς επειδή είναι ένα μεσογειακό φυτό, φαντάζομαι ότι υπάρχει μία πρακτική η οποία ακολουθείται και σε άλλες χώρες με καλά αποτελέσματα που έχουν συμβάλει στην προστασία της. Μαρία, έχουμε παραδείγματα τέτοια σε άλλες περιοχές, σε άλλες χώρες της Μεσογείου που έχουν πετύχει τέτοιες δράσεις?
Ναι, δυστυχώς δεν είναι όλες οι χώρες στο ίδιο επίπεδο πάντα και υπάρχουν κάποια παραδείγματα που είναι αξιοζήλευτα πραγματικά, όπως είναι τα νησιά Φορμεντέρα στην Ισπανία. Όχι όλη η Ισπανία, είναι συγκεκριμένη περιοχή, συγκεκριμένη κυβέρνηση, ας πούμε, της Ισπανίας που το έχει πάρει ζεστά το θέμα. Όπου εκεί πέρα και στη Γαλλία ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε καταρχάς πάρα πολύ λεπτομερή και καλή χαρτογράφηση της Ποσειδονίας. Κάτι που στην Ελλάδα υπάρχει μόνο για πάρα πολύ λίγες περιοχές, ούτε καν δηλαδή για όλο το δίκτυο προστασίας όπως οφείλουμε σαν χώρα πάνω από 20 χρόνια τώρα. Έτσι, είμαστε τόσο πίσω. Κανονικά έπρεπε να. Αυτά είναι λυμένα. Θα έπρεπε η χώρα να ζητάει τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή γιατί είναι στην υποχρέωσή της και υπάρχουν κονδύλια. Απλά πρέπει η χώρα να τα ζητήσει και να καθίσει να ασχοληθεί με αυτό και εμείς αυτά δεν τα έχουμε κάνει ακόμα. Έχουμε λοιπόν Γαλλία και Ισπανία, που, τουλάχιστον Ισπανία, Βαλεαρίδες που έχουν καθίσει και το έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Τόσο καλή χαρτογράφηση της Ποσειδονίας που έχουν μέχρι και πλοηγούς, όπου είσαι πάνω στο σκάφος και βλέπεις real time ότι εδώ τώρα προσεγγίζεις λιβάδι Ποσειδονίας, οπότε μπορείς εσύ να επιλέξεις ότι θα πάω παραπέρα και δεν θα αγκυροβολήσω γιατί εδώ υπάρχει κοστονία. Τώρα, σε μεγάλο βαθμό, επειδή βέβαια και η ανάλυση αυτή, να ξέρετε ότι είναι και λίγο επιστημονικής φαντασίας, ας πούμε, οπότε δεν μπορείς να έχεις τόσο τέλεια ανάλυση. Το πρόβλημά μας είναι όταν είμαστε σε σχετικά βαθιά νερά, όταν είναι νύχτα και όταν υπάρχει καιρός, όταν έχουμε κυματάκι. Εκεί πέρα μπορούμε να δυσκολευτούμε να δούμε ότι όντως υπάρχει λιβάδι από κάτω μας. Έτσι. Κατά τα άλλα, σε μεγάλο βαθμό, αν θέλουμε και εμείς, μπορούμε να διακρίνουμε ότι είμαστε πάνω από μια σκούρα ζώνη που κατά πάσα πιθανότητα είναι Ποσειδονία και είναι προς όφελός μας να το κάνουμε, γιατί η άγκυρά μας δεν πιάνει στα λιβάδια. Θα χρειαστεί να τη ρίξουμε για να την ξαναρίξουμε και να την ξαναρίξουμε. Θα ξυλώσουμε ποιος ξέρει πόσο μεγάλη έκταση στην πορεία. Και στο τέλος θα αναγκαστούμε ούτως ή άλλως να πάμε παραπέρα ή αν μείνουμε εκεί, αργά ή γρήγορα θα ξεσύρουμε και θα χρειαστεί να το κάνουμε αυτό αργότερα. Οπότε γενικά το θέμα του να λυθεί αυτό το πρόβλημα με το να μην αγκυροβολούμε πάνω στην Ποσειδονία είναι κάτι που το θέλουμε όλοι. Το θέλει η Ποσειδονία, το θέλουν οι οικολόγοι, το θέλουν οι ναυσιπλόοι, το θέλουμε όλοι. Είναι απλά τεχνικό το ζήτημα, είναι οικονομικό το ζήτημα. Και βέβαια είναι και πολιτικό το ζήτημα. Πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση, διότι ακόμη και η εγκατάσταση των μόνιμων ναύδετων που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ένα νομικό κομφούζιο. Δηλαδή, θες να το κάνεις, κανένας δεν έχει αντίρρηση, απολύτως κανένας, αλλά ο νόμος λειτουργεί μόνο αναχαιτιστικά. Έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό στη χώρα και έχουμε φάει τον περισσότερο χρόνο μας σε αυτό το μπέρδεμα το γραφειοκρατικό για να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε όλο αυτό το σκόπελο και να κάνουμε, να φτάσουμε στο ζητούμενο που, ξαναλέω, όλοι το θέλουν. Είναι σχεδόν αστείο. Ευχαριστούμε. Η Άννη μας βομβαρδίζει με ερωτήσεις. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις, νομίζω, οι οποίες έχουν και οι δύο ενδιαφέρον. Το ένα είναι η σχέση της Ποσειδονίας με την Αλία και η δεύτερη έχει να κάνει με την αποκατάσταση των λιβαδιών Ποσειδονίας, ένα πράγμα το οποίο, μια δράση η οποία και αυτή φαίνεται ότι θα αποκτήσει μεγάλο ενδιαφέρον στο μέλλον, είναι και μέσα στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το restoration των οικοσυστημάτων και των οικοτόπων. Και εγώ θα ήθελα λίγο να πω κάτι, να ρωτήσω, θα μπορούμε να το πει και η Μαρία αυτό. Ποια είναι η διαφορά των οικολογικών ναύδετων, των μόνιμων ναύδετων, από τα μπλόκια που πετάνε οι διάφοροι μέσα, τα ρεμέτζα, για να δένουν τα σκάφη τους? Γιατί προφανώς υπάρχουν πολλά πεταμένα μπλόκια τα οποία λειτουργούν σαν ρεμέτζα στη θάλασσα, αλλά αυτά δεν είναι καλά. Ενώ υπάρχουν τα eco-moorings, τα οποία και αυτά και εμείς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Οπότε νομίζω ότι αυτές οι τρεις ερωτήσεις έτσι έχουν ενδιαφέρον πριν προχωρήσουμε και σε ένα διάλειμμα για να περάσουμε μετά και στην επόμενη παρουσίαση από την IC. Ναι, το πέρασα πολύ γρήγορα. Η λογική είναι ότι έχουμε πάρα πολλά παράνομα όλα, έτσι, τα κυροβόλια που έχουμε, που βλέπουμε, που χρησιμοποιεί ο καθένας το ρεμέτζο του, ας πούμε. Καλός ή κακός. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι, αν θέλουν να το κάνουν νόμιμα, δεν θα βγάζαν άκρη ποτέ. Πάει ο καθένας, ρίχνει τον τενεκέ της φέτας, ας πούμε, με το τσιμέντο. Και αυτό τι κάνει, πέφτει ένα βάρος τεράστιο στο βυθό
πολύ συχνά μέσα σε λιβάδια Ποσειδονίας και στην ουσία αφενός καταστρέφεις με το τσιμέντο που ρίχνεις στο σημείο εκείνο θα καταστρέψεις λιβάδι ή ό,τι άλλο βιωτικό στοιχείο και το χειρότερο είναι η αλυσίδα η οποία γερνάει γύρω-γύρω η καδένα της άγκυρας και αυτό θα ξυλώσει μια τεράστια επιφάνεια σε βάθος χρόνου. Τώρα αυτό που εμείς ανταυτού έχουμε να προτείνουμε είναι ένα αγκυροβόλιο το οποίο έχει την ελάχιστη επίπτωση στο βυθό, βιδώνεται, είναι ένα αγκύριο το οποίο βιδώνεται στο πυθμένα, δεν έχει καδένα, υπάρχει το σκηνή του, ας πούμε, η καδένα του είναι στην ουσία, κρατιέται όρθιο από ένα πλωτήρα, άρα δεν έχουμε αυτό το πράγμα και πάνω σε αυτό θα έρθει και θα πιάσει ένα σκάφο. Η λογική λοιπόν είναι ότι απλά παίρνουμε όσο το δυνατόν μικρότερη επιφάνεια του πυθμένα και μακροπρόθεσμα αυτό δεν δημιουργεί καθόλου βλάβη στα βιωτικά στοιχεία της περιοχής. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να σκεφτεί να φτιάξει δικά του τέτοια, αυτά είναι όλα τα στοιχεία που θέλουμε. Ελάχιστη επαφή με τον πυθμένα και αυτό, ούτε το βάρος το αγκύριο να δημιουργεί πρόβλημα, ούτε μια αλυσίδα που σέρνεται κάτω, γιατί εντάξει, οι άνθρωποι μπορεί να έχουν και άλλες ιδέες και να σκεφτούν και άλλους τρόπους. Τώρα, συγγνώμη, με ρώτησες και άλλα πράγματα, Βαγγέλη, και δεν είμαι σίγουρη. Ναι, ένα είναι κυρίως η αλυσίδα σε σχέση με την Ποσειδονία, ένα ερώτημα το οποίο έτσι έχει ενδιαφέρον, είναι κάτι το οποίο νομίζω απασχολεί και πολλούς. Αν η αλυσίδα αποτελεί απειλή για την Ποσειδονία, τι ισχύει για την αλυσίδα και την Ποσειδονία? Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τύποι αλυσίδας καταρχάς, οπότε θα πρέπει να διαχωρίσουμε προκειμένου να απαντήσουμε. Οτιδήποτε έχει να κάνει με σειρώμενα εργαλεία πάνω στο βυθό είναι και θα έπρεπε από τον νόμο να απαγορεύεται. Ο ίδιος ο Μεσογειακός Κανονισμός για την Αλυσίδα, οτιδήποτε βλάπτει απευθείας στα λιβάδια, το απαγορεύει. Έτσι έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε την απαγόρευση της μηχανότρατας, που έχει κάποιες βαριές πόρτες με ένα σάκο από πίσω που προχωράει οργόνες στην ουσία του βυθού. Αυτό είναι no-no για την Ποσειδονία. Την έχουμε βάλει εύκολα από τα 50 μέτρα και κάτω, σαν χώρα, οπότε θεωρητικά μηχανότρατα μέσα σε Ποσειδονία αυτομάτως ξέρουμε ότι αυτό είναι παρανομία, έτσι. Αυτό είναι κατευθείαν πρόβλημα. Υπάρχει βιτζότρατα που είναι μια πιο ήπια εκδοχή, δεν οργώνει κάτω, σύρει ένα σάκο, προτιμάει πολλές φορές να δουλεύει μέσα στα λιβάδια της Ποσειδονίας. Αναγκαστήκαμε σαν χώρα λοιπόν να κάνουμε ένα διαχειριστικό πλάνο για το πώς προστατεύουμε τα λιβάδια μας ενώ ταυτόχρονα αφήνουμε και τη βιτζότρατα. Δυστυχώς πολιτικές οι αποφάσεις, κάτι έγινε, τέλεια δεν πήγε. Έχουμε λοιπόν ακόμα και περιοχές που υπάρχουν βιτζότρατες που αλλιεύουν νόμιμα μέσα σε λιβάδια Ποσειδονίας. Η λογική, μάλλον η δική τους στάση είναι ότι εμείς δεν βλάπτουμε το λιβάδι, το οποίο δεν είναι πραγματικό. Όταν έχεις κάτι το οποίο χτενίζει το λιβάδι σε βάθος χρόνου, συνεχώς το αραιώνεις, και αυτό σίγουρα δεν είναι υπέρ του λιβαδιού. Ένα, αυτό είναι για τη δομή, για την βασική κατάσταση. Το δεύτερο είναι ότι δεν επιτρέπει στην πιο κέρια λειτουργία του λιβαδιού, έτσι, το ρόλο του σαν αναπαραγωγικό πεδίο. Δεν μπορεί να πηγαίνει ένα μη επιλεκτικό εργαλείο, ένα σάκος να περνάει πάνω από ένα λιβάδι το οποίο εμείς αναγνωρίζουμε σαν μάνα, σαν αναπαραγωγικό πεδίο στο βυθό και να του ακυρώνει εντελώς αυτό το ρόλο, έτσι. Οικολογικά λοιπόν δεν έχει κανένα νόημα, πολιτικά παρόλα αυτά έγινε αυτή η προσπάθεια για να διασωθεί. Είναι και κοινωνικό το θέμα. Έτσι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ζουν από αυτό. Είναι δύσκολες αυτές οι αποφάσεις. Εν πάση περιπτώσει, κατά τα άλλα, τώρα υπάρχει αλία με τα δίχτυα. Δεν είναι ό,τι χειρότερο. Πάλι δεν είναι επιλεκτικό εργαλείο το δίχτυ. Αν το δίχτυ ακολουθεί τον νόμο για το άνοιγμα του ματιού κτλ., εποχές κτλ., θα μπορούσε. Το σωστό θα ήταν οι Ποσειδονίες απλά να απαγορεύονται και να προστατεύονται μόνο σαν αναπαραγωγικά πεδία και όλα τα άλλα να μην επιτρέπονται. Αλλά ναι.
Αυτά για την Αλία. Γενικά, τώρα και οι Αλίες αναγνωρίζουν τη σημασία της προστασίας, την ξέρουν καλύτερα από εμάς. Εντάξει. Όπως σας είπα, και η Αλία δεν είναι ένα πράγμα. Ο καθένας έχει δικιά του τελείως σκοπιά. Δεν ξέρω και αν απάντησα σε αυτή την ερώτηση. Συγγνώμη, είναι πολύ πολύπλοκα τα θέματα. Είναι πολύπλοκο. Νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε στο ότι τα δυναμικά, τα σειρώμενα εργαλεία είναι αυτά που κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά στην Ποσειδονία και γι' αυτό το λόγο έχουν απαγορευτεί. Αλλά πάλι θα ήθελα να σταθώ στο ότι. Και να πάρω λίγο πάσα γι' αυτό, γιατί οι ψαράδες πλέον, οι παράκτητοι ψαράδες, διεκδικούν και οι ίδιοι. Έχουν δει τα μεροκάματά τους να μειώνονται δραματικά, τις ψαριές τους να μειώνονται δραματικά, τα αποτελέσματα δηλαδή της υπεραλίευσης και της κακής χρήσης και εκμετάλλευσης του πόρου, που λέμε αλιεύματα, στην Ελλάδα είναι παραπάνω από καθημερινό φαινόμενο για πάρα πολλούς ψαράδες όλη τη χώρα και έχουμε πλέον και αρκετά παραδείγματα στην Ελλάδα, όπως το Αμοργόραμα για παράδειγμα, το οποίο διεκδικεί προστατευόμενες περιοχές, αλλαγή εργαλείων σε πιο επιλεκτικά, όπως είπε η Μαρία πριν για το δίχτυ, τα οποία σκοπό έχουν να προστατεύσουν την Ποσειδονία, όχι περσέ, όχι την ίδια, αλλά ως νηπιοτροφείο και ως χώρο στον οποίο τα ψάρια αναπαράγονται και μεγαλώνουν. Έχουμε και κάποιες ερωτήσεις, στις οποίες θα ήθελα λίγο να τις δούμε, οι οποίες έχουν να κάνουν με το νομοθετικό πλαίσιο, οι οποίες έχουν γραφτεί στο chat. Η μία είναι αν υπάρχει κάποιο νομικό πλαίσιο που να απαγορεύει τον καθαρισμό των παραλίων από την Ποσειδονία. Η δικιά μου γνώση γι' αυτό είναι ότι υπάρχει ο νόμος 3937, ο οποίος απαγορεύει οποιαδήποτε χρήση μηχανοκίνητων μέσων εντός παραλίων που είναι αμμοθυνικές, όπου έχουν άμμο δηλαδή. Οπότε ο καθαρισμός με μηχανοκίνητα μέσα, με τρακτέρ, με φορτηγά, με τέτοια μηχανήματα πολύ βαριά απαγορεύεται. Καθαρισμοί παραλίων μπορεί να γίνονται με πιο ήπιους τρόπους, είτε με το χέρι, είτε με τσουγκράνες, είτε με άλλους τρόπους που δεν έχουν ουσιαστικά επίπτωση σε αυτό. Τώρα για την Ποσειδονία, νομίζω ότι είναι λίγο πιο διαφορετική η προσέγγιση που να ακολουθήσουμε, γιατί η ίδια η Ποσειδονία αποτελεί μέρος, κομμάτι της παραλίας. Χωρίς την Ποσειδονία, δηλαδή τα φύλλα αυτά, τα ξερά της Ποσειδονίας, καταστρέφεται η παραλία, μικραίνει η παραλία. Οπότε θα πρέπει να το δούμε και λίγο διαφορετικά. Δεν έχει νόημα δηλαδή να καθαρίζουμε 2-3 χρονιές την παραλία από την Ποσειδονία και στον τέταρτο χρόνο να πρέπει να φέρνουμε άμμο από αλλού για να την ξαναμεγαλώσουμε. Θα πρέπει και δηλαδή οι δήμοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη, ας πούμε, της καθαριότητας των παραλίων ή οι εργολάβοι που έχουν πάρει με αναθέσεις την χρήση της παραλίας, αν έχουν διάφορες εγκαταστάσεις εκεί που συμβαίνει και αυτό, να μην κάνουν τέτοιες πρακτικές που είναι παράνομες, έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο και σαν χρήστες εμείς θα πρέπει να το αναδεικνύουμε και να το αναφέρουμε σε αυτούς. Θέλει κάποιος να πει κάτι σε αυτό παραπάνω, αν υπάρχει κάποια παραπάνω γνώση. Και ένα ακόμα ερώτημα έχει να κάνει με αυτή την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για την προστασία του περιβάλλοντος, π.χ. Μύκονος, για να αναγκάσουμε τους Δήμους να μην καθαρίζουν την παραλία. Μήπως αναφέρεστε, ο κύριος Απόστολος Αντωνίου, μήπως αναφέρεστε την απόφαση του για τη χρήση της παραλίας ιδιωτικών και δημόσιων. Δεν κατάλαβα ακριβώς πού αναφέρεται. Ναι, αυτό που ήθελα να πω, ναι, απλώς επειδή έγινε φασαρία με τη Μύκονο και την καταπάτηση και την καταστροφή της παραλίας, περιβάλλοντος κτλ. Αν θυμάμαι καλά, το ΣΤΕ, ο Άρης Πάγος, ποιο ήταν, έβγαλε μια πρόταση συγκεκριμένη που είπε βασικά ότι το περιβάλλον είναι πάνω απ' όλα. Δεν είναι άμεσα, δεν ξέρω πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω άμεσα, απλώς. Και επιστρέφοντας στο θέμα του καθαρισμού της παραλίας από την Ποσειδονία, δεν έχει νόημα να πας να μιλήσεις στον οδηγό του μηχανήματος, γιατί αυτός θα σου πει, μα ο Δήμος μου ζήτησε να έρθω να το κάνω. Δηλαδή, μόνο αν πας στο Δήμο και τον προλάβεις να το κάνει, γιατί όλος ο καθαρισμός γίνεται κάθε φορά Μάιο, είναι γνωστό. Και κάθε φορά, αφού έχει γίνει ο καθαρισμός, λέμε, μα γιατί γαμώτο έγινε ο καθαρισμός. Ναι, αλλά αυτό δεν γίνεται κάθε χρονιά. Πρέπει δηλαδή να το δούμε ανάποδα τώρα. Και να πούμε ότι κάθε Ιανουάριο κάπως θα ειδοποιηθούν οι Δήμοι ότι απαγορεύεται να γίνει ο καθαρισμός. Και όχι να τρέχουμε την επόμενη μέρα που το έχει δει γίνει. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε για τους Δήμους, αλλά πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει
ενεργοί πολίτες οι οποίοι το διεκδικούν. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος μηχανισμός γι' αυτό. Και σίγουρα ο οδηγός δεν έχει να κάνει, όπως είπατε. Και δυστυχώς δεν είναι, ναι, δεν είναι και τόσο απλό, γιατί εμείς το έχουμε αυτό. Κάνει. Έχουμε στείλει και έχουμε ενημερώσει τους Δήμους, αλλά οι Δήμοι, εφόσον υφίστανται πιέσεις από τους λουόμενους και από τον πελάτη, θα συνεχίσουν να το κάνουν ακόμα και εις γνώση τους. Δυστυχώς το ξέρουμε στην πράξη αυτό. Θέλει κάτι πολύ πιο συντεταγμένο, δυστυχώς. Δηλαδή να γίνει μήνυση στο Δήμο, ας πούμε. Να σας πω ότι δεν είναι μονάχα η μήνυση, νομίζω, είναι και η ενημέρωση. Δηλαδή, μια αρμόδια ενημέρωση με την έννοια της μιας επίσημης επιστολής, όπου αναδεικνύει ότι αυτό είναι παράνομη δραστηριότητα, έτσι, έχει μια βάση και κοινοποίηση ίσως σε κάποιον τρίτο. Θα μπορούσατε εσείς να μας ετοιμάσετε κάποιο τέτοιο χαρτί ή κάποιο τέτοιο. Ναι, κάποιο τέτοιο χαρτί, κάποια τέτοια. Που να είναι σωστά τοποθετημένο με αναφορές του 34-34, ποιοι είναι οι νόμοι. Ποιοι είναι οι νόμοι. Και αυτό να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ναι, είναι και το έργο το POSBIMED, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί, είναι ένα Interreg, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο έχει παράξει ένα αρκετά μεγάλο υλικό σε σχέση με την προσυντονία και την προστασία της, ειδικά στις παραλίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν αυτούσιο σαν παραπομπή για την καλή διαχείριση των παραλίων, γιατί έχει μέσα οδηγούς. Η Μαρία στην παρουσίασή της πριν είχε links γι' αυτό, οπότε νομίζω ότι είναι καλό να τα μοιραστούμε σε δεύτερο χρόνο. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά αυτά, γιατί έχουν και καλές πρακτικές και στο πώς ακριβώς μπορεί μια δημόσια αρχή, η οποία έχει υπό την ευθύνη της παραλίες τέτοιες, να τις διαχειρίζεται ολοκληρωμένα και σωστά, χωρίς να κάνει καταστροφή. Οπότε θα μπορούσαμε να το κοινοποιήσουμε αυτό το υλικό, νομίζω. Και είναι, ναι, αν μπορείτε, βοηθήστε μας, γιατί δεν έχω ούτε τη γνώση και από την άλλη ούτε και το χρόνο. Αν μας σερβίρετε κάτι, θα είναι πολύ πιο εύκολο και εμείς να κάνουμε κάτι. Σίγουρα. Εσείς που είσαστε, που είναι η βάση σας. Στην Άξο. Πολύ ωραία. Και ο καθαρισμός της παραλίας που αναφέρομαι, που έγραψα, είναι παραλία η οποία δεν εκμεταλλεύεται κανείς. Και αυτό είναι και το ωραίο, προφανώς, έτσι. Αλλά δεν υπάρχει, δηλαδή δεν υπήρχε πίεση από κάποιον, ελάτε να την καθαρίσετε. Αποκλείεται, γιατί δεν υπάρχει καμία ομπρέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά ήρθε το μηχάνημα. Ναι, ναι. Συμβαίνει αυτό και δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ναι. Και κάνετε και μία ακόμα ερώτηση για το αγκύριο, είδα, των. Ναι, επειδή έχω φουσκωτό προσωπικά. Ναι, 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 ναι. Και από τα πράγματα που έμαθα είναι ότι χρειάζεται μεγάλο μήκος αλυσίδα ακριβώς για να δουλεύει η άγκυρα, την οποία εντάξει τώρα την αντικαθιστούμε με το αγκύριο, okay, αλλά από την άλλη μεριά χρειάζεται και η αλυσίδα επίσης για να δουλεύει σαν αποσβεστήρα των κραδασμών και των τυναγμάτων από τα κύματα. Δηλαδή, δεν ξέρω και δεν είμαι βέβαιο ειδικός ότι μπορείς να βάλεις ένα αγκύριο κάτω, κατακόρυφα να βγαίνει ένα σκηνή επάνω και να πας να δες εκεί πέρα, γιατί με τον παραμικρό κυματισμό το σκάφος θα σπάσει, δηλαδή θα τραβιέται πάνω. Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Υπάρχουν, δηλαδή, αυτός ο τρόπος της απόσβεσης γίνεται. Υπάρχουν κάποια ελαττήρια τα οποία επιπλέον. Και υπάρχουν. Ναι, είναι, ναι, σχεδιασμένα, δηλαδή, ειδικά από ναυπηγούς αυτά τα συστήματα. Και να φανταστείτε ότι υπάρχουν τέτοια αγκυροβόλια, τα οποία είναι για πολύ μεγάλα σκάφη, για mega yachts δηλαδή. Βέβαια, το κόστος τους δεν είναι τόσο. Ναι. Οικονομικό, όπως είναι να πάρει κανείς να ρίξει ένα μπετό ή ένα τσιμέντο μέσα στο βυθό και να πετάξει μια αλυσίδα και να τελειώσει. Αλλά ο σκοπός τους ακριβώς είναι γι' αυτό ακριβώς σχεδιασμένα και κατασκευάζονται έτσι ώστε να προστατεύουν την Ποσειδονία, αλλά να είναι και ασφαλή. Απόλυτα ασφαλή και πιο ασφαλή ίσως από ένα τέτοιο ρεμέτζο για όλα τα σκάφη. Ανάλογα, δηλαδή, με το βάθος που αντικαταστήσει κανείς και το μέγεθος του σκάφους που δένει, οι προδιαγραφές είναι διαφορετικές. Αλλά είναι μελετημένες από ναυπηγούς ειδικά. Και η εγκατάστασή τους πάλι θέλει μια σχετική εξειδίκευση. Δεν μπορεί να πάει οποιοδήποτε να πάει να βάλει αυτά τα ρεμέτζα και τα ναύετα, δηλαδή. Ωραία, όχι, θαυμάσια. Αν μπορείτε να μας τα στείλετε και αυτά για να μάθουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Μεγάλη μας χαρά γι' αυτό. Λοιπόν, μπορώ να πάρω μισό λεπτάκι ακόμα από το χρόνο σας για να απαντήσω και στο θέμα της αποκατάστασης. Κοιτάξτε να δείτε, ακούμε πάρα πολλά. Γενικότερα, επειδή είναι ανάγκη, όντως είναι ανάγκη να γίνει αποκατάσταση και χρειάζεται και υπάρχει έρευνα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα και παντού για το σκοπό αυτό. Απλά θέλω να ξέρετε ότι προσέχετε και αυτά που ακούτε, γιατί βγαίνει ο καθένας και λέει μεγάλα λόγια και ποτέ αυτά τα λόγια δεν συνοδεύονται από έστω μια έκθεση για να καταλάβουμε τέλος πάντων τι έγινε τελικά. Η Ποσειδονία, όπως είπα, καρπίζει η σπάνια.
Άρα δεν είναι στη φάση ότι πάω εγώ θα μαζέψω τους καρπούς και θα τους πάω. Που και αυτό το εσύ πήγες και μάζεψες τους καρπούς από ένα φυτό, αυτό δεν ξέρει τι κάνει, εφής δεν ξέρει τι κάνει. Θα πας εσύ και θα μας πεις πού θα πάει το καινούργιο λιβάδι. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του. Έρχεται λοιπόν κάποιος και μας λέει θα πάρω φυτά από κάπου, γιατί καρπούς σπάνια μπορείς να βρεις, θα πάρω φυτά από κάπου και θα τα πάω κάπου αλλού. Από εκεί που τα πήρες όμως, ήταν το μέρος που αυτά είχαν επιλέξει να ζούνε. Εσύ δεν μπορείς να μας εξασφαλίσεις ότι στο νέο μέρος που θα τα πας, τα φυτά θα επιβιώσουν. Δηλαδή, βάζεις ένα τεράστιο κομμάτι. Εγώ, λέω με αυτά που ακούμε, πρέπει να στις απειλές για την Ποσειδονία. Έχω αρχίσει να σκέφτομαι ότι θα βάλω και ψυχολόγους. Τέλος πάντων, συγγνώμη, κάνω πλάκα, αλλά κάποια πράγματα είναι τραγικά. Ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει, αλλά δεν θα δείτε ποτέ μια αναφορά του πώς πήγε αυτό που ξεκίνησα και τα πάντα γίνονται για μια φωτογραφία σε αυτή τη χώρα και είναι πάρα πολύ εκνευριστικό αυτό για τους ανθρώπους που πραγματικά σέβονται και προσπαθούν και λαμβάνουν υπόψη τους όλες τις παραμέτρους και ξέρουν πόσο δύσκολο είναι, δύσκολα είναι τα πράγματα στην ουσία. Εμείς πάντως έχουμε ξεκινήσει τέτοιες πειραματικές, δηλαδή μπορούμε να σας πούμε αν θα πάρουμε, από ποιο λιβάδι θα πάρουμε, τι κριτήρια πρέπει να πληρεί ένα λιβάδι για να πούμε ότι αυτό το λιβάδι είναι στα φουλ του, είναι δυναμικό, προσπαθεί να αναπτυχθεί κι άλλο, αλλά ο καιρός το σταματάει έτσι κι αλλιώς και δεν μπορεί να πάει παραπέρα, οπότε εγώ επιλεκτικά μπορώ να πάρω από εδώ κάποιους βλαστούς που έχουν τη δυναμική της ανάπτυξης και να τους πάω σε ένα μέρος που πρέπει μετά να παρακολουθήσω και να το κάνω σωστά. Επιβίωσαν, δεν επιβίωσαν, για ποιο λόγο. Δηλαδή όλα αυτά βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό στάδιο, οπότε όπου ακούτε πολλά κεράσια, που λέει και ο σοφός λαός, χρειάζεται να γίνει αποκατάσταση, είναι πράγματα που πρέπει να κάνουμε, γιατί όπως σας έδειξα, υπάρχουν τεράστιες κατεστραμμένες περιοχές. Νούμερο ένα στόχο στην αποκατάσταση, αφαίρεση στην πίεση. Αφαίρεση στην πίεση. Τι ήταν αυτό που εξ αρχής δημιουργούσε πρόβλημα στο λιβάδι? Αφαίρεσε την πίεση και μετά ξεκίνα να κάνεις αποκατάσταση. Από εκεί κρίνεις τι ακριβώς γίνεται και ποιες είναι οι προθέσεις του καθενός. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε διάλειμμα. Ναι, ναι, ας κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτά και προχωράμε μετά με την παρουσίαση του Νίκου του Δούμπα από την IC για τα ξενικά είδη και το Pick the Alien. Οπότε μείνετε εδώ, σε 5 λεπτά συνεχίζουμε. 5 και 20 ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Έχει κάνει μεγάλη και πολύ σπουδαία δουλειά με τα ξενικά, όχι μονάχα σε καθαρά επιστημονικό επίπεδο, αλλά και σε πώς αυτά μπορούν να μπουν στην καθημερινή μας ζωή και στη διατροφή μας και να βοηθήσουν σημαντικά στην προστασία και στη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αλλά θα προσκαλέσω τον Νίκο τον Δούμπα να μας κάνει μια μικρή παρουσίαση για την IC και να μας παρουσιάσει την ωραία δουλειά που γίνεται με το Pick the Alien. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Μισό λεπτό να κάνω screen share. Ωραία. Βλέπουν όλοι? Τέλεια. Λοιπόν, ονομάζομαι Νίκος Δούμπας, όπως πολύ καλά είπε και ο Βαγγέλης. Είμαι υπεύθυνος του προγράμματος Κυκλάδες από τη Σαντορίνη. Ήταν μια από τις πρώτες ανάγκες που είχαμε εντοπίσει στο πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα ξενικά είδη στην Ελλάδα, πέρα από αυτά που μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή το early warning, δηλαδή το να τα αναγνωρίζουμε, το να βρίσκουμε πότε υπάρχει είσοδος νέου ξενικού είδους ή καταγραφή, έπρεπε να βρούμε και τι πρακτικά μπορούμε να κάνουμε για αυτά. Γιατί το να καταγράφουμε και να βλέπουμε πότε εισέρχεται ένα νέο είδος, ξενικό είδος στα Μεσόγειο ή στην Ελλάδα, είναι OK, απλά πρέπει να βρούμε και τρόπους αντιμετώπισης. Και ειδικά στη θάλασσα είναι πολύ πιο δύσκολη, γιατί ξενικά ήδη υπάρχουν παντού. Υπάρχουν σε στεριά, μπορεί να είναι φυτά, μπορεί να είναι έντομα, ακόμα και θηλαστικά. Ήδη προχωράει. Ωραία, προχωράει. Λοιπόν, θα σου πω λίγα λόγια για την IC. Είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2016 και πλέον δραστηριοποιείται σε 4 βασικούς πυλώνες, που είναι τα ευάλωτα είδη, η επιστήμη των πολιτών, τα υδάτινα απορρίμματα και η σχέση του ανθρώπου με τα υδάτινα οικοσυστήματα. Όπου και εκεί έγκυται και το πρόγραμμα του Pick the Alien στον άνθρωπο και τα υδάτινα οικοσυστήματα. Παράγουμε και έρευνα, κάνουμε και ευαισθητοποίηση. Είμαστε μια άμυκη, αστική μη κερδοσκοπική και πλέον κάνουμε δράση σε όλη την Ελλάδα. Και είναι χαρά μας πάρα πολύ που
Είμαστε ανάμεσα συνεργάτες σήμερα, που έχουμε γνωρίσει, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ μαζί. Και ο Βαγγέλης και η Μαρία ήταν και στο πρώτο, στην πρώτη δράση του Peak DL Σαντορίνη, με την Άννη, με όλους όσους έχουμε βρίσκονται εδώ πέρα, έχουμε συνεργαστεί. Θα σου πω τώρα λίγα λόγια για τα ξενικά έτη. Για ποιο λόγο ενδιαφερόμαστε τόσο για τα ξενικά έτη, τι μπορεί να κάνει ένα κακό και θέλουμε να το εξαλείψουμε, eradication που λέει πολλές φορές. Δυστυχώς τα ξενικά είδη είναι είδη ναρκισσικού οργανισμού τα οποία δεν βρίσκονται σε μέρος όπου δεν είναι η φυσική τους εξάπλωση. Χοντρικά πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί. Ένας είναι αυτός. Τι κακό έχουν. Δυστυχώς προκαλούν πάρα πολλές αρνητικές επιπτώσεις και στο περιβάλλον και στην οικονομία και πολλές φορές ακόμα και στην ίδια την ανθρώπινη υγεία. Στην Μεσόγειο έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.000 θαλάσσια ξενικά είδη, ενώ στην Ελλάδα περισσότερα από 240. Με τα νέα τελευταία νούμερα του 2020, τελευταίες δημοσίευσεις του 2020, να καταγράφουν 240 θαλάσσια ξενικά είδη. Δεν είναι μόνο ψάρια, μπορεί να είναι μέδουσες, φύκη, βακτήρια, οτιδήποτε μπορεί να είναι ξενικό είδος, οργανισμός ο οποίος μπορεί να μεταφερθεί είτε μέσω της ανθρώπινης παρέμβασης κυρίως, όχι με είτε, μέσω της ανθρώπινης παρέμβασης. Γι' αυτό και θα σας πω τώρα ότι ξενικά είδη στη Μεσόγειο μπορεί να προέρχονται κυρίως από τη διορύγα του Σουέζ. Αν ένα είδος μπει από την πλευρά του Γιβραλτάρ, δεν θεωρείται ξενικό είδος, καθώς είναι μια φυσική δίωδο για να μπει. Η κλιματική αλλαγή βέβαια βοηθάει πάρα πολύ στο να εισέρχονται νέα ξενικά είδη, καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία, οπότε και κυρίως θερμόφιλα είδη, όπως είναι από την Ερυθρά Θάλασσα, έρχονται μέσα από τις διόρυγες του Σουέζ. Παράλληλα και με τη διαπλάντηση της διόρυγας του Σουέζ, αυξήθηκε ο αριθμός των ξενικών ειδών που έρχονται. Τα περισσότερα όντως ξενικά είδη στην Μεσόγειο έχουν εισέλθει τη διόρυγα του Σουέζ. Βέβαια, υπάρχουν εκεί απελευθερώσεις από ενηδρία όπου υπάρχουν καταγραφές. Κάποια ξενικά είδη έχουν διαρρεύσει από ενηδρία. Ένα χαριστικό παράδειγμα που θυμάμαι ήταν η Καολέρπα που είχε διαφύγει από ενηδρίο του Μονακό, πολλά στους καθαρισμούς στα φίλτρα, αν θυμάμαι καλά, και πλέον έχει εγκατασταθεί σε όλη τη Μεσόγειο σχεδόν. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε όχι μόνο ότι έρχονται τα ξενικά είδη από τη διόρυγα του Σουέζ, αλλά και από μόνοι μας. Πολλές φορές. Ίδιοι και εμείς όσοι χρησιμοποιούμε τα σκάφη, η ιστιοπλοεία, η ναυσιπλοεία μεταφέρει πάρα πολλά ξενικά είδη. Το μπλε καβούρ χαρακτηριστικό παράδειγμα που ήρθε από τον Ατλαντικό, αλλά μέσω των πλοίων και του έρματος του πλοίων και απελευθερώθηκε στη Μεσόγειο, έχει κάνει τεράστια ζημιά. Τώρα θα μιλήσουμε για τους λόγους εξάπλωσης. Είπαμε είναι η κλιματική αλλαγή, η αύξηση της θερμοκρασίας. Βλέπουμε ένα χάρτη εδώ πέρα της επιφανειακής θερμοκρασίας. Βλέπουμε ότι το Αιγαίο, Κυκλάδες, Νότιο Αιγαίο και γενικά όλη η Ανατολική Μεσόγειο έχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Βλέπουμε τον degree είναι σε Kelvin, αλλά από ό,τι θυμάμαι ήταν περίπου 1,7 βαθμούς Κελσίου η αύξηση της θερμοκρασίας, αν θυμάμαι καλά, τα τελευταία χρόνια. Και αυτό συνέχεια δυστυχώς όλο και πάει και αυξάνεται. Και εδώ πέρα και συνδέεται πάρα πολύ αυτό που είπε η Μαρία, ότι η Ποσειδονία βοηθάει πάρα πολύ στη ρύθμιση της κλιματικής αλλαγής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όλα αυτά μαζί συνδέονται. Και θέλουμε προφανώς να μην έχουμε μια τροπική Μεσόγειο, θέλουμε να έχουμε τη Μεσόγειο που ξέραμε. Οπότε πρέπει να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης και προστασίας του οικοσυστήματος του Μεσογείου και των ελληνικών θαλασσών φυσικά. Από την άλλη είναι και η υπερεκμετάλλευση. Η υπερεκμετάλλευση και η υπεραλίευση, ειδικά κυρίως των μεγάλων θηρευτών που μπορεί να παίζουν, όχι που μπορεί, παίζουν ρυθμιστικό ρόλο στο οικοσύστημα, οδηγεί σε διατάρρευση οικοσυστήματος, αφαίρεση των ρυθμιστών, δηλαδή των θηρευτών του οικοσυστήματος και των άλλων ειδών. Οπότε έτσι έχουμε μια μικρότερη, ένα μείωση του ανταγωνισμού ανάμεσα στα αυτόχθονα είδη με τα ξενικά είδη τα οποία έρχονται και δεν έχουν θηρευτές. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να μάθει το ότι οι ανώτεροι θηρευτές ή το μεγάλο ψάρι δεν είναι πάντα το τρόπαιο. Καλύτερα να θαυμάζουμε τα μεγάλα ψάρια. Είναι πολύ πιο σημαντικό γιατί παίζουν τεράστιο ρόλο στη ρύθμιση. Ψάρια όπως οι ροφοί, σφυρίδες, τόνοι, ξυφίες, μαγιάτικα είναι οι μεγαλύτεροι θηρευτές. Θα μπορούσαν να είναι μελλοντικά και θηρευτές των ξενικών ειδών. Έχουμε βρει κιόλας κάποιους θηρευτές μέσω της επιστήμης των πολιτών στην Ελλάδα, του λαγοκέφαλου, του λιονταρόψαρου. Θα στα πω παρακάτω αυτά. Οπότε σημαντικό να το γνωρίζουμε και αυτό. Εδώ θα δούμε ένα παράδειγμα της ταχύτητας εξάπλωσης του λιονταρόψαρου. Υπήρχε μια πρώτη καταγραφή το 1991 στο Ισραήλ και από εκεί και μετά μέχρι το 2021, εδώ λοιπόν ας πούμε καταγραφές από Βόρειο Αιγαίο. Πλέον έχουμε και Βόρειο Αιγαίο, δηλαδή από πέρσι έχει φτάσει Βόρειο Αιγαίο, έχει φτάσει η Κροατία. Δυστυχώς η εξάπλωση του είναι τρομερή. Ελπίζαμε ότι στο Βόρειο Αιγαίο δεν θα εξαπλωθεί γιατί έχουμε κρύα νερά σχετικά το χειμώνα, αλλά τελικά
Τα λιονταρόφυλλα που είδαμε πέρσι τα είδαμε και φέτος, οπότε σημαίνει ότι επιβιώσανε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα είδος το οποίο εξαπλώνεται, είναι ανθεκτικότατο και πρέπει να δυστυχώς να επέμβουμε είτε έμεσα είτε άμεσα. Και θα σας πω τους δύο τρόπους που μπορούν να γίνουν αυτό. Ευαισθητοποίηση. Ο πρώτος τρόπος που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για τα ξενικά είδη που υπάρχουν στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε φτιάξει κάποιες αφισούλες μαζί με τα ιδρύματα και του CPF και του Ionian και του συνεργασία με τον Blue, Marine Foundation και με τον Argolic. Όπου έχουμε μερικά τα πιο κοινά ξενικά είδη. Έχουμε αρκετά είδη λαγοκέφαλων. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι κανένα είδος λαγοκέφαλου, pufferfish, οτιδήποτε, έτσι όσο οτιδήποτε δεν γνωρίζουμε, δεν το προσπαθούμε να το καταναλώσουμε ή να το ακουμπήσουμε ακόμα για να το ακουμπήσουμε. Κάποια από τα ξενικά είδη ψαριών έχουμε εδώ πέρα και καβουριών. Λοιπόν, ποια ξενικά είδη υπάρχουν στις Κυκλάδες. Σίγουρα θα έχουμε γνωρίσει τώρα πλέον ότι υπάρχει και το λιονταρόφυλλο, αυτή τη στιγμή που έχει φτάσει το λιονταρόφυλλο στη Χαλκιδική. Είναι η τρομπέτα, cornet fish στα αγγλικά, lionfish. Ο μακράκανθος αχινός, ένα είδος αχινού το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και είναι εντυπωσιακό. Αλλά και αυτό είναι ξενικό και έχουμε δει πλέον ότι εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα σε πάρα πολλές περιοχές. Και το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα είδη εξαπλώνονται εις βάρος άλλων ειδών. Όπου βρίσκουμε αυτό το μακράκανθο αχινό, η αλήθεια είναι ότι ο δικός μας αυτόχθονος αχινός αρχίζει και μειώνεται ή πηγαίνει σε άλλα μέρη ή σε άλλα βάθη ή εξαφανίζεται τελείως. Τα δύο είδη Γερμανών. Η τρομπέτα. Λοιπόν, η τρομπέτα καταγράφηκε πρώτη φορά το 1999. Ένα χρόνο αργότερα είχε πολύ μεγάλη έκταση. Αυξήθηκε, εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα στην Ελλάδα. Είναι ένα μεγάλο ψάρι. Το κακό δυστυχώς με την τρομπέτα είναι ότι καταναλώνει γόνο. Επειδή δεν έχει μεγάλο στόμα να μπορεί να κυνηγήσει μεγαλύτερα ψάρια, καταναλώνει γόνο, καταναλώνει αυγά άλλων ψαριών. Ευτυχώς, μέχρι στιγμής, ενώ υπήρχε μια έξαρση το 16, το 17 και από καταγραφές, πλέον και μιλώντας και με τους αλείς, δεν υπάρχουν πολλά ψάρια. Μπορεί να βρεθούν λίγα αλλά μεγάλα ψάρια, αλλά μεγάλος πληθυσμός ευτυχώς φαίνεται σαν να έχει έρθει μια ισορροπία. Αυτό δεν το γνωρίζουμε πώς και γιατί, αλλά είναι καλό ότι έχει έρθει μια συγκεκριμένη ισορροπία και δεν είναι τόσο πολλά τα άτομα. Καταγράφεται σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Ιόνιο. Η Γερμανία. Ο Γερμανός, εντάξει, είναι πάρα πολλά χρόνια. Πλέον παίζει και 40 χρόνια να είναι ο Γερμανός στην Ελλάδα. Είναι τα πρώτα είδη που έχουν καταγραφεί και θυμούνται και οι ψαράδες οι ίδιοι. Είναι δύο είδη, Σιγκάνους Ριβουλάτους και Σιγκάνους Λουρίντους. Είναι στο Νότιο Αιγαίο, Κρήτη και Ιόνιο και πολλές φορές το χαρακτηρίζουν σαν μηχανή του γκαζόν στο βυθό, γιατί όντως πάει σαν αυτά τα κοπαδάκια που βλέπετε εδώ πέρα. Αρχικά πολλές φορές ανάμεικτα με σάλπες, στη συνέχεια δεν μπορεί να ανταγωνιστεί σάλπα, οπότε πολλές φορές απομακρύνεται σάλπα από το κοπάδι και μένει μόνο οι Γερμανοί. Το θέμα είναι ότι κάνει grazing, δηλαδή καταναλώνει όλη την άλγη πάνω από τα βράχια, οπότε καταλήγουμε σε μέρη που έχουμε δει πάρα πολλούς Γερμανούς μετά από λίγο καιρό να είναι γυμνά τα βράχια συσσαγωγικά. Στην Κύπρο θεωρείται αρκετά καλός και εκλεκτός μεζές. Έχει και μια μικρή ποσότητα δηλητηρίου στα αγκάθια της ράχης και της κοιλιάς. Οι ψαράδες τα γνωρίζουν πάρα πολύ. Δεν τα εκτιμάνε η αλήθεια είναι, αλλά αυτό είναι και ο σκοπός του project. Να αρχίσουν να εκτιμάνε αυτά τα είδη για να μπορέσουμε να έχουν ένα μέλος στην αγορά, την ελληνική αγορά. Λιονταρόψαρο. Το 15 στη Ρόδο. Όλα σχεδόν τα αγκάθια είναι δηλητηριώδη. Εδώ αυτό που βλέπουμε στη φωτογραφία είναι ένα μικρό σε ηλικία, juvenile θα έλεγα. Μεγαλώνοντας γίνεται πιο ογκώδες, σκουρά είναι πιο πολύ σε χρώμα. Και προφανώς ότι ανάλογα και ό,τι βυθό είναι ανάλογα και ό,τι τροφή καταναλώνει αντίστοιχο χρώμα παίρνει λίγο πιο σκούρο, λίγο πιο έντονο κόκκινο. Ένα από τα πιο ιδιωτικά είδη παγκοσμίως. Έχουν τεράστιο πρόβλημα στην Καραϊβική. Και στην Ερυθρέα θάλασσα έχει εισβάλει, οπότε είναι ένα ξενικό είδος το οποίο έχει πάρα πολλές οικονομικές απώλειες και απώλειες και στους γονότυπους του περιβάλλοντος πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικός στήρευτης δυστυχώς, τρώει πάρα πολλές φορές το βάρος του, γεννάει πάρα πολλές φορές πάρα πολλά αυγά και πολλές φορές μέσα στη διάρκεια του έτους. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά το κάνουν ένα από τα πιο εισβολικά είδη και ειδικότερα στην Μεσόγειο που δεν έχει τόσους πολλούς θηρευτές όπως έχει. Στην αρχή δεν έχει κανέναν, τώρα ευτυχώς έχει κάποιους. Αρχίζει και εξαπλώνεται, συνεχίζει και εξαπλώνεται πάρα πολύ. Πλέον εξάπλωση στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, έχουμε δει ότι φτάνει και Κροατία, οπότε θα συνεχίσει, πιστεύουμε, Ιταλία.
Τώρα, τι κάνουν, ποιες είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον για τα ξενικά, από τα ξενικά είδη? Σίγουρα είναι εκτοπισμός αυτόχθονων ειδών, όπως έχουμε πει, με την αγριόσαλπα που εκτοπίζει τη σάλπα, είτε με τον μακράκανθο αχινό που εκτοπίζει τους αχινούς. Ακόμα και τα λιονταρόψαρα έχουμε δει ότι μετά από λίγο καιρό, παρότι μπαίνουν στα θαλάμια με τους ροφούς ή με άλλα πεντρόψαρα, στη συνέχεια παρατηρούμε ότι ο ροφός απομακρύνεται, γιατί δεν μπορεί να ανταγωνιστεί, δεν μπορεί να έχει έναν ανταγωνιστή, ένας μεγάλος θηλευτής σε όγκο και μάζα. Ένας μεγάλος θηλευτής να έχει ανταγωνιστεί, ο οποίος του τρώει όλη την τροφή. Οπότε αναγκάζεται το ψάρι να απομακρυνθεί, να πάει να βρει αλλού τροφή, είτε σε άλλα βάθη, είτε σε άλλα μέρη. Απώλεια γονότυπων. Καταλήγουμε να έχουμε μόνο σχετικά ένα μικρό bank, να το πω, μια τράπεζα γενετικού υλικού πολύ φτωχή, καταθέσοντας έτσι κιόλας μετά και το ίδιο το οικοσύστημα φτωχό. Οπότε, όταν έχεις ένα φτωχό οικοσύστημα σε βιοπικιλότητα, ακόμα και σε άτομα, ξεχωριστά άτομα γενετικά, αρχίζει και γίνεται πιο ευάλωτο σε εξωτερικές απειλές. Αλλαγή της δομής των αυτόχθονων κοινοτήτων. Είπαμε, μιλήσαμε για τη βιοπικιλότητα. Άλλο να έχεις σε μια τοποθεσία 15 είδη και άλλο να έχεις 2. Και σίγουρα η αλλαγή αυτόχθονων κοινοτήτων αλλάζει και το τροφικό πλέγμα, όπου έτσι καταλήγουμε να καταραίει και γενικά η τροφική αλυσίδα και να συνεπώς να καταστρέφει και το ίδιο το οικοσύστημα και το περιβάλλον. Την οικονομία. Προφανώς τα βασικά είδη στόχοι των ψαράδων μειώνονται. Καταλήγουν να πιάνουν μόνο Γερμανούς, μόνο μπλεκαβούρια, μόνο λιονταρόψαρα, που είναι και η περιφάση της Κύπρου δηλαδή. Και πολλές φορές γι' αυτό αναγκάστηκε και η Κύπρο και γι' αυτό έχουν πιάσει τόσο πολύ στην Κύπρο οι Γερμανοί τα λιονταρόψαρα στο εμπόριο, καθώς δεν βγάζαν κανένα άλλο ψάρι ψαράδες. Δηλαδή, άμα δεν βγάζει κάποιο άλλο ψάρι, αναγκαστικά αυτό θα σμπρώξει στην αγορά. Κυρίως στις περιοχές όπου το μπλε καβούρι και χαρακτηριστικό είναι και για εδώ στο Θερμαϊκό Κόλπο και στην Καβάλα και στο Μεσολόγγι και Ιόνιο, που έχει αρκετά σημεία όπου έχει μπλε καβούρια, δηλαδή φάλμυρα, εκβολές, ρηχά σημεία και με πολύ τροφικό, γιατί τρώνε διάφορα βύθυρα τα μπλε καβούρια. Οι μυδοκαλλιεργητές, όπου αντίστοιχα αυτά τα μέρη είναι ιδανικά για μυδοκαλλιέργεια, έχουν τεράστιες οικονομικές απώλειες, καθώς τα μπλε καβούρια τους τρώνε τα μύδια. Άμα βάλουμε και το κομμάτι της αύξησης της θερμοκρασίας και της καταστροφής των μυδιών από τα ζεστά νερά, από βακτήρια, από όλα αυτά, μιλάμε για πλήρης καταστροφή αυτών των καλλιεργητών. Σίγουρα υπάρχει και καταστροφή ελευτικών εργαλείων. Όταν πέσει ένα κουπάδι, αυτά είναι τώρα λόγια από ψαράδες. Όταν πέσει ένα κοπάδι από Γερμανούς, ένα μεγάλο κοπάδι από Γερμανούς στα δίχτυα, δεν μπορούν να το ξεψαρίσουν, γιατί τα αγκαθάκια που έχουν είναι πάρα πολλά. Οπότε καταλήγουν κάποιοι να θάβουν και το δίχτυ, έτσι ώστε να σαπίσει ο Γερμανός για αρκετό καιρό, για να μπορέσουν να το ξεπλύνουν μετά το δίχτυ, γιατί μιλάμε, γίνεται μια μπάλα το δίχτυ. Τα καβούρια έχουν ισχυρές δαγκάνες, οπότε κόβουν πολλές φορές ή τρώνε πάνω τα δίχτυα. Οπότε μιλάμε. Οι ψαράδες είναι οι πρώτοι που βιώνουν την οικονομική απώλεια και συνέχεια πάει αλυσίδα όλο προς τον καταναλωτή, προς τον ηχθιέμπορα, όλο. Να πάμε στην ανθρώπινη υγεία. Χρόνια τώρα ακούμε για τα τοξικά είδη. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε το τοξικό είδος με το δηλητηριώδες. Έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς αλύσεις οι οποίοι φοβούνται να φάνε το λιονταρόψαρο, γιατί είχε γίνει μια τρομοκρατία, να πω. Προς το λαγοκέφαλο, που καλό ήταν να φοβάται ο κόσμος το λαγοκέφαλο, γιατί είχαμε κάποια περιστατικά που το καταναλώσαν και ακόμα λένε κάποιοι ότι καταναλώνεται. Δεν καταναλώνεται, έχει τοξίνει σε όλο το κρέας. Δεν είναι το γνωστό φούγκο από την Ιαπωνία που αφαιρεί σε ένα όργανο εκείνο και να το φας. Οι Ιάπωνες το έχουν στη λίστα που δεν τρώγεται σαν είδος. Άμα μπούμε στο Ιαπωνικό Υπουργείο τροφίμων, δεν βρίσκεται στη λίστα των ειδών που είναι με φούγκου, είναι σε άλλη λίστα όπου απαγορεύεται. Οπότε δεν πρέπει ο κόσμος να φοβάται το λιονταρόψαρο, δεν είναι λαγοκέφαλος. Το λιονταρόψαρο είναι μια άλλη σκορπίνα. Πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, πρέπει να γνωρίζουμε ποια αγκάθια τσιμπάνε, οπότε από εκεί μετά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αλλά τοξικά είδη, όπως οι λαγοκέφαλοι που είπα πριν, και υπάρχουν και στο ενημερωτικό υλικό που μπορεί να βρει κάποιο στο site και στις Κυκλάδες είναι αναρτημένα στα λιμεναρχεία. Τώρα μόλις βάλαμε και μια πινακίδα σε Σαντορίνη, δεν τρώγεται. Δηλητηριώδη και επικίνδυνο κιόλας, γιατί έχει το δάγκωμά του είναι κόβει κομμάτι. Έχουμε δει πάρα πολλά βιντεάκια που τον βάζουν να τρώει τα νεκεδάκια, να δαγκώνει τα νεκεδάκια και τα είναι σαν πρέσα. Προσπαθούμε να μην κάνουμε καμία χρήση του λαγοκέφαλου, να προσπαθούμε να μην τον
να μην το πιάσουμε οτιδήποτε άλλο. Άμα βρεθούμε μπροστά στο λαγοκέφαλο, είτε η ψαράδε, άμα είναι, προσπαθούμε να τον ξεδωλώσουμε, να τον πετάξουμε στη θάλασσα όσο δυνατόν γρηγορότερα γίνεται. Στην Ελλάδα υπάρχουν 4 είδη του γένους λαγοκέφαλου, αλλά ως λαγοκέφαλους ορίζουμε και άλλα 2. Θα δούμε, είναι ο λαγοκέφαλος, το λαγοκέφαλος, ο οποίος αυτός υπάρχει στη Μεσόγειο. Υπήρχε. Είναι ο λαγοκέφαλος σκελεράτης, ο οποίος είναι ο πιο κοινός πλέον, ο πιτσιλωτός που γίνεται και πολύ μεγάλο σε μέγεθος. Λαγοκέφαλος ο Εζένης είναι μικρό λαγοκεφαλάκι, παρόμοιο σε μορφή του λαγοκέφαλου. Γκουενθέρι, που είναι άλλο είδος λαγοκέφαλου, δεν έχει καταγραφεί πολλές φορές, ευτυχώς ακόμα. Νανολαγοκέφαλος, δυστυχώς υπάρχει σε πολύ μεγάλους πληθυσμούς και αυτό τοξικό, μικρότερο βέβαια, αλλά και αυτό δαγκώνει. Όλα δαγκώνουν προφανώς. Και ο βραχικέφαλος, όπου και αυτό δεν είναι στην κατηγορία του γένους λαγοκέφαλος, αλλά το τορκιτζένερ και το σφαιρόιδες, νανολαγοκέφαλος και βραχικέφαλος, θεωρούνται και αυτά λαγοκέφαλοι, καθώς φουσκώνουν σαν πάφερφης. Εδώ τα βλέπουμε. Ο βραχικέφαλος σφαιρόιδες παχυγκάστερ, ο κλασικός λαγοκέφαλος, ο λαγοκέφαλος του Σουέζ, ο μικρός αριστερά κάτω. Ο νανολαγοκέφαλος, χαρακτηριστικό είναι ότι θάβεται και στην άμμο αυτός. Κυρίως το αγαπημένο του ενδιέτημα είναι η άμμος, οπότε σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Ρόδος, Κυκλάδες, πολλές φορές μπορούμε να τους βλέπουμε γιατί είναι θαμμένοι στην άμμο. Δεν είναι επικίνδυνο ότι να μην κολυμπάμε, απλά άμα τους προκαλέσεις πολλές φορές δεν είναι αυτό που λέμε ότι η άγρια φύση δεν είναι για να τη χαϊδεύεις, τα άγρια ζώα δεν είναι για να τα χαϊδεύεις. Ας το να περάσουμε μπροστά σου, κολύμπα ελεύθερα, είναι οκ. Okay. Πενταρότσαρο. Εδώ είναι τα δηλητηριώδη που έχουμε και περιμένουμε να έρθουν δεξιά κάτω. Λιονταρόψαρο βλέπουμε κόκκινο τα αγκάθια τα οποία έχουν δηλητήριο. Άμα κάποιος πιάσει λιονταρόψαρο επαγγελματίας ερασιτέχνης, καλό είναι να έχει ένα ψαλιδάκι μαζί του να κόψει όλες τις αγκάνθες. Σε περίπτωση που κάποιος, οποιοδήποτε τσιμπηθεί από λιονταρόψαρο, η πρωτεΐνη που έχει μέσα το δηλητήριο είναι θερμοδιαλυτή. Οπότε δηλαδή, τι κάνουμε. Βρίσκουμε ένα ζεστό σημείο να βάλουμε το χέρι μας, είτε αυτό θα είναι ζεστό νερό, όχι βραστό, μην καούμε, μην πάθουμε έγκαυμα, είτε αλλιώς κάπου να κουμπίσουμε κάπου ζέστη το χέρι για να σπάσει και να μην πονάει τόσο πολύ. Προφανώς μετά φυσικά θα πάμε στις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο για να δούμε μην έχουμε καμία αλλεργία το συγκεκριμένο και να μας δώσουν και το κατάλληλο treatment, την κατάλληλη θεραπεία οι ίδιοι οι γιατροί. Αντίστοιχα, ο Γερμανός, όλα τα κοκκινάκια που βλέπουμε είναι οι σκληρές άκανθες που έχουν όλες δηλητήριο. Οι ψαράδες το ξέρουν, δεν έχει το ίδιο επίπονο δηλητήριο όσο το λιονταρόψαρο, αλλά και πάλι είναι δηλητήριο. Μπορεί κάποιος να έχει αλλεργική αντίδραση και να μην το γνωρίζει, όπως γίνεται και με τις μέλισσες, όπως γίνεται και με τις δράκαινες. Οπότε, καλό είναι πάλι, άμα τσιμπηθούμε και δεν νιώσουμε καλά, να κατεφύγουμε κατευθείαν πάνω στο νοσοκομείο. Και το ριγέ γατόψαρο, αυτό έχει καταγραφεί στη Ρόδο. Πρόσφατα, νομίζω, καταγράφηκε στην Κύπρο πέρσι. Έχει αργή εξάπλωση, ευτυχώς, αλλά το δηλητήριό του είναι αρκετά πιο ισχυρό ακόμα και από το λεντορόψαρο. Γι' αυτό είναι και από τα μόνα θαλάσσια ξενικά είδη που έχουν μπει στην Ευρωπαϊκή Λίστα για τα ξενικά είδη και θα μπει, βασικά δεν έχει μπει, θα μπει. Ένα ραχιαίο πτερύγιο με σκληρό αγκάθι που έχει δηλητήριο και ένα στο βραχιακό κάλυμα, στα βράχια πάνω. Είναι σημαντικό αυτό το ψαράκι, γιατί είναι μικρό ψαράκι, πάει κοπάδια, να το γνωρίζουν οπτικά όλοι όσοι μπορεί να βρεθούν απέναντί του, κυρίως οι κάτοικοι Κρήτης και Ρόδου, γιατί αυτοί είναι οι πρώτοι που δέχονται, Κρήτης και Δωδεκάνησα, είναι αυτοί που δέχονται πρώτα τα ξενικά είδη, αλλά είναι καλό να το γνωρίζουμε όλοι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να βρεθεί ένα κοπαδάκι, να έχει περάσει χωρίς να το έχουν πάρει χαμπάρι, να βρεθεί Κυκλάδες και να μην ξέρει κανένας τι είναι και να το πιάσει. Όλες αυτές οι καταγραφές και όλες αυτές οι γνώσεις που έχουμε μαζέψει έρχονται από επιστήμες πολίτες, δηλαδή πολίτες οι οποίοι βρίσκονται για μια καθημερινή δραστηριότητα, για ένα χόμπι τους στο πεδίο, βγάζουν φωτογραφία ένα είδος, δεν γνωρίζουν τι είναι και μας το στέλνουν. Έχουμε το πρόγραμμα Συξενείς Μέρος στο Μαζί Μας, το οποίο έχει περισσότερα από 16.000 μέλη στο Facebook και καταγράφει περισσότερες από 2.800 καταγραφές από περισσότερα από 60 ξενικά είδη και από αυτούς τις καταγραφές έχουν βγει πάρα πολλές δημοσιεύσεις και είναι σημαντικό από αυτές τις δημοσιεύσεις ότι έχει βγει μία, για παράδειγμα, που είναι η Ζαργάνα, όπου έχει βρεθεί ότι είναι θηρευτής του λαγοκέφαλου, αλλά και το ότι δεν έχει βγει η Ζαργάνα, ότι η Ζαργάνα δεν βγήκε από το project. Έχουμε μάθει όμως από επιστήμονα πολίτη ότι η Ζαργάνα είναι θηρευτής του λαγοκέφαλου. Αλλά από το project έχει βγει ότι ο κυνηγός, το ίδιο ο κυνηγός των ψάρι,
Είναι θηρευτή του λαγοκέφαλου, καθώς αλλιέας, εραστέχνης αλλιέας, έπιασε λαγοκέφαλο, έπιασε κυνηγό και βρέθηκε στο μάχη του λαγοκέφαλος. Μας το έστειλε. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε με τα ξενικά είδη. Πέρα από το να μπορούμε να τα φάμε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Ξεκινά πρώτα με την εμπορική χρήση. Εδώ πέρα βλέπουμε κάποια κοσμήματα που φτιάχνονται και Τουρκία και Κύπρο και Καραϊβική. Πλέον είναι ένα νέο τρέντ στο να εκμεταλλευτούμε αλλιώς τα ψάρια πέρα από το φαγητό. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά τα κοσμήματα και είναι πάρα πολύ ωραία. Μπανίζω καιρό να αγοράσω κι εγώ κάποιο. Δεν προλαβαίνω βέβαια. Τώρα, πέρσι δοκιμάσαμε την πιλωτική χρήση παγίδων, ειδικά για λιονταρόψαρα. Μέσω μιας συνεργασίας που είχαμε με το Lionfish University από την Αμερική, ο Dr. Higgins είχε φτιάξει μια παγίδα. Είχε παρατηρήσει ότι τα λιονταρόψαρα αρέσκονται στο να μαζεύονται γύρω από μια δομή. Οπότε σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ιδιότητα των λιονταρόψαρων να φτιάξει μια παγίδα. Έφτιαξε αυτή την παγίδα και από κάποιες βουτιές παρατήρησε ότι όντως συγκεντρώνουν λιονταρόψαρα γύρω από αυτή τη δομή, από αυτό το πλέγμα το μαύρο που βλέπουμε. Οπότε με ένα σκοινάκι, τραβώντας από πάνω από το σημαδούρι, έτσι όπως είναι η παγίδα, κλείνει σαν τσαντάκι και παγιδεύει μέσα λιονταρόψαρα. Είναι σημαντικό ότι αυτή η παγίδα, μετά από πολλές δοκιμές, είδαν ότι δεν έχει πολύ μεγάλο bycatch, έχει πολύ λιγότερο bycatch από όλα τα εργαλεία που έχουν για λιονταρόψαρα, ακόμα και από τα δίχτυα προφανώς, γιατί δεν προσελκύει κάποιο άλλο είδος. Εδώ πέρα βλέπουμε τα πρώτα δύο λιονταρόψαρα που πιάστηκαν στην Αμοργό. Είναι από ψαράδες στην Αμοργό, ρυγμένα. Και το καλό και αυτό που είναι, που μας κάνει να νιώθουμε λίγο πιο αισιόδοξοι για τις παγίδες, είναι ότι δεν ήταν κατάλληλη εποχή για λιονταρόψαρα. Τώρα, πλησιάζοντας καλοκαίρι, πιστεύουμε ότι μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός, οπότε θέλουμε να δούμε ότι αν είναι μια πετυχημένη πατέντα αυτό για τους αλείς, θα μπορούν να την εκμεταλλευτούν έτσι να στοχεύουν τα λιονταρόψαρα για να υπάρχει στοχευμένη αλήθεια των λιονταρόψαρων και συνεπώς η μείωση του πληθυσμού τους. Οι παγίδες αυτές λειτουργούν πιλωτικά τώρα Αμοργό, Κρήτη και Ρόδο με επαγγελματίες αλής. Σίγουρα η στοχευμένη αλίευση δεν είναι μόνο για τους επαγγελματίες, είναι και για τους ερασιτέχνες και το ψαραντούφικο, γνωρίζοντας ότι είναι από τις πιο επιλεκτικές μορφές αλίας, άσχετο αν δεν χρησιμοποιείται σαν αυτό, που αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ερασιτέχνες αλής, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν το δικό τους, να βοηθήσουν και αυτοί με το δικό τους μέρος, με τις δικές τους δράσεις, την αφαίρεση λιονταρόψαρων. Πέρσι είχαμε κάνει μια δράση αφαίρεση λιονταρόψαρων. Βγήκαν αυτά τα λιονταρόψαρα. Οι ερασιτέχνες πλέον όντως αναγνωρίζουν ότι κάνουν ζημιά τα λιονταρόψαρα και βοηθάνε γενικά και τα. Και πλέον, εντάξει, από τη στιγμή που είναι και ένα νόστιμο ψάρι, είναι win-win situation και για τον ερασιτέχνη αλλά και για το περιβάλλον. Αντί να στοχεύσουν δηλαδή οι ροφούς, οι σκορπίνες, στοχεύουν λιονταρόψαρα και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Σίγουρα ο ροφός. Τρόπος αντιμετώπισης. Το κυριότερο, η κατανάλωση. Στο πρόγραμμα έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις και ενημερωτικές αλλά και γαστρονομικές. Έχουν πάει σε όλη την Ελλάδα. Ιόνιο, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Και μαγειρεύουμε σε συνεργασία με τοπικούς σεφ τα ξενικά είδη που βρίσκονται εκεί πέρα. Προσπαθούμε να φέρουμε σε επαφή τον κλάδο των αλλιέων με τους σεφ. Για να μπορέσουν, γιατί και οι σεφ δεν γνωρίζανε πολλές φορές. Είχαν ακούσει για το λιονταρόψαρο ότι είναι τέλειο, ότι είναι νόστιμο, ότι είναι για σεβίτσε. Αλλά δεν γνωρίζαν ότι στο νησί που δουλεύουν έχει λιονταρόψαρα. Οπότε προσπαθούν να ανοίξουμε και αυτή τη δίωδο για να υπάρχει η άμεση αγορά από το κατάστημα, από τον σεφ, από το ξενοδοχείο προς τον αλιέα. Ο αλιέας έτσι κερδίζει ένα μπόνους ψάρι στο ρεπερτόριο, στο μενού που μπορεί να πουλήσει. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να υπάρχει και μεγάλη ζήτηση, θα αρχίσει να τα στοχεύει κιόλας. Οπότε, στοχεύοντας τα ξενικά, φεύγει λίγο η προσοχή και από άλλα είδη, είτε αυτά είναι ροφή, στήρες, σφυρίδες, σκορπίνες, τα οποία όντως δέχονται ήδη αρκετά μεγάλη πίεση από την αλία και έρχονται και τα ξενικά και τα πιέζουν έξτρα. Οπότε, τουλάχιστον να αποστραφεί κάπως λίγο η αλία από τα αυτόχθονα είδη και να στραφεί στα ξενικά είδη. Οπότε θέλουμε να μάθουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι τα ξενικά είδη είναι ευρώσιμα, μόνο τα ευρώσιμα, έτσι, δεν μιλάμε για λαγοκέφαλους,
Στα μενού δηλαδή, που έχουμε δοκιμάσει, που έχουμε μαγειρεύσει όλο αυτόν τον καιρό, είχε μπλε καβούρια Γερμανούς, τρομπέτες και λιονταρόψαρα και ξενικά μπαρμπούνια. Υπάρχει μεγάλη απήχηση. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ δεκτικός στο να τα δοκιμάσει. Και ελπίζουμε ότι σιγά σιγά θα είναι και ένα trend. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη στο να ξεφύγει η αγορά από το θα αγοράσω μια σφυρίδα η οποία θεωρείται καλό ψάρι, ένα ροφό, μια συναγρίδα στο να πάω να αγοράσω ένα λιονταρόψαρο. Αλλά από τη στιγμή που τώρα είναι πλέον ένα που μπορεί να βρεθεί, ειδικά στην Κρήτη και στα νότια νερά που είναι σε αυθονία, βρίσκονται σε πολύ μικρές, χαμηλές τιμές, οπότε είναι καλό για τον καταναλωτή να τρώει ένα φρέσκο ψάρι φθηνά. Και είναι ευκαιρία κιόλας. Συνέχεια μπορεί να αποκτήσει και τη δικιά του οικονομική αξία το ψάρι. Εδώ πέρα είναι περιοχές όπου είχαμε ετοιμάσει, είχαμε φτιάξει πέρσι, είχαμε κάνει πέρσι δράσεις, Κλάδος Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνιο, Αργολικός, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, τα αστρονομικά ενημερωτικά, παγίδες, αφαιρέσεις, Blue Crab Festival στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει και φέτος, όσοι καλοί θέλετε ελάτε, 18 Ιουνίου, πάντα στην ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας, που θέλουμε να ταιριάξουμε και τις ημέρες για να έχει και ένα νόημα. Έχουμε κάνει 55 γαστρονομικές εκδηλώσεις. Εδώ βλέπουμε μερικά χαρούμενα προσώπα. Δεν τους είπαμε να χαμογελάνε, τους άρεσαν. Πραγματικά τους άρεσε. Εδώ πέρα βλέπουμε πλάνα από το Blue Crab Festival. Πέρασε πάρα πολλοί κόσμος. Δεν ξέρανε, η αλήθεια είναι ότι παρότι ήταν κάτι και Θεσσαλονίκη, το μπλε καβούρι είναι ξενικό, το μπλε καβούρι είναι φθηνό, το ότι είναι τόσο νόστιμο. Οπότε ήρθαν στο φεστιβάλ, μάθανε ότι άμα πας στη Λαϊκή θα βρεις μπλε καβούρι και δεν το πιστεύανε. Λέει, αλήθεια, έχει καβούρι. Ναι, αλήθεια, έχει καβούρια. Είναι φθηνά, είναι πολύ νόστιμα και τα τρως όπως θες. Δηλαδή τα βράζεις, τα κάνεις, μοιράζαμε συνταγές. Ήταν πολύ ωραία η εκδήλωση αυτή. Ενημερωτικά, όπου δείχνουμε σε κάθε περιοχή τα τοπικά ξενικά είδη που μπορεί να βρει κάποιος, τρόπους αντιμετώπισης, πρώτες βοήθειες, τις αρνητικές επιπτώσεις, ό,τι είδατε και εσείς σήμερα, τα ίδια πράγματα λέγαμε και στα ενημερωτικά. Τι έχουμε πετύχει ως τώρα? Περισσότερο από 5.000 καταναλωτές δοκίμασαν βρώσιμα ξενικά είδη μέχρι στιγμής. 59 καταστήματα συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ενώ περισσότερο από 100 αλλοί συνημερώθηκαν. Περισσότερο από 60 σεφ μαγείρευσαν ξενικά είδη. Έχουν αφαιρεθεί τουλάχιστον μια σταγόνα στον ωκεανό. Έχουν αφαιρεθεί περισσότερο από 350 κιλά ξενικών ειδών για αυτό το πρόγραμμα. Έχει ακουστεί αρκετές φορές, η αλήθεια είναι, και σε δελετία τύπου και σε εκπομπές το Pick the Alien. Έχουν μοιραστεί 700 έντυπα ενημερωτικού υλικού, αφίσες, οδηγός υπεύθυνου καταναλωτή που υπάρχει στο site, και τώρα ετοιμάζουμε και μια νέα εκδοχή να ξαναεκτυπώσουμε. Οπότε όσοι έχετε σε εκδηλώσεις του Pick the Alien θα μπορείτε να το βρείτε. Ένας pocket size οδηγός, όπου σου λέει τι μπορείς να κάνεις, τι να αποφύγεις, ακόμα και τα μεγέθη. Όπου είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και τα μεγέθη που μπορούμε να φάμε ένα ψάρι ή να αγοράσουμε στο χρυσοπολείο, στο κατάστημα. Ένα ωραίο εργαλειάκι που έχουμε φτιάξει και ελπίζουμε να γεμίσει μπλε κουκίδες όλη η Ελλάδα είναι ο διαδραστικός χάρτης μας, όπου βάζουμε καταστήματα, ιχθυοπολία και αλής, όπου μπορεί να βρει κάποιος όχι μόνιμα, γιατί και τα ξενικά είδη έχουν και αυτά την περίοδο τους, αλλά έπειτα από συνεννόηση με το κατάστημα να βρει κανείς ξενικά είδη. Βλέπουμε Κυκλάδες, βλέπουμε Κρήτη, βλέπουμε Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Θεσσαλονίκη. Μπορεί να μπει κανείς στο site, να κλικάρει πάνω στη φωτογραφία, να βρει στο pin, να βρει τις πληροφορίες και να επικοινωνήσει μαζί του με το κατάστημα για να δει πότε μπορεί να συνοηθεί, πότε μπορεί να φάει, άμα έχει λιονταρόψαρα, άμα έχει μπλε καβούρια, οτιδήποτε. Εδώ είναι ο οδηγός που σας είπαμε. Ένα μικρό tip είναι ότι με τα πράσινα είναι αυτά που προτείνουμε. Τα λέμε και κάτω έτσι ο άλλος από κάτω. Με τα μπλε είναι οι εναλλακτικές σε περίπτωση που δεν βρούμε τα πράσινα και θα προσπαθούμε να αποφεύγουμε τα κίτρινα και προφανώς τα απαγορευόμενα που είναι πετροσωλήνες, γόνος, πεταλίδες. Είναι pocket size. Έχει σε κάποιους οργανισμούς στα προτείνεται και στα εναλλακτικά μέγεθος, το νόμιμο μέγεθος, γιατί υπάρχει και ένα άλλο μέγεθος, το οποίο είναι το προτινόμενο που έχουμε βγάλει μέσα από έναν οδηγό τεχνικής αλλίας, που δυστυχώς το νόμιμο μέγεθος δεν συμβαδίζει πάντα με το μέγεθος που αναπαράγεται πρώτα ένα είδος, αλλά αυτό είναι άλλο είδος κουβέντα, μπορούμε να το συζητήσουμε και μετά στις ερωτήσεις. Έχουμε προφανώς και αυτούς τους κυρίους και κυρίες εδώ πέρα, τους ambassadors,
οι οποίοι είναι οι πρεσβευτές του προγράμματος. Προσπαθήσαμε να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι τόσα χρόνια μας βοηθάνε από πίσω, αλλά πρέπει να τους αναδείξουμε κιόλας ότι αυτοί οι άνθρωποι όντως υπάρχουν. Δεν είμαστε μόνο εμείς οι ρομαντικοί που θέλουμε να γίνει αυτό. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που το πιστεύουν. Η Ανθή από τη Σαντορίνη, η οποία έχει fishing tourism και πάντα πιάνει και εξηγεί για τα ξενικά. Τρώνε Γερμανούς πάνω στο σκάφος και είναι εξαιρετική εμπειρία, σας το προτείνω να πάτε. Ο Τυρίκος Εραστρίνης Αλέας, ο οποίος απελευθερώνει πάντα τους μεγάλους θηρευτές, γιατί είναι ένα πρόβλημα οι μεγάλοι θηρευτές, πρέπει να υπάρχουν στα νερά μας. Ο Αποστόλης που μας προμηθεύει όποτε μπορεί με μπλε καβούρια εδώ πέρα πάνω, εξαιρετικός. Αλιής, ο άλλος Αποστόλης Αλιέας, ο Τζόναθαν ο Σεφ, οι υπόλοιποι τρεις Σεφ, ο Αλέξανδρος και ο Κώστας, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, αλλά ακόμα και ο επιστήμονας, ο κ. Κατσανεβάκης, οι οποίοι μας βοηθάνε σε όλο αυτό το έργο μας, προσπαθούν να προωθήσουν και οι ίδιοι από την πλευρά τους το κομμάτι της υπεύθυνης κατανάλωσης θαλασσινών και της προώθησης κατανάλωσης των ξενικών ειδών. Μέσα όλοι από τον τομέα τους, από το επάγγελμά τους, από το χόμπι τους, προσπαθούν να βελτιώσουν την κατάσταση με τα ξενικά είδη και να, άμα μπορούν, να μεταφέρουν και το μήνυμα προς άλλους. Οι πινακίδες. Έχουμε φτιάξει κάποιες πινακίδες για να μπουν σε σημεία στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη και στις Κυκλάδες. Εδώ πέρα είναι η πινακίδα των Κυκλάδων. Είναι στη Σαντορίνη, στο λιμάνι. Βοήθαμε, Ευαγγέλη, κάτω στα νότια που είναι και η Ανθή. Στην Βλιχάδα, στο λιμάνι Βλιχάδα. Ναι, στην Βλιχάδα, στο λιμάνι της Βλιχάδας είναι μια πινακίδα. Προφανώς μπορεί κάποιος να το κατεβάσει. Είναι και σε PDF η πινακίδα στο site. Μπορεί να την κατεβάσει αν την έχει. Με υπόμνημα δηλητηριότητα τοξικό βρόσιμο, τι να προσέχει, τι όχι, καθένας. Θα μιλήσω για τη συμμαχία, η οποία ακόμα προσπαθούμε να τη φτιάξουμε, γιατί είναι ένα μεγάλο έργο. Είναι από τα μεγάλους στόχους του προγράμματος. Είναι η συμμαχία μεταξύ όλων αυτών που είπαμε πριν, επαγγελματίες, εστιατόρια, καθίσματα ειδονηλίας, εργαστέχνες, ηχθειοπολία. Μια συμμαχία όπου όλοι αυτοί θα έρθουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να αντιμετωπίσουμε τα ξενικά, αλλά και να συνεργαστούμε μεταξύ μας, γιατί όλος αυτός ο κύκλος συνεργάζεται μεταξύ του, θέλοντας και εμείς και εμείς για τα ξενικά είδη, για την υπεύθυνη κατανάλωση θαλασσινών. Οι ανώτεροι θηρευτές, όπως είπα και πριν, παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία και στην ισορροπία των οικοσυστημάτων. Δυστυχώς η Μεσόγειος είναι και πρακτικά και επιστημονικά αποδεδειγμένα μια από τις πιο υπεραλλιευμένες περιοχές στον κόσμο. Οι ανώτεροι θηρευτές, οι πληθυσμοί τους μειώνονται πάρα πολύ δραματικά. Και ψάρια όπως ο Ροφός, η Συναρίδα και ο Παντελής έχουν χαρακτηριστική από την κόκκινη λίστα της Διεθνούς Ένωσης του IUCN, δηλαδή για την προστασία της φύσης, ως απειλούμενα με εξαφάνιση. Ο Ροφός έχει βρεθεί ότι είναι θηρευτής του λιονταρόψαρου, όπως και η Σφυρίδα. Ωραία, θα το πω εδώ πέρα τώρα. Η Ζαργάνα και ο Λαγοκέφαλος έχει βρεθεί ότι είναι θηρευτής του. Η Ζαργάνα και ο κυνηγός είναι θηρευτής του Λαγοκέφαλου. Το χταπόδι, αυτό το αξιαγάπητο πλάσμα που μετά και από το Netflix μας έκανε ζημιά, αλλά καλή ζημιά μας έκανε, καλύτερα να μην το τρώμε, γιατί είναι θηρευτής του λιονταρόψαρου. Μια καταγραφή από την Κύπρο, ένα βιντεάκι υπάρχει, όπου δείχνει να πιάνει ένα λιονταρόψαρο, ούτε χτυπημένο, ούτε τίποτα, απλά το πιάσε. Ήταν μια χαρά του λιονταρόψαρου, μετά δεν ήταν, το έφαγε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το χταπόδι, αν είναι θηρευτής των λιονταρόψαρων, γιατί έχουν ακριβώς τον ίδιο θόκο, τον ίδιο οικότοπο που διαβιούν, οπότε μπορούν να καθαρίζουν συσταγωγικά τα χταπόδια από λιονταρόψαρα. Και δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι άλλοι θηρευτές μπορεί να έρθουν. Αλλά άμα δεν ενδυναμώσουμε τους δικούς μας θηρευτές, δεν θα μπορούν και οι ίδιοι να ανταπεξέλθουν στα ξενικά είδη, να αντιμετωπίσουν τα ξενικά είδη. Τρόποι αντιμετώπιση μέσω της κατανάλωσης. Πρέπει να προσέχουμε σαν καταναλωτές και εμείς. Δεν μπορούμε να τρώμε ό,τι μας σερβίρουν. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε ένα κατάστημα να λέμε παραγγείλουμε γόνο, πετροσολίνα, όλα αυτά που βλέπουμε και να λέμε ότι το γόνο είναι νόστιμος, είναι παράνομος. Εδώ ένα πίνακα. Δεν θα κάτω τον αναλύσω όλο, που μπορούμε να τον δούμε και μετά. Με μεγέθη πρώτης γενετικής ορίμας δεν ήταν νόμιμα μεγέθη. Αυτό είναι το πρόβλημα που σας έλεγα πριν. Θα πω χαρακτηριστικά το παράδειγμα, το λαβράκι. Το λαβράκι, το νόμιμο μέγεθος είναι στα 25 εκατοστά, που σημαίνει ότι όταν πιαστεί στα 25 εκατοστά δεν έχει γεννήσει έστω μία φορά. Είναι ανώριμο. Ουσιαστικά είναι ένα παιδάκι, να το πούμε έτσι. Πάνω από 30 εκατοστά το αρσενικό και πάνω από 40 εκατοστά το θηλυκό, τότε αρχίζουν και οριμάζουν και μπορούν να αφήσουν απογόνους. Όπου ουσιαστικά. Αυτό θα ήταν και το σωστό, δηλαδή κάθε ψάρι να άφηνε έστω από μία φορά τους απογόνους του, τότε το οικοσύστημα θα μπορούσε να έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι ανθεκτικό και να υπάρχουν μεγαλύτεροι πληθυσμοί των ειδών.
Εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλά μεγέθη. Θα δείτε ότι για κάποια ψάρια όπως το μαγιάτικο είναι τεράστια, αλλά δυστυχώς βρίσκουμε στην αγορά πολύ μικρότερα ψάρια. Τα ροφοειδή είναι άλλου είδους. Επειδή είναι ερμαφρόδιτα, αλλάζουν φύλο, γεννιούνται θηλυκά. Ο ροφός οριμάζει 47 εκατοστά, γεννάει 47 εκατοστά θηλυκό αυγάλα στα 55-53, κάπου εκεί αλλάζει φύλο. Και συνεχίζει και είναι ανώριμο σαν φύλο μέχρι να φτάσει τα 83 εκατοστά μετά, τα 81 εκατοστά μετά, οπότε ξαναοριμάζει. Οπότε εκεί παίζει πάρα πολύ περίεργο στο τι θα προτείνει η νομοθεσία. Η νομοθεσία προτείνει τα 45 εκατοστά. Έτσι, αν έφυγοντας τα 45 εκατοστά, αλλιεύεις πάλι ανώριμα θηλυκά και σίγουρα αλλιεύεις πάντα όλα τα αρσενικά τα ανώριμα. Οπότε ουσιαστικά μετά δεν έχεις αρσενικά να σου γονιμοποιήσουν τα αυγά. Καταλήγεις να μην έχεις αρσενικά. Και άλλα ψαράκια εδώ πέρα, μπορούμε να τα δούμε. Επίσης και περίοδο αναπαραγωγής. Μην ακούμε ότι τον Μάιο, επειδή απαγορεύεται η αλία πολλές φορές και όχι για όλους, απαγορεύεται η αλία, σώσαμε τα ψάρια. Ελάχιστα είδη αναπαραγόνται τον Μάιο. Βλέπουμε εδώ πέρα πάρα πολλά είδη αναπαραγόνται χειμώνα, άλλα αναπαραγόνται καλοκαίρι. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε και τις περιόδους. Σίγουρα πρέπει να επιλέξουμε ακριβώς αυτό με βάση την εποχή. Το μέγεθος του είδους, αλλά και ακόμα και του καθεστώς προστασίας. Πρέπει να γνωρίζουμε λίγο την νομοθεσία, ειδικά όσον αφορά την κατανάλωση ψαριών, μαλάκιων, δίθυρων. Είναι πολύ σημαντικό. Ένας ευαισθητοποιημένος και ενήμερος καταναλωτής είναι ένας δυνατός καταναλωτής και σίγουρα βοηθάει και την οικονομία του και το περιβάλλον της χώρας του να είναι πιο δυνατά και resilient. Μπορούμε μέσα από τον χάρτη να βρούμε συνεργαζόμενα εστιατόρια και να παραγγείλουμε ξενικά είδη. Ό,τι είδος δείτε, προφανώς μπορεί να το στείλετε σε όλους από εμάς που βρισκόμαστε εδώ πέρα για να το αναγνωρίσουμε. Άμα εγώ δεν το γνωρίζω, μπορεί να σε παραπέψω σε κάποιον άλλον. Άμα η ICI δεν γνωρίζει το είδος, μπορεί να παραπέψει σε κάποιον άλλον που θα το γνωρίζει. Και προφανώς, sharing is caring που λένε, ό,τι μάθαμε εδώ πέρα σήμερα. Καλό θα είναι να το πούμε κιόλας, έστω και μία πληροφορία να μας έμεινε το ότι φάει λιονταρό ψαρο, μη φάζει ροφό, η ζαγάνα είναι θηρευτής λαγοκέφαλου, μπορείς κάποιον να του κάτσει το μυαλό και την επόμενη φορά που θα δει λιονταρό ψαρο να το πιάσει, την επόμενη φορά που θα δει ροφό να μην τον πιάσει και την επόμενη φορά που θα δει ζαγάνα ή θα πιάσει ζαγάνα να την απελευθερώσει. Εδώ πέρα θα μπορούμε να βρούμε κάποια από τα υλικά μας, από το site. Προφανώς το Peak DLN θα μπορούσε να είναι αυτό που είναι φέτος και πέρσι και φέτος χωρίς τη βοήθεια όλων των ιδρυμάτων, Κυκλάδες, Blue Marine, Ionian, Argolic, όλων των τα Foundation. Πάρα πολύ σημαντική η βοήθειά τους και η υποστήριξή τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σας πέταξα πολλές πληροφορίες μαζικά. Εδώ θα είμαστε άλλωστε για να τα αναλύσουμε περισσότερο. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Όντως, οι πληροφορίες ήταν πάρα πολλές, αλλά νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες και πολλά θέματα να συζητήσουμε. Αλλά επειδή έχουμε λίγο βγει εκτός χρόνου, θα έλεγα να δούμε ένα μικρό βίντεο το οποίο θα παίξει και να μπούμε σε διάλειμμα και να τα συζητήσουμε σε δεύτερο χρόνο μετά το τέλος και της ομιλίας. Αγγέλη, ναι. Αν μου επιτρέπετε μέχρι να βάλουν τα παιδιά το βίντεο, μια που μιλάμε για τις Κυκλάδες, ένα επόμενο ραντεβού λοιπόν για να δοκιμάσετε ξενικά είναι στην Αμοργό, στη γιορτή του Ψαρά, το Σάββατο 10 Ιουνίου. Ακριβώς. Που είναι ανοιχτή η γιορτή και εκεί θα έχουμε Γερμανό σαβόρι, που είναι με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά και Γερμανό παστό. Σωστά. Ναι, ναι, ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Ο οποίος είναι εξαιρετικός ο Γερμανός ο παστός, τον έχω δοκιμάσει και είναι πιστεύω το next big thing για το ψάρι αυτό. Ωραία. Γιορτή ψαράκια αμοργόραμα. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή 9-10 Ιουνίου στην Αμοργό. Αυτό ήθελα να πω εγώ, δεν μπορούσα να κρατηθώ. Βλέπουμε το βίντεο και συνεχίζουμε με διάλειμμα μετά. Θα σας...
Θα έλεγα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Είναι 6 και 3 μέχρι τις 6 και 8, 9. 5 λεπτά δηλαδή, και να συνεχίσουμε την επόμενη παρουσία της Σοφίας Λικουροπούλου από το Naxos Wildlife Protection για τις θαλασσινές χελώνες. Και στη συνέχεια, προς το τέλος, να συζητήσουμε και τα θέματα τα οποία μπορεί να προκύψουν από το... για τα ξενικά που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και νομίζω ότι είναι και πολλά πράγματα να συζητηθούν στην πορεία. Οπότε τα λέμε στα 5 λεπτά. Λοιπόν, καλώς ήρθατε πάλι μετά το δεύτερο διάλειμμα. Μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα με την παρουσίαση της Σοφίας Λικουροπούλου από το Naxos Wildlife Protection για τις δράσεις της οργάνωσης στην Άξο και για τις θαλάσσιες χελώνες. Συγγνώμη γι' αυτό. Και μετά την παρουσίαση θα έχουμε ένα μικρό βίντεο και μετά μπορούμε να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις τόσο για την παρουσίαση της Σοφίας όσο και στην ευρύτερη συζήτηση και ερωτήσεις για την παρουσίαση του Νίκου της IC που δεν προλάβαμε να συζητήσουμε τώρα. Σοφία, μπορείς να ξεκινήσεις, αν θες να μας πεις και μερικά πράγματα και για τον Naxos Wildlife Protection, αλλά και για την παρουσίασή σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την για το invitation. Βγήκε τώρα στα αγγλικά. Λοιπόν, είμαι η Σοφία Λικουροπούλου, είμαι ωκεανογράφος και μέλος του Συλλόγου Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, η Naxos Wildlife Protection, όπως λέει ο Βαγγέλης. Εγώ είμαι μέλος του Συλλόγου από το 2018, αλλά επίσημα ο Σύλλογος υπάρχει από το 2014. Και έχουμε τη βάση την Άξο και λειτουργούμε κυρίως ως σταθμός πρώτων βοηθειών για άγρια ζώα. Αλλά έχουμε μία μεγάλη αγάπη και εξειδίκευση για τις θαλάσσιες χελώνες, για τις οποίες θα μιλήσω σήμερα. Οπότε θα ξεκινήσω την παρουσίαση μια στιγμή. Λοιπόν, φαίνεται η παρουσίαση, ελπίζω. Ναι, όλα μια χαρά είναι. Okay. Λοιπόν, ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου λειτουργεί επίσημα από το 2014, όπως ανέφερα, και λειτουργούμε σταθμό πρώτων βοηθειών για οποιοδήποτε είδος άγριου ζώου βρεθεί είτε άρρωστο είτε τραυματισμένο στο νησί της Νάξου. Και συνεργαζόμαστε με το Νοσοκομείο Άγριων Ζώων Αλκιώνη που βρίσκεται στη Πάρο όσον αφορά άγρια πτηνά. Για παράδειγμα, εάν βρούμε κάποιο τραυματισμένο ή άρρωστο άγριο πτηνό και χρειάζεται ειδική φροντίδα ή περαιτέρω νοσηλεία, θα το στείλουμε στο νοσοκομείο στην Αλκιώνη, στην Πάρο. Και όσον αφορά τις θαλάσσιες χελώνες, συνεργαζόμαστε με τον Αρχέλον, το Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών που βρίσκεται στην Γλυφάδα. Και μάλιστα αποτελούμε σταθμό του Αρχέλων στις Κυκλάδες. Γενικά διασώζουμε άγρια ζώα, σε συνεργασία με βέβαια κατοίκους και τις αρχές του νησιού, αλλά και οι ίδιοι πολύ συχνά βρίσκουμε και τα περιθάλπτουμε στις εγκαταστάσεις μας. Εκτός αυτού, κάνουμε και περιβαλλοντικές δράσεις, όπως την προστασία των ενδιατημάτων αυτών των ειδών. Ενημερώνουμε το κοινό, για παράδειγμα, μέσω σχολικών παρουσιάσεων. Και ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μας είναι επίσης, περνάμε πολύ χρόνο έξω στο πεδίο, όπου καταγράφουμε και μελετούμε τα άγρια ζώα, όπως, για παράδειγμα, τους τοπικούς πληθυσμούς όρνεων, αλλά και θαλασσίων χελωνών που έχουμε στην Άξο. Σήμερα, όπως είπα, θα μιλήσουμε για τις θαλάσσιες χελώνες, τι έχουμε κάνει και τι θέλουμε να κάνουμε. Συγκεκριμένα για τις θαλάσσιες χελώνες των Κυκλάδων, όπως είπα, αποτελούμε σταθμό του Αρχέλων και σε συνεργασία με το Κυκλάδες Preservation Fund και των Αρχέλων έχουμε δημιουργήσει το δίκτυο για την προστασία των θαλασσίων χελωνών στις Κυκλάδες. Ειδικά όσοι από εσάς είστε μόνιμοι κάτοικοι των νησιών, γνωρίζετε πόσο δύσκολες είναι οι διασυνδέσεις με την Αθήνα, με το mainland,
πώς το λένε στα ελληνικά. Και οπότε μπορείτε να φανταστείτε αν κάποια θαλάσσια χελώνα χρειάζεται άμεσα βοήθεια, χρειάζεται άμεσα φροντίδα, είναι σημαντικό να βρεθεί γρήγορα στα ειδικά χέρια. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε αυτό το σταθμό, ώστε θαλάσσιες χελώνες που βρίσκονται στα νησιά των Κυκλάδων, που είναι μακριά από τον Αρχέλων που βρίσκεται στη Γλυφάδα, να φτάσουν στο δικό μας σταθμό, ώστε να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. Για παράδειγμα, έχει συμβεί από την Αμοργό να βρεθεί θαλάσσια χελώνα. Σε σχεδόν μια μισή ώρα μπορεί να είναι στην Άξο, ενώ θα χρειαζόταν σχεδόν μισή μέρα ή και παραπάνω για να φτάσει στη Γλυφάδα. Επίσης, μέρος της δημιουργίας αυτού του δικτύου ήταν να ενημερώσουμε τις τοπικές αρχές των νησιών, ιδιαίτερα τις λιμενικές αρχές που είναι υπεύθυνοι αν βρεθεί κάποια τραυματισμένη άρρωστη θαλάσσια χελώνα, και βέβαια κατοίκους των νησιών, ειδικά αυτούς που δουλεύουν στη θάλασσα, είτε είναι επιχειρηματίες στη παραλία, είτε είναι καταδυτικά κέντρα, ακόμα και αλλοιείς. Εμείς τι κάνουμε για τις θάλασσες χελώνες? Όπως ανέφερα, δουλεύουμε πάνω στην προστασία, τη διάσωση, την περίθαλψη, και σκοπός είναι να τα επανεντάξουμε πάλι πίσω στο φυσικό τους περιβάλλον. Κάνουμε παρατηρήσεις στο πεδίο. Συγκεκριμένα έχουμε ταυτοποιήσει μόνο στην Άξο πάνω από 100 θαλάσσιες χελώνες, 100 διαφορετικά άτομα δηλαδή. Ενημερώνουμε το κοινό. Έχουμε δημιουργήσει κάποια φυλάδια για τη θαλάσσια χελώνα, τα οποία έχουμε μοιράσει όχι μόνο στην Άξο και στα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Ένα σημαντικό κομμάτι της διατήρησης των θαλασσιών χελωνών είναι και η προστασία των φωλεών τους. Και στις Κυκλάδες έχουμε φωλιές, δεν είναι βέβαια οι αριθμοί που ξέρουμε από άλλα μέρη της Ελλάδας, αλλά υπάρχουν. Και εκτός αυτού κάνουμε και περιπολίες στο νησί, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όσον αφορά παράνομες δραστηριότητες που μπορούν να βλάψουν τις θαλάσσιες χελώνες, όπως η παράνομη αλλοιεία. Εδώ είναι κάποιες χελώνες της Νάξου, να σας τις συστήσω. Ο Μάριος είναι ίσως η πιο γνωστή θαλάσσια χελώνα, συγκεκριμένα όλες και οι τέσσερις αυτές είναι καρέτα-καρέτα. Ο Μάριος έγινε γνωστός πέρυσι με ένα βίντεο που βγήκε που έτρωγε τις μοβ μέδουσες. Εδώ συγκεκριμένα έχει φάει ένα ολοθούριο. Ο Μάριος τον γνωρίζουμε, πρέπει να είναι 8 χρόνια τώρα, σερί, που έρχεται κάθε καλοκαίρι. Μάλιστα δεν έρχεται κάθε καλοκαίρι, έχει αποδειχθεί ότι μένει όλο το χρόνο στην Άξο, του αρέσει τόσο πολύ. Ο Προκόπης δεξιά είναι μία από τις πιο παλιές καταγραφές, συγκεκριμένα τον γνωρίζουμε 13 χρόνια, έρχεται 13 καλοκαίρια στην Άξο και είναι και μάλιστα η μεγαλύτερη καρέτα-καρέτα που έχουμε καταγράψει. Μόνο το καβούκι του, το καμπύλο μήκος, είναι πάνω από 90 εκατοστά. Είναι ένα μεγάλο αρσενικό. Εδώ κάτω, το αριστερά, είναι η Ρίκα. Αυτή επίσης έρχεται και νομίζω 7 χρόνια τώρα στην Άξο. Μάλιστα την είχαμε βρει κατά τη διάρκεια παρατήρησης στο πεδίο στη θάλασσα. Ήταν τραυματισμένη με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και την βγάλαμε από τη θάλασσα και την στείλαμε στον Αρχέλων, όπου έλαβε τη φροντίδα και απελευθερώθηκε πάλι στην Άξο μερικούς μήνες μετά. Συνεχίζει και έρχεται κάθε καλοκαίρι στην Άξο. Δίπλα είναι ο Ντόν, άλλο ένα ενήλικο αρσενικό, ο οποίος τον γνωρίζουμε από το 2016 και μάλιστα έχει περάσει και ένα μήνα υποπερίθαλψη γιατί είχε λίμωξη του, πνευμονική λίμωξη. Μερικές πληροφορίες για τις θαλάσσιες χελώνες. Παγκοσμίως υπάρχουν 7 είδη. Στη Μεσόγειο συναντώνται 3 είδη. Συγκεκριμένα η καρέτα-καρέτα είναι η πιο κοινή από τις 3. Η πράσινη χελώνα, η χελωνία μύδας, και η σπάνια ή δερματοχελώνα. Αν ποτέ κανείς σας δει μια ζωντανή δερματοχελώνα, είναι από τις εμπειρίες που δεν θα ξεχάσετε ποτέ και είστε και από τους πιο τυχερούς ανθρώπους στον κόσμο τότε. Σύμφωνα με την IUCN και τα 3 είδη έχουν χαρακτηριστεί ως κινδυνεύοντα. Οι θαλάσσιες χελώνες είναι θαλάσσια ερπετά. Όσον αφορά στην εξελικτική τους ιστορία δηλαδή, όπως ανέφερε νομίζω και η Μαρία προηγουμένως, όλα τα πλάσματα εξελίχθηκαν στη θάλασσα, γύρισαν στη στεριά, οι θαλάσσιες χελώνες ξαναγύρισαν στη θάλασσα. Υπάρχουν σχεδόν 120 εκατομμύρια χρόνια, υπολογίζεται, στη Γη, και ως ερπετά είναι ψυχρό αίμα, που σημαίνει ότι οι
εσωτερική τους θερμοκρασία εξαρτάται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Όπως τα ξαδεφάκια τους στις χελώνες στην ξηρά έχουν πνεύμονες, που σημαίνει ότι πρέπει να βγουν στην επιφάνεια για να αναπνεύσουν, και επίσης φωλιάζουν στη ξηρά. Οπότε η θηλυκή, όταν είναι πλέον ενήλικη, θα βγει στη ξηρά, θα αφήσει τα αυγά της, εκεί θα εκολευτούν τα μικρά και θα επιστρέψουν στη θάλασσα. Κατά τα άλλα, οι θαλάσσιες χελώνες δεν έχουν καμία επαφή με την ξηρά. Στις Κυκλάδες η περίοδος φωλιοποίησης είναι περίπου από Μάιο μέχρι Αύγουστο. Στο στάδιο της ζωής τους, οι μικρές, όπως για παράδειγμα αυτό το μωράκι χελωνάκι, και οι νεαρές, δηλαδή μέχρι πριν την ενηλικίωσή τους, γενικά περνούν το περισσότερο χρόνο, αν όχι όλη τους τη ζωή, στην ανοιχτή θάλασσα, και όταν πλέον ενηλικιώνονται, έρχονται κοντά στις ακτές. Λοιπόν, οι θάλασσες χελώνες, όπως είπαμε, πρέπει να αναδυθούν για να αναπνεύσουν. Εδώ έχω ένα μικρό βίντεο, ελπίζω να έτσι. Αυτός είναι ο Μάριος, που όπως βλέπετε έχει ηρεμία η θάλασσα και επιπλέει μόλις κάτω από την επιφάνεια και ίσα βγάζει τα ρουθούνια του, το κεφάλι του για να αναπνεύσει, και μετά πάλι καταδύεται. Οπότε ούτε καν που φαίνεται το καβούκι του στην επιφάνεια. Ο λόγος που το δείχνω αυτό το βίντεο είναι επειδή συχνά έχουμε τραυματισμούς θαλασσίων χελωνών από συγκρούσεις με σκάφη. Θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν οδηγούμε σκάφη. Όπως βλέπετε, είναι δύσκολο να τις δούμε, γι' αυτό το λόγο οδηγάμε αργά, ειδικά κοντά στις ακτές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Λοιπόν, οι θάλασσες χελώνες, όπως είπαμε, βγαίνουν στη ξηρά για να φωλιάσουν. Αυτά είναι παραδείγματα από χελωνάκια στην Άξο που έχουν γεννηθεί. Και είναι σημαντικό να εντοπιστεί η φωλιά, ούτως ώστε να την περιφράξουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν θυμάμαι καλά, αυτό είναι στον Αμύτη στην Άξο. Και η φωλιά, επειδή δεν ήμασταν σίγουροι ακριβώς που είναι φωλιά, γι' αυτό το λόγο ήταν τόσο μεγάλη εδώ η περίφραξη. Χρειάζεται περίπου λίγο λιγότερο από 2 μήνες για να εκολαφτούν τα μικρά, και τότε προσπαθούμε να βεβαιωνόμαστε να είμαστε εκεί, ενημερώνοντας βέβαια και τις λιμενικές αρχές, όταν τα μωράκια βγαίνουν από την παραλία, ούτως ώστε να φτάσουν ασφαλή στην θάλασσα. Μερικές πληροφορίες όσον αφορά την οτοκία των θαλασσίων χελωνών στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αποτελεί τη σημαντικότερη περιοχή φωλεοποίησης της καρέτα-καρέτα. Και σύμφωνα με δεδομένα του Αρχέλων, έχουν καταγραφεί μόνο το 21 πάνω από 7.000 φωλιές. Και αυτές οι φωλιές είναι συγκεκριμένα κυρίως από την πλευρά του Ιωνίου, στις πιο hot spot παραλίες, να το πω έτσι, όπως Ζάκυνθο και Παρισία. Ωστόσο και στις Κυκλάδες, όπως ανέφερα και προηγουμένως, υπάρχει φωλεοποίηση. Βέβαια δεν είναι οι αριθμοί που υπάρχουν στο Ιόνιο. Έχουμε σποραδική φωλεοποίηση. Στην Άξο συγκεκριμένα, εμείς εντοπίζουμε σίγουρα μία φωλιά κάθε χρόνο. Οι πράσινες χελώνες, το είδος χελωνιαμίδας, φωλιάζει κυρίως τις νοτιοανατολικές ακτές της Μεσογείου, όπως στην Κύπρο. Ωστόσο, έχουμε εντοπίσει μωρά χελωνάκια, όπως το συγκεκριμένο στη φωτογραφία. Είναι νεογέννητο πράσινο χελωνάκι που το βρήκαμε στην Άξο. Σημαίνει ότι πολύ πιθανότητα υπήρχε φωλιά πράσινης χελώνας στις Κυκλάδες. Επίσης, ένα extra fact, το μέγεθος της φωλιάς είναι ανάλογο του μεγέθους της θηλυκής χελώνας. Γενικά, τα αυγά σε μία φωλιά κυμαίνονται από 80 μέχρι και 120 αυγά ανά φωλιά. Τι τρώνε οι χελώνες? Οι καρέτα-καρέτα συγκεκριμένα είναι παμφάγες, αλλά η διατροφή τους κυρίως αποτελείται από σπόγκους, καρκινοειδή, μαλάκια, αχινούς, ολοθούρια και βέβαια μέδουσες. Οι πράσινες χελώνες, όταν πλέον είναι ενήλικες, είναι αυστηρά φυτοφάγες και είναι οι μόνες φυτοφάγες θαλάσσιες χελώνες από τα 7 είδη. Και επίσης μια έξτρα πληροφορία, επειδή το έχουμε συχνά σαν ερώτηση, αν οι θαλάσσιες χελώνες τρώνε ψάρια. Ανατομικά δεν είναι κατασκευασμένες να κυνηγούν ψάρι, οπότε ένα ζωντανό ψάρι δεν μπορούν να το πιάσουν να το φάνε, όπως εμείς με γυμνά χέρια δεν μπορούμε να πιάσουμε ένα ψάρι. Ωστόσο, θεωρείται εύκολη τροφή αν βρούνε νεκρό ψάρι. Θα το φάνε, για παράδειγμα, από ξεψάρισμα από καΐκια. Εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες από δικές μας θαλασσίες χελώνες εδώ στην Άξο. Εδώ πάνω αριστερά είναι ο Προκόπης που τρώει αυτό το καφέ σπόγκο, που είναι πολύ κοινό στα ρηχά βραχώδη νερά.
Εδώ ο Μάριος τρώει ένα το όστρακο από το μάτι της θάλασσας, αν το γνωρίζετε. Μάλιστα, τα ράμφη τους, πτώμα τους δηλαδή, είναι κατασκευασμένο έτσι ούτως ώστε να σπάει τέτοια όστρακα. Είναι δηλαδή φτιαγμένα να τρώνε τέτοια τροφή. Και εδώ ο Ντόν, που προσπαθεί να φάει αυτό το θαλάσσιο σαλιγκάρι και μάλιστα μετά από λίγο κατάφερε να το σπάσει και να φάει το μεζέ που είχε μέσα. Όπως ανέφερα, κάτι άλλο που κάνουμε είναι να ταυτοποιούμε θαλάσσιες χελώνες. Δηλαδή, όταν το χρόνο που περνάμε στο πεδίο και τις παρατηρούμε, εάν δούμε μια θαλάσσια χελώνα, παίρνουμε πάντα μια φωτογραφία της. Εδώ συγκεκριμένα είναι τρεις διαφορετικές αρσενικές θαλάσσιες χελώνες και αν παρατηρήσετε λίγο πιο τα κεφάλια τους, έχουν διαφορετικά patterns, διαφορετικό σχέδιο. Και μάλιστα είναι μοναδικό για κάθε χελώνα. Όπως το δικό μας δακτυλικό αποτύπωμα είναι ξεχωριστό, μοναδικό, έτσι είναι και αυτά τα patterns στα κεφάλια των θαλασσιών χελωνών. Οπότε με μια έτσι τέτοια φωτογραφία μπορούμε να ταυτοποιήσουμε την χελώνα. Επίσης, κάτι άλλο που κάνουμε είναι να τις ταγκάρουμε, όπως λέμε, τους τοποθετούμε ταυτότητες. Αυτό το κάνουμε μόνο στις χελώνες που περνούν από το κέντρο περιθάλψης μας. Όπως εδώ ο Ποσειδώνας, πριν την απελευθέρωσή του, έλαβε ταυτότητες με μοναδικό κωδικό. Είναι από το database του Αρχαίλων συγκεκριμένα. Εδώ δεξιά είναι μια φωτογραφία από μια νεκρή θαλασσία χελώνα που βρήκαμε εδώ στην Άξο και αν δείτε, έχει ταυτοποιηθεί στην Τουρκία. Οπότε έτσι μπορούμε να δούμε είτε θάλασσα χελώνα βρούμε στη θάλασσα, είτε νεκρή έχει ξεβραστεί στην ξηρά. Μπορούμε έτσι να ξέρουμε ποια θάλασσα χελώνα. Τώρα θα πω μερικά λόγια όσον αφορά τις απειλές κατά των θαλασσιών χελωνών. Δυστυχώς, η νούμερο ένα απειλή για τις θάλασσες χελώνες και γενικά για τη θαλασσία ζωή είναι τα αλλιευτικά εργαλεία. Σύμφωνα με μία μελέτη του Καρπεντιέλη το 2021, μόνο στη Μεσόγειο θάλασσα, ως παρεπίπτοντα αλλιεύματα, πιάνονται σχεδόν 149.000 θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα, από τις οποίες οι 39.000 εντοπίζονται νεκρές. Επίσης, η τουριστική ανάπτυξη είναι μεγάλη απειλή, καθώς οδηγεί σε συρρήκνωση και καταστροφή των διαθέσιμων παραλίων αυτοκίας. Η σύγκρουση με σκάφη. Στην Άξο σίγουρα έχουμε πάντα, κάθε χρόνο βρίσκουμε είτε τραυματισμένες είτε νεκρές από σύγκρουση με σκάφη και βεβαίως η ρύπανση. Τα αλλιευτικά εργαλεία, όπως είπαμε, είναι η νούμερο ένα απειλή. Εδώ συγκεκριμένα έχω τοποθετήσει κάποιες φωτογραφίες από μια πρόσφατη διάσωση που κάναμε. Δύο θαλάσσιες χελώνες είχαν μπλεχτεί σε ένα δίχτυ μόλις 150 μέτρων. Ευτυχώς τις εντόπισαν τουρίστες νωρίς και μας κάλεσαν και πήγαμε και τις απελευθερώσαμε. Να αναφέρω ότι οι χελώνες προστατεύονται από τον νόμο, οπότε όταν ένας αλλιέας βρει μια ζωντανή θαλάσσια χελώνα, είναι υποχρέωσή του, αν θέλει να είναι και με τον νόμο, να την απελευθερώσει. Ή να καλέσει βέβαια κάποιο κέντρο περίθαλψης, διάσωσης, εάν είναι τραυματισμένη και χρειάζεται βοήθεια. Οπότε, να το πω έτσι, είναι στην κρίση του αλλιέα, αν αυτή η χελώνα θα βγει ζωντανή από το δίχτυ ή όχι. Γιατί είχαμε βέβαια και τις άλλες περιπτώσεις. Κατάπωση αλλιευτικών εργαλείων, και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, όχι μόνο σε θαλάσσιες χελώνες, ακόμα και σε θαλάσσια πτηνά. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε τον Ποσειδώνα, είχε καταπιεί αυτό το αγκίστρι. Το αγκίστρι αυτό ήταν περίπου 10 πόντι, νομίζω είναι για να πιάνει τόνους ή ξυφίες. Εδώ είναι το X-ray του, η ακτινογραφία. Αφαιρέθηκε επιτυχώς και απελευθερώθηκε. Και αυτό είναι ένα πολύ άγκιστρο που είχε καταπιεί μια άλλη θαλάσσια χελώνα, η οποία έπρεπε να χειρουργηθεί για να αφαιρεθούν, καθώς είχε φτάσει μέχρι το στομάχι. Σύγκρουση με σκάφη, όπως αναφέρα, κάθε χρόνο δυστυχώς έχουμε τέτοιους τραυματισμούς. Εδώ αριστερά αυτή είχε βρεθεί μάλιστα μέσα σε παραλία λουωμένων μέσα στο καλοκαίρι. Είχε χτυπηθεί από προπέλα, είναι αυτά τα κλασικά παράλληλα χτυπήματα. Να αναφέρω επίσης ότι το καβούκι των χελωνών είναι κομμάτι του σώματός τους, είναι μια προέκταση, οπότε ό,τι γίνεται πάνω στο καβούκι το νιώθουν. Όπως για παράδειγμα αυτός ο μικρός βάλωνος που σιγά σιγά, να το πω έτσι, σκάβει μες στο καβούκι, ακόμα και αυτό το νιώθουν. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε πόσο επώδυνο ήταν για αυτή τη χελώνα. Δυστυχώς η συγκεκριμένη πέθανε από ακατασχετή αιμορραγία.
Εδώ έχουμε μία τυχερή χελώνα, πέρυσι την είχαμε βρει, πάλι χτυπημένη από σκάφος. Βλέπετε εδώ έχει σπάσει ένα κομμάτι του καβουκιού της. Μάλιστα έχει χάσει και την, πώς το λένε, είχε παραλύσει και το ένα πίσω πόδι της. Ευτυχώς ήταν πολύ δυνατή η Ευδοκία μας αυτή η χελώνα και κατάφερε μετά από μήνες να δυναμώσει και την απελευθερώσαμε και μάλιστα την είδαμε και μερικές μέρες μετά, φαινόταν μια χαρά. Όπως ανέφερα πριν, με τις χελώνες στα δίχτυα, δυστυχώς πάρα πολύ συχνά έχουμε αυτές τις εικόνες. Καθόλου ωραίες εικόνες, αλλά δυστυχώς είναι η αλήθεια. Εδώ είναι μια χελώνα η οποία έχει σφαχτεί κυριολεκτικά, μαχαίρι έκοψε το λαιμό της, κάτι τη χτύπησε στο κεφάλι, κάποιος άνθρωπος σε εισαγωγικά, προβολισμός, κάγια. Μία από τις χειρότερες περιπτώσεις νεκρής χελώνας που έχουμε βρει, αυτό εδώ είναι ένα κομμάτι τσιμέντο δεμένο στο πίσω πτερύγιο της. Όπως είπα, οι θαλάσσιες χελώνες πρέπει να αναδυθούν για να αναπνεύσουν, οπότε δεν είχε καθόλου όμορφο τέλος αυτή η χελώνα. Αλλά υπάρχουν και οι τυχερές, όπως ο Νηρέας που είχε βρεθεί στη Πάρο από περαστικούς και ο οποίος έφτασε στην Άξο στη φροντίδα μας, πέρασε 5 μήνες υπό την φροντίδα μας, είχε ένα χτύπημα στο κεφάλι αντίστοιχο με αυτό. Ήταν πολύ τυχερός ότι δεν χτύπησε ζωτικά το εγκέφαλό του βασικά και έστρεψε υγιής στη θάλασσα. Και σε άλλες απειλές, πάλι ανθρωπογενείς κατά των θαλασσίων χελωνών, είναι η καταστροφή των παραλίων οτοκίας. Είτε είναι από οχήματα στην παραλία που, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παρουσίαση της Μαρίας, τα απαγορεύονται, οχήματα στην παραλία απαγορεύονται. Ομπρέλες και ξαπλώστρες, πλέον γίνεται κατάληψη των παραλίων από αυτά, οπότε είτε μια θαλάσσια χελώνα δεν μπορεί πλέον να βγει να κάνει τη φωλιά της, ή αν υπάρχει φωλιά, πολύ απλά θα καταστραφεί, ακόμα και αν μια ομπρέλα τη χτυπήσει. Η ρύπανση, όπως είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι σοβαρή απειλή κατά των θαλασσίων χελωνών και των ενήλικων και των μικρών που μετά θα εκολαυτούν και θα βγουν προς στη θάλασσα. Η αλόγιστη δόμηση, βέβαια η φωτορύπανση, άλλος ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να αποπροσανατολίσει όχι μόνο τα μωρά χελωνάκια, ακόμα και την ενήλικη θηλυκή που θα βγει να κάνει τη φωλιά της. Τώρα που ξέρουμε μερικά πράγματα για τις θαλάσσιες χελώνες, τι ισχύει, τι δεν ισχύει, μπορούμε να καταλάβουμε λίγο και ποια συμπεριφορά ίσως θα ήταν σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά με τη χελώνα. Πώς εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τις θαλάσσιες χελώνες, είναι πρώτα απ' όλα να ενημερωθούμε. Και μόνο που τώρα παρακολουθείτε αυτή την παρουσίαση για ό,τι αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον, αυτή η ενημέρωση, αυτές οι πληροφορίες από ειδικούς βοηθάει ούτως ώστε να ξέρουμε τι είναι καλό, τι είναι κακό και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Κάτι πάρα πολύ ωραίο που αναφέρθηκε στην παρουσίαση του Νίκου από την IC είναι να είμαστε συνειδητοί και υπεύθυνοι καταναλωτές, ειδικά όσον αφορά τα θαλασσινά. Υπάρχουν οδηγοί, υπάρχουν μεγέθη, οπότε όταν πάμε σε ένα εστιατόριο, όπως αναφέρθηκε, να μην παραγγείλουμε βόνο, να παραγγείλουμε αυτά που είναι νόμιμα. Καθώς ξέρουμε πλέον ότι η αλληλεία και τα αλλιευτικά εργαλεία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των θαλασσίων χελωνών. Εάν δούμε κάτι παράνομο που μπορεί να επηρεάσει τις θαλάσσιες χελώνες και το θαλάσσιο περιβάλλον, να το καταγγείλουμε στις λιμενικές αρχές ή σε κάποιο σύλλογο όπως εμάς, εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια με αυτό. Και αν βρείτε τραυματισμένη ή άρρωστη θαλάσσια χελώνα, είναι σημαντικό να φτάσει άμεσα σε ειδικά χέρια. Οπότε, αν δείτε κάτι, ακόμα και αν δεν είστε σίγουροι, καλέστε άμεσα εμάς. Είμαστε διαθέσιμοι όλο το 24ωρο σε αυτό το τηλέφωνο που έχω γράψει ή ακόμα και τις λιμενικές αρχές για περαιτέρω οδηγίες. Οι θαλάσσιες χελώνες, αν δούμε τώρα θαλάσσια χελώνα στη θάλασσα, πρώτα απ' όλα, σεβόμαστε το χώρο της. Αν, για παράδειγμα, πάτε για μια αυτόνομη κατάδυση ή απλά με μασκοπέδιλο, κολυμπάτε και δείτε μια θαλάσσια χελώνα, πρώτα απ' όλα είναι μια φοβερή εμπειρία.
Σεβόμαστε το χώρο της και όπως κάθε άγριο ζώο προσπαθούμε να κρατάμε μια ασφαλή απόσταση χωρίς να εμποδίζουμε την πορεία της. Για παράδειγμα, αν δω μια θαλάσσια χελώνα, μπορώ να κολυμπάω παράλληλα, αλλά δεν πάω από μπροστά της. Μπορεί να νιώσει στρες, μπορεί να νιώθει ότι απειλείται. Οπωσδήποτε δεν τις ακουμπάμε. Φυσικά θα νιώσουν απειλή ή στρες στην παρουσία του ανθρώπου. Με τίποτα δεν ταΐζουμε θαλάσσιες χελώνες. Αυτές είναι πρακτικές που δυστυχώς συμβαίνουν ακόμα σε πολλά μέρη του κόσμου, όχι μόνο στην Ελλάδα, να τις ταΐζουν ώστε να δημιουργήσουν μια ατραξιόν, να έρχονται τουρίστες, οι άνθρωποι να βλέπουν τις θαλάσσιες χελώνες, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ λάθος. Αυτό έχει καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο στη συμπεριφορά των θαλασσιών χελωνών, αλλά και στην υγεία. Και οι θαλάσσιες χελώνες είναι απολύτως ικανές να βρουν αρκετή τροφή μόνες τους. Δεν χρειάζονται τη δική μας βοήθεια. Εάν δούμε μια θαλάσσια χελώνα που χρειάζεται τη βοήθειά μας, για παράδειγμα μια θαλάσσια χελώνα η οποία δεν μπορεί να καταδυθεί, μπορεί για παράδειγμα να είμαστε έξω στη θάλασσα με ένα σκάφος και να δούμε μια χελώνα η οποία παλεύει να καταδυθεί αλλά δεν μπορεί. Σημαίνει ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Συνήθως είναι κάποια πνευμονική λίμωξη. Σημαίνει ότι πρέπει άμεσα να φτάσει σε κάποιο κέντρο διάσωσης. Αν έχει μπλεχτεί σε δίχτυα, εάν έχει πετονιά ή σκηνή να εξέχει από το στόμα της ή και από πίσω, από την κλοάκα, αν βλέπουμε κάποιο τραύμα ή βέβαια αν βρίσκεται στην ξηρά. Όπως είπα, ο μόνος λόγος που μια θαλάσσια χελώνα θα βγει στη ξηρά είναι μια ενήλικη θηλυκή, δηλαδή μεγάλη χελώνα, η οποία θα βγει στην περίοδο φωλιοποίησης, που όπως είπαμε είναι περίπου Μάιο με Αύγουστο, να φτιάξει τη φωλιά της. Κατά τα άλλα, αν βρούμε μια θαλάσσια χελώνα έξω στην ξηρά, σημαίνει ότι έχει πρόβλημα. Δεν την βάζουμε ξανά μέσα στη θάλασσα, μπορεί η χελώνα βασικά να πεθάνει. Οπότε, εάν δούμε κάτι από αυτά, καλούμε άμεσα το Σύλλογο Προστασίας Αγριοζωής Νάτσου και τις λιμενικές αρχές για να λάβετε περαιτέρω βοήθειες ή να έρθουμε οι ίδιοι να τη σώσουμε. Και όπως είπα, λανθασμένες ενέργειες ή κινήσεις μπορούν να αποβούν μοιραίες για τη θαλάσσια χελώνα. Για παράδειγμα, εάν βρούμε μια θαλάσσια χελώνα, δεν την πιάνουμε ποτέ από τα πτερύγια. Πιο πιθανό να σπάσουν, να βγουν από τη θέση τους στα πτερύγια. Εδώ είναι παραδείγματα από θαλάσσιες χελώνες, αυτά που ανέφερα πριν, συγκεκριμένα πάνω αριστερά. Αυτό είναι η ζωή, μια χελώνα που βρέθηκε βόρεια της Νάξου και δεν μπορούσε να καταδυθεί. Στα αγγλικά ο όρος είναι bubble butt, δηλαδή ο πισινός που βγαίνει στην επιφάνεια, δεν μπορεί να καταδυθεί. Όντως υπέφερε από πνευμονική λίμωξη, έμεινε αρκετούς μήνες υποπερίθαλψη και απελευθερώθηκε επιτυχώς. Εδώ είναι ο Ποσειδώνας που έδειξα πριν με το αγκίστρι στο στόμα και αυτή είναι η πετονιά που εξέχει. Οπότε αν δούμε κάτι τέτοιο, η χελώνα άμεσα πρέπει να φτάσει σε ειδικά χέρια. Εδώ βλέπουμε πετονιά από πίσω. Η χελώνα έχει καταπιεί κάτι και έχει περάσει το πεπτικό σύστημα και έχει βγει η πετονιά. Αυτό χρειάζεται χειρουργική επέμβαση, χρειάζεται άμεσα βοήθεια. Εδώ είναι η Ρίκα, η οποία είχε ένα τραύμα στο κεφάλι. Την είχαμε βρει σε περιπολία στην θάλασσα και τη βρήκαμε να κολυμπάει έτσι. Αυτό δεν είναι, δηλαδή όλη την ώρα κολυμπούσε έτσι, ήταν κάθετα. Αυτό δεν είναι φυσιολογικός τρόπος για μια θαλάσσια χελώνα να κολυμπάει. Είναι σημάδι νευρολογικών προβλημάτων. Εδώ είναι μια θαλάσσια χελώνα η οποία έχει μπλεχτεί σε δίχτυα. Βλέπετε εδώ το δίχτυ. Η θαλάσσια χελώνα πάλευε συνέχεια και έβγαινε συχνά να αναπνεύσει. Αυτά, οποιασδήποτε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει άμεσα να καλέσετε είτε το σύλλογό μας, είτε τις λιμενικές αρχές για να βοηθήσουμε. Όπως είπα, μια θαλάσσια χελώνα μπλεγμένη στη δίχτυα πρέπει άμεσα να μεταφερθεί στο σταθμό μας. Και επίσης να αναφέρω ότι αν δούμε θαλάσσια χελώνα που έχει πετονιά που εξέχει είτε από το στόμα, είτε από το κλοάκι, είτε σκηνή, δεν προσπαθούμε μόνοι μας να το αφαιρέσουμε. Δεν επιχειρούμε ποτέ. Μπορεί εσωτερικά συμβαίνει κάτι άλλο. Η συγκεκριμένη χελώνα είχε βρεθεί το 2014 και είχε καταπιεί αυτό το πολυάγκιστρο. Οπότε εξωτερικά βλέπουμε αυτό, αλλά μέσα συμβαίνει αυτό. Οπότε φανταστείτε αν τραβήξουμε αυτό, νομίζοντας ότι κάνουμε καλό στη χελώνα, βασικά την οδηγούσε σε θάνατο. Η συγκεκριμένη έκανε χειρουργείο και αφαιρέθηκαν, αν θυμάμαι καλά, 29 αγκίστρια που είχαν φτάσει μέχρι το στομάχι της.
Αν είμαστε τυχεροί και βρούμε μωρά χελωνάκια ή την ενήλικη θηλυκή να φτιάχνει τη φωλιά της ή ακόμα και τα ίχνη τους, τότε πρώτα απ' όλα απομακρυνόμαστε από το σημείο και κρατάμε μακριά τυχόν περαστικούς, ούτως ώστε να μην ενοχλήσουμε τα χελωνάκια ή τη χελώνα ή να μην καταστρέψουμε τη φωλιά. Καλούμε αμέσως το Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου και τις λιμενικές αρχές, γιατί είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί η φωλιά για να την προστατεύσουμε. Δεν μιλάμε δυνατά, δεν θέλουμε να τρομάξουμε το ζώο και δεν χρησιμοποιούμε φλας. Να αναφέρω επίσης ότι κατά πλειοψηφία η ενήλικη θηλυκή που θα φτιάξει τη φωλιά της ή τα μωρά χελωνάκια που θα εκολαφθούν, αυτό θα γίνει τη νύχτα, δηλαδή πλέον όταν έχει πέσει ο ήλιος και έχουν την προστασία της νύχτας. Οπότε δεν χρησιμοποιούμε φλας, δεν τα τρομάζουμε και φυσικά δεν χρησιμοποιούμε φώτα. Και επίσης δεν εμποδίζουμε την πορεία τους προς τη θάλασσα. Εδώ είναι παραδείγματα από τα ίχνη θαλάσσιων χελωνών στην Άμμο. Κυρίως στις Κυκλάδες έχουμε αμμουδερές παραλίες και αυτές θα προτιμήσουν οι θαλάσσιες χελώνες. Αυτό είναι παράδειγμα ενήλικης θηλυκής που έχει βγει να φτιάξει τη φωλιά της. Βγήκε, σύρθηκε. Συνήθως είναι περίπου στα 20 μέτρα από τη θάλασσα εκεί που θα φτιάξει τη φωλιά της και μετά επιστρέφει μετά από κάποιες ώρες πίσω στη θάλασσα. Μοιάζει σαν να έχουμε σύρει ένα βαρύ σάκο, και αυτό δηλαδή είναι μια ενήλικη θηλυκή που βγήκε στη ξηρά. Μοιάζει κάπως έτσι. Συνήθως νωρίς το πρωί θα τα δούμε αυτά πριν γεμίσει η παραλία κόσμος και εξαφανιστούν τα ίχνη από τις πατημασίες των ανθρώπων. Αυτό είναι μια καλύτερη εικόνα από τα ίχνη των μικρών. Τα μικρά χελωνάκια, να αναφέρω, είναι πιο μικρά από την παλάμη, είναι πολύ μικρά και αυτά είναι τα ίχνη τους. Οπότε πάρα πολλά χελωνάκια μαζί θα βγουν και αυτά είναι τα ίχνη τους στην Άμμο. Αυτές οι οδηγίες ελπίζω να βοηθήσουν να ξέρουμε μερικά πράγματα παραπάνω για αυτά τα μοναδικά πλάσματα και να μάθουμε να συμβιώνουμε αρμονικά μαζί τους. Ένα όμορφο μήνυμα από τον David Attenborough, που όλοι ξέρουμε από τα όμορφα ντοκιμαντέρ. Στα χέρια μας βρίσκεται τώρα όχι μόνο το δικό μας μέλλον, αλλά και όλων των άλλων ζωντανών πλασμάτων με τα οποία μοιραζόμαστε τη Γη. Και εδώ έχω προσθέσει κάποιες έξτρα πληροφορίες, είναι το website μας, ένα βίντεο το οποίο θα παίξει σε λίγο και βέβαια ορχέλων. Εδώ είναι τα τηλέφωνά μας και το email μας. Είτε θέλετε κάποιες παραπάνω πληροφορίες, είτε θέλετε να τα κρατήσετε αυτά σε έκτακτη ανάγκη, αν βρείτε ή δείτε κάποια θαλάσσια χελώνα, ακόμα και ζωντανή, είναι για μας σημαντικά δεδομένα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δούμε το βίντεο το οποίο ακολουθεί και μετά να μπούμε στις ερωτήσεις και για την παρουσίαση της Σοφίας και για τον Νίκο. Must stop share.
Ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν. Και μπορούμε να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις που υπάρχουν σε σχέση και με τις θαλάσσιες χελώνες και τη δουλειά του, του Naxos Wildlife Protection, αλλά και με, με τα ξενικά τα οποία μας παρουσίασε ο Νίκος πιο πριν. Έχουμε μια ερώτηση από την Άννη, η οποία μας ρωτάει αν είναι οι λιμενικές αρχές επαρκώς ενημερωμένες για τη διαχείριση των περιστατικών. Μαζί μας έχουμε και έναν, όχι εκπρόσωπο του λιμενικού, αλλά είναι στο λιμενικό σώμα, οπότε θα μπορούσε να μας δώσει και μερικές πληροφορίες γι' αυτό. Θα μας βοηθήσει δηλαδή αν το... Γιατί το λιμενικό παίζει, από όσο γνωρίζω και εγώ τουλάχιστον, κομβικό ρόλο στην ενημέρωση των οργανώσεων που ασχολούνται με την περίθαλψη σε τέτοια περιστατικά. Έχει υποστηρίξει πάρα πολύ το έργο οργανώσεων, οι οποίες έχουν αναλάβει την περίθαλψη άγριων ζώων και προστατευόμενων στην Ελλάδα, και είναι ένα από τα σώματα της ελληνικής πολιτείας, τα οποία συνεπικουρούν, βοηθάνε και έχουν και την υποχρέωση να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον. Οπότε η δικιά του παρέμβαση θα μας ήταν πολύ χρήσιμη στην προκειμένη περίπτωση. Σοφία, δεν ξέρω αν θα θέλεις και εσύ να πεις κάτι σε σχέση με την ενημέρωση του λιμενικού σώματος, και μετά αν κάποιος θα ήθελε να πει κάτι παραπάνω, φυσικά είναι πρόσδεκτος. Ναι, καλά, αυτό μπορεί να, η ενημέρωση μπορεί να είναι κάτι διαρκές. Μακάρι να μπορούσαμε κάθε χρόνο να ενημερώναμε όλους, να ξέρουν όλοι ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Συγκεκριμένα μπορώ να πω, με το λιμεναρχείο της Νάξου υπάρχει πολύ καλή συνεργασία, πέρα από τις θαλάσσιες χελώνες και για άλλες περιπτώσεις που ασχολούμαστε. Μπορώ να αναφέρω συγκεκριμένα, πρόσφατα είχαμε μία διάσωση δύο θαλασσιών χελώνων που είχαν πιαστεί σε δίχτυα και είχε έρθει και το σκάφος του λιμενικού να βοηθήσει. Τώρα, όσον αφορά με τις υπόλοιπες Κυκλάδες, έχουμε δημιουργήσει το δίκτυο για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας. Έχουν γίνει κάποιες ενημερώσεις και προσπαθούμε, και ο σκοπός είναι να γίνει και σε άλλα νησιά και να ξαναγίνει σε νησιά που έχουμε ήδη πάει, όπως την Αμοργό, στην Πάρο, στη Σύρο. Και το πλάνο είναι να πάμε και αλλού. Και δεν είναι και μόνο οι λιμενικές αρχές, είναι βέβαια και οι κάτοικοι και οι άνθρωποι που περνάνε πάρα πολύ χρόνο στη θάλασσα, οι αλληλείς, να ξέρουν πέντε πράγματα, πώς πιάνουμε σωστά μια χελώνα, πότε μια χελώνα έχει πρόβλημα. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Η ίδια ερώτηση θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο, αν γενικά οι λιμενικές αρχές έχουν ενημέρωση για τα ξενικά είδη και αν η IC έχει προχωρήσει σε τέτοιες δράσεις ενημέρωσης. Και μία ακόμα για όλους μας αυτό. Όποιος θέλει να μιλήσει μπορεί να πάρει το λόγο, έτσι, είτε με χέρι, είτε ανοίγοντας το μικρόφωνο, κάνοντας κάποια παρέμβαση. Είναι κάτι το οποίο το θέλουμε και θα μας βοηθήσει για να κάνουμε και την κουβέντα στη συνέχεια. Ευχαριστώ, Νίκο. Ναι, έχουμε συνεργαστεί και στο πλαίσιο του προγράμματος και γενικά σαν IC θέλουμε να συνεργαζόμαστε με όλες τις αρμόδιες αρχές και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώνονται, γιατί εντάξει, μπορούν να έχουν τα αντίστοιχα ενημερωτικά που τους δίνει το Υπουργείο, αλλά πολλές φορές μπορεί να είναι απαρχαιωμένα, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανανεώνονται αυτά. Ειδικά έχουμε δώσει αφίσεις με ξενικά τα οποία τις έχουν κρατήσει και τις, πραγματικά τους έχουν βοηθήσει πολλές φορές στην αναγνώριση ενός είδους. Σίγουρα η συνεργασία τώρα όσον αφορά τα ξενικά είδη δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την καταγγελία που θα μπορούσε να είναι με ένα παράνομο εργαλείο όπως με τις χελώνες ή μια τραυματισμένη χελώνα και την βοήθεια στο να μεταφερθεί η χελώνα. Πάντως έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ και πιστεύουμε πολύ καλά αποτελέσματα στις καταγγελίες για παράνομες αλίες που μπορούν να γίνουν πλέον και να το ξέρουν και αυτό οι πολίτες. Μέσω από φωτογραφίες δημοσιευμένες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να κάνει κάποιος καταγγελία εφόσον βρεθεί παράνομη αλία, όπως είδαμε τώρα και με την Κρήτη που έχει γίνει αυτή η ιστορία. Έχουν γίνει καταγγελίες, έχουν μπει προστήματα για παράνομη αλία, είτε καλάκιδες, να το πω πολύ χοντρικά, είτε παράνομες αλίες με παράνομα εργαλεία. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μην φοβάται κάποιος. Δεν είναι μόνο γνωστοποιώντας το περιστατικό στο λιμενικό. Το λιμενικό είναι υποχρεωμένο, από όσο γνωρίζω, τουλάχιστον από όσο έχουν κάνει, να πάρει μέτρα. Από τη στιγμή που είναι αναρτημένο μια παράνομη δράση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και υπάρχει διαδικασμένο ήδη, μπορεί να γίνει αυτό.
Οπότε η συνεργασία μας έγινε πάρα πολύ στο κομμάτι και της ενημέρωσης των λιμενικών αρχών για παράνομα περιστατικά, αλλά και για ξενικά είδη, για λίστες με καχαρίες, σαλάχια που στατεύονται, πώς να τα αναγνωρίζουν, σεμινάρια αναγνώρισης, όλα αυτά. Οπότε είναι σύμμαχος κοινός, πάρα πολύ δυνατός. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν κάποιος θα θέλει να παρέμβει σε, σε αυτή την ερώτηση, τέλος πάντων να κάνει μια τοποθέτηση παραπάνω, ή αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις και για τον Νίκο και για τη Σοφία. Εγώ θα ήθελα να πω μερικά πράγματα, γιατί τελευταία ώρα ακούσαμε και τον Νίκο πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τα ξενικά, τι είναι τα ξενικά, πώς έχουν εξαπλωθεί, τι επιπτώσεις έχουν και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Εγώ θα ήθελα λίγο να σταθώ στο κομμάτι της θάλασσας, της Μεσογείου, των δικών μας θαλασσών τέλος πάντων. Το είπα λίγο και στην αρχή ότι αυτή την αλλαγή στα θαλάσσια οικοσυστήματα τη βλέπουμε πλέον χρονιά με τη χρονιά. Αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Μια χρονιά βουτάς εδώ, την άλλη βουτάς λίγο παρακάτω. Αν επιστρέψεις μετά από ένα χρόνο στην ίδια περιοχή, οι αλλαγές μπορεί να είναι έως και δραματικές σε πολλές περιπτώσεις. Η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, τόσο από ανθρώπινες δραστηριότητες και όσο εντείνονται και αυτές από την κλιματική αλλαγή, αλλάζουν το οικοσύστημα δραματικά. Δεν μπορούμε να μένουμε άπραγοι και απαθείς μπροστά σε αυτήν την αλλαγή, γιατί το οικοσύστημα, το θαλάσσιο οικοσύστημα προσφέρει τεράστιες οικοσυστημικές υπηρεσίες και μας βελτιώνει την ποιότητα ζωής μας. Δηλαδή, είμαστε ένα πράγμα με τη φύση και τη θάλασσα. Όσο εμείς μένουμε απαθείς σε αυτό, τόσο θα μας έρχεται boomerang, γιατί είμαστε μέρος του οικοσυστήματος και εμείς επωφελούμαστε από τη φύση, ζούμε από τη φύση. Χωρίς τη φύση δεν μπορούμε να ζήσουμε. Θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε μέτρα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο από εμάς ή μόνο από οργανώσεις ή μονάχα από την πολιτεία. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε από κάποιον άλλο να κάνει πάντα και όλα όσα χρειάζονται να γίνουν. Ο Νίκος αλλά και η Σοφία μας δώσανε πάρα πολλές ιδέες για το πώς ακριβώς μπορούμε εμείς μόνοι μας να υποστηρίξουμε μια αλλαγή στην κατανάλωσή μας, να προτιμήσουμε άλλα πράγματα, να διεκδικήσουμε την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα και η Μαρία μας έδωσε μια γενικότερη εικόνα ακριβώς για τη σημασία και, και τις ιδιαιτερότητες της Ποσειδονίας, τι πρέπει να γίνει. Το σημαντικό νομίζω είναι αυτό, να μπορέσουμε να εμπλακούμε ενεργά στις διαδικασίες και στις δράσεις προστασίας και διατήρησης της φύσης. Όλες οι οργανώσεις και τα ερευνητικά Ινστιτούτα έχουν δράσεις οι οποίες απευθύνονται σε πολίτες και τους εμπλέκουν ενεργά και ουσιαστικά. Η IC με το κομμάτι της έρευνας των πολιτών, το Wildlife Protection της Νάξου με την συμμετοχή τους σε δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την διάσωση και την προστασία χελωνών, χωρίς βέβαια κάποιος να κάνει τη δουλειά των ειδικών. Αυτό είναι πάλι πολύ σημαντικό να γίνει. Αντίστοιχα και με την Ποσειδονία και την προστασία της, οι ναυσιπλόοι μπορούν να κάνουν πράγματα και αυτό ισχύει φυσικά για όλες τις δράσεις που έχουν να κάνουν με τη φύση. Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο τη Σοφία, έτσι, γιατί είναι και ένα ωραίο θέμα αυτό, αυτή η παρατήρηση των χελωνών χρόνο με το χρόνο και το ότι τα βλέπουμε τα ζώα αυτά να έρχονται και να ξανάρχονται, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια μεγάλη σημασία στο θαλάσσιο περιβάλλον της Νάξου και της Ελλάδας που το προτιμάνε αυτό. Έτσι, τα ζώα θα φύγουν, αν το περιβάλλον δεν είναι κατάλληλο, φεύγουν, δεν κάθονται ποτέ εδώ πέρα. Αν έχει να μας πει έτσι ένα ωραίο περιστατικό από κάποιο ζώο που έχει περιθάλψει, που έχει ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια, έτσι που είναι πολύ έντονο δηλαδή. Έχω 100.000 ιστορίες να αναφέρω. Ναι, γενικά για τις θαλάσσιες χελώνες και την Άξο να πω ότι ακριβώς επειδή εμείς είμαστε εδώ και περνάμε τόσο χρόνο στη θάλασσα και τα παρατηρούμε, γι' αυτό το λόγο έχουμε τα δεδομένα να τα δείξουμε. Μπορεί το ίδιο να συμβαίνει στη Μύκονο, ίσως μπορεί το ίδιο να συμβαίνει στην Αμοργό, αλλά να μην υπάρχουν τα δεδομένα, οι παρατηρήσεις. Σίγουρα αυτό που μπορώ να πω εδώ για τις δικές μας ακτές που κάνουμε τις παρατηρήσεις είναι ότι υπάρχει και μια αύξηση των θαλασσίων χελωνών. Μπορεί να έχει να κάνει επίσης με την ενημέρωση των ανθρώπων. Πιο εύκολα κάποιος θα αναφέρει, κάποιο περιστατικό. Ακόμα και οι αλλοίς είναι λίγο πιο φιλικοί στο θαλάσσιο περιβάλλον, να το πω έτσι. Ναι, τώρα όσον αφορά κάποια ιστορία, τώρα η πρώτη που μου έρχεται, ίσως και η πιο συγκινητική για μένα, είναι ο Νηρέας, που είναι μια αρσενική χελώνα που είχε βρεθεί στη Πάρο.
Και μάλιστα είναι και απόδειξη πως αν πολλοί άνθρωποι συνεργαστούν σωστά, έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Τη βρήκε κάποιος στην Πάρο και ενημέρωσαν εκεί τις λιμενικές αρχές και εκεί κατασκεύασαν ένα κουτί, γιατί τότε ακόμα δεν υπήρχε κάποιο κοιτίο. Ή για κάποιο λόγο εκεί δεν υπήρχε το κοιτίο, ειδικό κοιτίο μεταφοράς χελωνών, και φτιάξανε ένα για να προστατεύσουν τη θαλάσσια χελώνα, γιατί δεν μπορεί να είναι απλά σκληρό έδαφος. Και την κρατήσανε μέχρι το βράδυ που είχε το επόμενο πλοίο για να έρθει στην Άξο. Και ο συγκεκριμένος είχε σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι. Δηλαδή, μπορώ να θυμηθώ, μήνα ή και παραπάνω, ήμασταν όλο το 24ωρο από πάνω του, αν θα τα βγάλει πέρα, αν αντιδράει, αν ανταποκρίνεται στην φαρμακευτική θεραπεία. Και ευτυχώς με πολύ εντατική φροντίδα τα κατάφερε. 5 μήνες έμεινε υπό την περίθαλψή μας και απελευθερώθηκε επιτυχώς μετά το καλοκαίρι. Ο συγκεκριμένος ήταν και ο χαρακτήρας του. Μπορεί κάποιος να δει φωτογραφίες από θαλάσσιες χελώνες και να είναι σαν να βλέπει ένα, ένα κοπάδι από περιστέρια. Δεν τα ξεχωρίζεις. Ενώ αν έρθεις σε κοντά και τα παρατηρήσεις και τα περιθάψεις, καταλαβαίνεις και χαρακτήρες. Και ο Νηρέας ήταν ιδιαίτερος. Ήταν συνεργάσιμος. Δηλαδή, τόση φροντίδα μέσα σε ένα σπασμένο κρανίο που βασικά είχε, μπορείτε να φανταστείτε πόσο επώδυνο ήταν. Και εκείνος ήταν συνεργάσιμος. Ούτε μια φορά δεν γύρισε να μας δαγκώσει ή κάτι τέτοιο. Και είναι από τις περιπτώσεις που θυμάμαι, είχα επιλέξει να είμαι μαζί του στην απελευθέρωση, να μπω στη θάλασσα και να τον ακολουθήσω για να βεβαιωθώ ότι είναι καλά, και δεν ήθελα να βγω από τη θάλασσα. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση αυτή. Νομίζω ότι όντως είναι έτσι όπως το περιγράφεις. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η επαφή και την αντιλαμβάνεται κανείς διαφορετικά τη σχέση του με τη φύση, άμα έχει και μια πιο κοντινή επαφή με είδη, όπως είναι και χελώνες και όλα, πούμε, και προστατευόμενα, και πιο δύσκολο να τα δει κανείς στο φυσικό του περιβάλλον. Επιστρέφω λίγο στα ξενικά. Νίκο, νομίζω ότι χρειάζεται κάτι σε σχέση με την νομοθεσία για τα ξενικά, σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε έχει να κάνει με την προστασία, ας πούμε, του κοινού από τοξικά είδη, ή έχει να κάνει με την προώθηση της κατανάλωσής τους. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να γίνουν, δηλαδή, κάποιες έτσι θεσμικές παρεμβάσεις, να το πω λίγο διαφορετικά, σε σχέση με, με τα ξενικά είδη. Σίγουρα θα μπορούσαν να αλλάξουν πάρα πολλά. Θα μπορούμε να ξεκινήσουμε από το κομμάτι τουλάχιστον στο όριο 5 κιλών για τους ερασιτέχνες όσον αφορά ξενικά είδη. Θα μπορούσε να μην υπάρχει. Να μπορεί δηλαδή να. Βέβαια δεν ορίζει κάτι αυτό. Προφανώς εντάξει, πάντα θα γίνονται παρανομίες. Αλλά θα μπορούσε να δώσει ένα κίνητρο στον σωστό ερασιτέχνη να στοχεύει περισσότερα, αν θέλει περισσότερα ξενικά είδη να το κάνει. Σίγουρα θα πρέπει να αλλάξουν τα ελάχιστα επιτεπόμενα μεγέθη για πάρα πολλά είδη, καθώς είναι απαρχαιωμένα, δεν είναι εξυγχρονισμένα, καθώς η κλιματική αλλαγή αλλάζει τη βιολογία των ειδών. Άλλη βιολογία υπήρχε όταν εκδόθηκαν αυτές οι νομοθεσίες και αυτά τα όρια, και προφανώς άλλη βιολογία υπάρχει τώρα. Θα πρέπει σίγουρα να προστατευτούν μετά και οι θηρευτές των ξενικών, δηλαδή ακόμα και από τη ζαργάνα, τον κυνηγό, οι οποίοι δεν έχουν ελάχιστο επιτεπόμενο μέγεθος. Ψάρια όπως η παλαμίδα, η συναγρίδα. Η συναγρίδα δεν έχει ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος. Δηλαδή, τώρα ένα βασικότατο ψάρι, το οποίο μπορείς να το βρεις σε πάρα πολλά καταστήματα, ψάρι στόχος για όλους τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες, δεν έχει ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος. Το μαγιάτικο, αντίστοιχα. Οπότε, μιλάμε για ψάρια τα οποία είναι ανώτεροι θηρευτές, παίζουν σημαντικότατο ρόλο και δεν έχουν ελάχιστο επιτρεπόμενο, δεν έχουν προστασία δηλαδή από την νομοθεσία. Θα πρέπει να γίνουν έρευνες, εντάξει, οι οποίες είναι κοστοβόρες, δεν το συζητάω καν. Δυστυχώς είναι κοστοβόρες. Υπάρχουν όμως μελέτες που έχουν γίνει τουλάχιστον από τις γειτονικές χώρες ή έστω όσο τις δυνατότητες πιο κοντινές, και με αυτές τις μελέτες πρακτικά έχουμε φτιάξει και τον οδηγό ερασιτεχνικής αλείας, ο οποίος πλέον έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι μόνο ερασιτέχνες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από καταναλωτές, από επαγγελματίες, για να μπορέσει να συμβουλευτεί πότε μπορεί να καταναλώσει, ποια περίοδο και τι μέγεθος μπορεί να καταναλώσει ένα ψάρι. Θα ήταν, πιστεύω, μεγάλη βελτίωση στην νομοθεσία αυτό το πράγμα. Τα μεγέθη τουλάχιστον, για να μπορεί να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Κύριε Αλίση, αντίστοιχα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και άλλη μια ερώτηση. Επιστρέφω στη Μαρία Τσαλομίδη.
Μαρία, για τις Κυκλάδες, έχουμε έτσι κάποια πληροφορία σε σχέση με την υπάρχουσα επιστημονική γνώση, ποια νησιά ή κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ποσειδονία, είναι τα πιο μεγάλα λιβάδια, τα πιο καλά προστατευμένα, τα πιο σημαντικά για την Ποσειδονία? Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πούμε ή είναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλες οι Κυκλάδες έχουν σημασία και έχουν αξία? Κοίταξε, το θέμα με τις Κυκλάδες λόγω της γεωμορφολογία τους γενικότερα είναι ότι σχεδόν κάθε όρμος σχετικά προφυλαγμένος όπου υπάρχει μια αγκαλιά έχει και λιβάδι Ποσειδονίας. Δεν έχουμε μεγάλα ποτάμια να εκβάλλουν. Τα νερά είναι πολύ καθαρά, πολύ διαυγή. Είναι γενικότερα ιδανικός τόπος και το βλέπει οποιοδήποτε πανεύκολο. Είναι το πιο εύκολο πράγμα, οποιαδήποτε παραλία, αρκεί να περπατήσεις την παραλία και θα δεις ξεβρασμένα φυλλαράκια, ξεβρασμένα μπαλάκια Ποσειδονίας, φαίνεται παντού. Δεν έχουν πολύ μεγάλη έκταση συνήθως τα λιβάδια, αλλά δυστυχώς είναι ακριβώς εκεί που θέλουμε να είμαστε κι εμείς. Στους πιο όμορφους όρους, με τις πιο ωραίες αμμώδεις παραλίες, που ξαναλέω, τα ίδια τα λιβάδια έχουν σε μεγάλο βαθμό δημιουργήσει. Οπότε, γενικότερα, ναι, είναι παντού, στα νησιά του Κυκλάδου, τα λιβάδια, και είναι στα σημεία ακριβώς που προτιμάει πάρα πολύ και ο τουρισμός μας. Και γι' αυτό είναι, όπως έλεγα και πριν, πάρα πολύ δύσκολο το να προτεραιοποιήσεις από πού θα πρωτοξεκινήσεις όταν οι πόροι είναι λίγοι. Δεν υπάρχει, ας πούμε, μια συντεταγμένη πολιτική απόφαση ότι εδώ πρέπει να κάνουμε κάτι που θα έπρεπε να περιλαμβάνει γενικότερα τα πάντα. Οπότε και εμείς προσπαθούμε να δούμε πού μπορούμε να δράσουμε σε επίπεδο πλέον, το πού μπορούμε να βρούμε αρμόδιους φορείς να συνεργαστούμε, γιατί ξαναλέω, η διαδικασία της πόντισης εγκυρωβολιών είναι πολύ πολύ πλοκή και δύσκολη. Και βέβαια προσπαθούμε στο βαθμό που μπορούμε να επέμβουμε και σε περιοχές προστατευόμενες του δικτύου Natura, διότι είναι και χρέος της χώρας αυτό, μεταξύ άλλων. Αλλά κατά τα άλλα, ναι, η Ποσειδονία στις Κυκλάδες είναι λίγο πολύ παντού. Μέχρι το βάθος των 40 μέτρων είναι το πιο συνήθις τύπος βυθού. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, είναι κάποιος... δεν έχουμε ρωτήσει στο chat άλλες. Δεν ξέρω αν κάποιος θα ήθελε να κάνει μια τοποθέτηση, μια ερώτηση. Είτε να σηκώσετε χέρι, είτε να ανοίξετε το μικρόφωνο σας και να μιλήσετε. Τώρα είναι η ευκαιρία. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να περάσω λίγο τώρα το floor, δηλαδή να δώσω τον λόγο στην Άννη Μητροπούλου από το CPF, η οποία θέλει να μας πει μερικά πράγματα και να μας δείξει και μερικά πράγματα ακόμα. Οπότε εγώ σας αποχαιρετώ, θα είμαι εδώ δηλαδή, αλλά περνάω στην Άννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τρεις που μας παρουσίασαν αυτές τις υπέροχες παρουσιάσεις και ελπίζω και όλοι όσοι παρακολουθήσανε αυτά τα οποία υπόθηκαν να τα βρήκαν χρήσιμα για ό,τι μπορεί να κάνει κανείς στο περιβάλλον και να το προστατεύσει. Και είμαστε και φυσικά στη διάθεσή σας για να παρέχουμε οποιοδήποτε υλικό θα χρειαστείτε προκειμένου να συμμετέχετε πιο ενεργά και πιο ουσιαστικά σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Μην ανησυχείτε, δεν θα πάρω άλλο από το χρόνο σας. Ήθελα να πάρω απλά το λόγο για να ευχαριστήσω καταρχάς τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο τον Βαγγέλη τον Παράβα για τον συντονισμό, τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, τη Μαρία τη Σαλομίδη, τον Νίκο το Δούμπα, τη Σοφία τη Λουκοροπούλου και τις συναδέλφους μου την Ντόρθη Φιλιώτη και την Άσια την Κασελά. Επίσης, να επισημάνω ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης του CPF From Movies, του Cyclades Movement, που όπως σας είπα και στην αρχή, στην εισαγωγή, είναι μια δράση η οποία υποστηρίζεται από το Hellenic Initiative, ένα σύμμαχο του CPF. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, και θα κλείσουμε με ένα βιντεάκι με το κάλεσμα αυτό, το CPF σκοπεύει, έχει επιλέξει και θα προβάλλει συγκεκριμένες ντοκιμαντέρ, περιβαλλοντικά ντοκιμαντέρ, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ανοιχτό κάλεσμα στην ιστοσελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε μη κερδοσκοπικοί και κοινοφελείς φορείς με έδρα της Κυκλάδες να συμπληρώσουν μια αίτηση εγγραφής και να φιλοξενήσουν, συνδιοργανώσουν προβολές, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τους κατοίκους, μόνιμους εποχιακούς
και τους επισκέπτες των Κυκλάδων για όλα αυτά τα θέματα για τα οποία μιλήσαμε σήμερα, για όλα αυτά τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε όλοι, τη φύση των Κυκλάδων, την άγρια ζωή, τη βιοποικιλότητα. Οπότε, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω όλους και όλες που είχατε την υπομονή να μείνετε μαζί μας αυτές τις τρεις ώρες. Ελπίζω να ήταν χρήσιμες για μας, αυτό συνειδητοποιώ, παρότι έτσι ακούμε, διαβάζουμε, συζητάμε τα θέματα, πάντα υπάρχει καινούρια γνώση που μοιραζόμαστε και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Κλείνουμε οπότε με το βιντεάκι, το μικρό τρέιλερ, λιγότερο από ένα λεπτό. Θα το βρείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να μας ακολουθείτε εκεί. Η ιστοσελίδα του CPF είναι το cycladespreservationfund.org και πάλι σας ευχαριστούμε όλους. Καλό βράδυ. Thank you.